ήρθατε και σήμερα, απολαύστε λίγο Σάκη Ρουβά. Και δείχνει εμένα. Και αν μας βλέπετε, ελπίζουμε να είστε καλά. Αλλάζει ο καιρός σήμερα, θα σας τα πω σε λίγο. Εσείς όμως μην αλλάξετε την καθημερινή σας συνήθεια και μείνετε μαζί μας να περάσουμε τρεις υπέροχες ώρες παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι. Είναι ακίνδυνη η τρέλα μας ή μήπως όχι. Για ελάτε, καλά, πότε θα το πάρω αυτό να φύγω από εδώ. Ηρέμησε. Κρατήσου, κρατήσου. Έλα μου κι εσύ που είσαι από πίσω. Ελάτε όλοι, όλοι έχουμε να πούμε πολλά, πολλά πράγματα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Ελάτε, καθόμαστε. Ξεκινάει καλοκαίρινο. Κοιτάει με στα μάρια για να το τραγουδάει. Γιατί χωρίσαμε ποτέ. Ορκίστηκες. Ποτέ ξανά, λέει. Ποτέ ξανά. Α. Δηλαδή έχω χωρίσει στο παρελθόν και. Για θυμίσου λίγο καλύτερα. Μετά, παιδιά, ναι, έχει γίνει ποτέ κανένα έτσι δυνατό. Για μια μισή μέρα. Καλά, ποιο ζευγάρι. Για μια μισή μέρα. Εμείς δεν έχουμε. Ξύλο. Μια μισή μέρα δεν θεωρείται. 36 ώρες χωρισμού. Τι που έφυγε κάποιος και. Εγώ. Μια μισή μέρα δεν θεωρείται. Μια μισή μέρα. Θα στα πω κάποιος. Μπορεί να πήγε να πάρει τσίχλες και να άργησε. Δεν έγινε τίποτα. Μια μισή μέρα δεν πιάνει. Το μετάνιωσε και μαζεύτηκε. Σίγουρα κάτι έκανε. Λέω που να ξαναβρω τέτοιο και το κελέπουρα. Ρε παιδιά, τι χρονιά είναι αυτή που ζούμε τώρα. Πολύ. Δηλαδή με μερικές φορές λες τι άλλο θα δούμε ακόμα. Τέλος πάντων, να σας τα πούμε μετά, να μείνετε εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί θα δείτε τον Νίκο Χαρδαλιά που έχει πάει στο Δελφινάριο να συναντήσει τον άλλο Νίκο Χαρδαλιά, τον ωραίο τον τύπο, τον Χαβαλέ, τον Μάρκο Σεφερλή. Έχουμε αποκλειστικές εικόνες και μας έχουν μιλήσει και είναι μια ωραία συνάντηση αυτή, για να φύγουμε και λίγο από τη τραγική πραγματικότητα που ζούμε. Όντως ισχύει αυτό, όμως έχουμε και ακόμα δύο πολύπλευρες, αμφιλεγόμενες, εκρηκτικές προσωπικότητες που μας μιλούν για όλους και για όλα. Είναι ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, αλλά και ο Ευθύμης ο Ζησάκης. Έχουν να μας πούν πολλά. Όπως ξέρουμε, υπήρξαν αποχωρήσεις από My Style Rocks. Ah. Οπότε έγινε νέα οντισιόν και εμείς βρεθήκαμε και είδαμε τις νέες υποψηφίες. Ξεκινάμε χειροκρότημα στον Γιώργο Πορφύρη. Μοναδικό μας μάγειρα. Έτσι όπως τον πάμε με χειροκρότημα, θα μας βγει καμιά μέρα γυμνός και θα αρχίσει να βγει. Έτοιμος, θα ξέρεις, έτοιμος. Τον ντύσαμε τελευταία στιγμή. Τελευταία φορά. Ο οποίος θα μας φτιάξει σήμερα, παιδιά, μια δροσερή πορτοκαλόπιτα. Επιτέλους, είναι το ό,τι χρειάζεται. Με πορτοκάλια, έτσι, όχι με λεμόνια. Από πορτοκάλια θα είναι, πορτοκάλια. Και γιαούρτι. Ναι. Και θα είναι και κοντά μας ένα κορίτσι πολύ τάλαντο. Εκρηκτική παρουσία. Είναι τραγουδοποιός, είναι ερμηνεύτρια. Είναι παρουσιάστρια, είναι ένα δικό μας κορίτσι εδώ στο Open, τη βλέπουμε στο The Booth κάθε μεσημέρι. Είναι η Σοφία Κουρτίδου. Τα έχει κάνει όλα και να δούμε, έχει να μας πει πολλά και για την εκπομπή της. Λοιπόν, αλλά πάμε, γιατί αλλάζει ο καιρός. Έλα. Πάμε για καιρό, έχουμε καιρός, είναι πολλά. Δύσκολος. Καιρός δύσκολος. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα βρε Γρηγόρη μου σήμερα, ναι, γιατί θέλω να σήμερα με βοηθήσεις. Να πάω. Έχουμε να πούμε σήμερα πολλά και σημαντικά πράγματα. Oh. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ραγδαία επιδείνωση του καθίστε καιρού. Καθίστε με προσοχή να δείτε, να ακούσετε τι θα γίνει ήδη τις επόμενες ώρες και μέρες. Ήδη εσείς που ζείτε στα νησιά του Ιωνίου, ήδη έχει ξεκινήσει και βρέχει. Ορίστε. Λοιπόν, σήμερα έρχεται, είπαμε, ραγδαία επιδείνωση. Καιρικά λέγεται ο καιρός της ψυχρής λίμνης, γιατί έχει και μια αιμονή, μια διάρκεια. Δηλαδή δεν θα έρθει σήμερα και θα σταματήσει. Θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή, θα σας τα πω αναλυτικά. Σήμερα όμως, λοιπόν, αρχικά, εδώ παιδιά, Βόρειο Ιόνιο, όλη η Ήπειρος, Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, όχι η Θράκη. Η Θράκη μένει έξω από αυτή την επιδείνωση σήμερα. Περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές, τοπικά έντονες καταιγίδες, μπουρίνια,
πιθανόν και χαλαζοπτώσεις που θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Όλο αυτό συνιστά δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Προσοχή. Λίγη προσοχή λοιπόν στις περιοχές που σας προανέφερα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα ήρθε για να μείνει, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές και αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα διατηρηθούν αυτά τα έντονα φαινόμενα. Αυγουστιάτικο διήμερο. Αυγουστιάτικο μπουρίνι διαρκείας θα το λέγαμε. Το Σάββατο όλη αυτή η αναμπουμπούλα θα μεταφερθεί και νοτιότερα και θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και την Κυριακή επιμένει, δηλαδή σχεδόν όλη η εβδομάδα θα μας βγει έτσι και επανερχόμαστε σε μια καιρική κανονικότητα από τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικότερα. Σήμερα λοιπόν στις 12 η ώρα, όπως σας προείπα, ήδη έχει ξεκινήσει και αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού. Βλέπουμε στο χάρτη μας εδώ Ιόνιο, σας είπα, Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία, βροχές, έντονες καταιγίδες και μπουρίνια. Προσοχή ιδιαίτερη όσοι ζείτε εκεί. Και οι ψαράδες που βγαίνουν έξω να ψαρέψουν. Καλό είναι να το αποφύγουμε αυτές τις ημέρες. Ο υδράργυρος ως εκ τούτου έχει πέσει σε αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε 28 στην Ήπειρο, 31 στη Δυτική Ελλάδα. Θράκη παραμένει ηλιοφάνεια. Σας είπα ότι η Θράκη θα μείνει εκτός όλης αυτής της αναστάτωσης της καιρικής σήμερα. 30 βαθμούς στην Θράκη, 35 Θεσσαλία, Αθήνα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη δεν επηρεάζονται από αυτή τη διαταραχή ούτε σήμερα ούτε και τις επόμενες ημέρες. Το Σάββατο βλέπουμε να επηρεάζονται αυτές οι περιοχές. Ωραία. Οπότε κατ' επέκταση βλέπουμε, γιατί παραμένει και ο βοριάς στις Κυκλάδες, 28 βαθμούς στα νησιά των Κυκλάδων μας και 32 στην Κρήτη. Το μεσημέρι να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, στις 3 ώρα το μεσημέρι, πάλι οι προαναφερθείς περιοχές εδώ, δυτικά και βόρεια, βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, χαλάζει, σας είπα. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά. Παραμένει το 34 στη Θεσσαλία, 29 στη Δυτική Ελλάδα, 30 Πελοπόννησο, 30 και στην Κρήτη. Στην Αθήνα μόνο συννεφιά σήμερα, δεν περιμένουμε βροχές στην Αθήνα. Και πάμε και σε 6 ώρα το απόγευμα να δούμε πώς διαμορφώνεται. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν μετατοπιστεί τα φαινόμενα λίγο βορειότερα, δηλαδή προς το απόγευμα πιάνει η Μακεδονία το μπουρίνι. Από Θεσσαλία και νοτιότερα, καλός ο καιρός με θερμοκρασίες περί τους 27. Με 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. 24 και 25 βαθμούς στην Κρήτη. Λίγη προσοχή αυτές τις μέρες. Άρα είμαστε σε μια εβδομάδα που από εδώ και μπρος ο καιρός έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα λέμε φυσικά καθημερινά. Αλλάζει ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα. Λίγη προσοχή. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και τώρα, Γρηγόρη μου. Και τώρα θα μιλήσουν οι σιωπές. Το έχουμε ξαναπεί. Ο καιρός κάθε μέρα είναι μια προσφορά από το ΑΟΤΑΝ, τη νούμερο 1 μάρκα στα έντομο αποθητικά σώματος στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τη νέα σειρά ΑΟΤΑΝ Defense Plant-Based σε μορφή σπρέι και λοσιόν με δραστική ουσία φυτικής προέλευσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ήρθαμε και δυστυχώς όλη η ανθρωπότητα είναι συγκλονισμένη από αυτό που έγινε χθες. Στις 6 ώρα το απόγευμα στη Βηρύτω. Γρηγόρη μου, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Αυτό το τραγικό συμβάν, αυτή η έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους μέχρι σήμερα, έτσι, πάνω από 100 ανθρώπους. Και δεν ξέρεις. 4.000 τραυματίες τουλάχιστον. Αυτά είναι τα νούμερα που ξέρουμε μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι. Φοβάμαι ότι ο τραγικός απολογισμός θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος. Γιατί το οστικό κύμα, δείτε εικόνες τώρα τι έγινε 6 ώρα το απόγευμα που όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους. Έγινε αυτή η τεράστια έκρηξη σε μια αποθήκη που είχαν εκεί ένα χημικό λίπασμα που χρησιμοποιείται και για την κατασκευή βομβών επί 6 χρόνια αφύλακτο. Έγινε αυτή η έκρηξη, το οστικό κύμα πήγε σε βάθος 15 χιλιόμετρα, έχει ισοπεδώσει σχεδόν όλη τη Βηρυτό. Και πάρα πολλές συνοικίες ισοπέδωσε. Σχεδόν όλη τη Βηρυτό. Ο Κανείς δεν ξέρει. Την παρομοίασε με την έκρηξη στη Χειροσίμα. Λέει δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Η Κύπρος που απέχει 200 χιλιόμετρα. Δείτε λοιπόν εδώ το σημείο που έγινε η έκρηξη. Η Κύπρος που απέχει σχεδόν 200 χιλιόμετρα άκουσε την έκρηξη. Το ένιωσε, ναι, ναι. Και το δυστύχημα είναι ότι βλέπετε τα πλάνα, γιατί γίναν δύο εκρήξεις. Πρώτη είναι και βγήκε ο κόσμος βλέποντας αυτό που συμβαίνει να τραβήξει με τα κινητά του. Και εδώ βλέπετε είναι ορατό το οστικό κύμα που περνάει και ισοπεδώνει τα πάντα. Πραγματικά είναι τόσο σοκαριστικό, Γρηγόρη, που το έχω δει και πραγματικά δεν αντέχω κάθε φορά που το βλέπω. Δηλαδή είναι τόσο σοκαριστική εικόνα που πραγματικά δεν αντέχω να τη δω. Ο Πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος. Ενώ λέτε το τραγικό περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο οικονομικής κατάρρευσης της χώρας. Και λίγο πριν την ετοιμιγωρία στη δίκη για τη δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού Ραφίκ. Καλά, θα ακουστούν πάρα πολλά σενάρια. Και το μέγεθος καταστροφής θα βγει στην πορεία, Γρηγόρη. Για το Λίβανο είναι μια
έτσι χτυπημένη χώρα γενικότερα, αλλά υπάρχει μεγάλη απορία πώς 2.750 τόνοι νητρικού αμμονίου βρίσκονταν σε μια αποθήκη και σε μια χώρα, θα επαναλάβω, πολύπαθη. Και εξετάζονται όλα τα σενάρια. Φαντάζομαι με το πέρασμα των ημερών θα φανούν όλα. Ας ελπίσουμε να μην ανέβει τραγικά ο απολογισμός των θυμάτων. Τα συνεργεία, να πούμε ότι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και κατά τη διάρκεια της νύχτας και φυσικά συνεχίζονται οι προσπάθειες προκειμένου να ανασύρουν κάποιους επιζώντες από τα συντρίμια. Όλος ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξέφρασε την συμπαράστασή μας, συμπαράστασή τους προς την πληγή σε αυτή η περιοχή. Είναι συγκλονιστική η εικόνα. Είναι αυτό που είπες, Γρηγόρη, δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε τις εποχές που διανύουμε, ειλικρινά. Να τα λέμε έτσι, είναι. Θα το δούμε και μετά αυτό, έχουμε κάποια ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Εγώ σας έχω φέρει, παιδιά, την προσπάθεια ενός πατέρα μετά την πρώτη έκρηξη να προστατεύσει το παιδί του. Δείτε εδώ τώρα. Το βλέπουμε εδώ πέρα στα πλάνα που έχουμε. Από κάμερα ασφαλείας. Μετά την πρώτη έκρηξη προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του. Χριστέ μου. Ανατριχιαστικό. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Γιατί είναι η μηχανική κίνηση που εκείνη τη στιγμή λες, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μα κομβαρδίζουν, δεν ξέρεις και λες στο παιδί μου. Είναι πριν τη δεύτερη έκρηξη αυτό. Πού θα πάω να προφυλάξω το παιδί μου. Και κάτω από ένα γραφείο νομίζω μπήκανε. Ας ελπίσουμε τα θύματα να είναι πολύ λιγότερα από αυτά που υπολογίζουν και ας φύγουμε, ας αφήσουμε αυτό το θέμα και να πάμε, συμπαίνει μας, να δούμε, έτσι είναι η εκπομπή, να δούμε τι έχει γίνει στα social media. Έλα, Πενούλα μου, έλα, γλυκό μου κορίτσι. Καλημέρα. Λουλουδάτο, καλημέρα, μου κορίτσι. Καλημέρα, Πένι. Λουλουδάτο. Θα ξεκινήσω, αλλά θα μείνω στο ίδιο κλίμα και επειδή το ανέφερε και η Ναταλή αυτό, θέλω να σας πάω στο μήνυμα συμπαράστασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς το λαό του Λιβάνου, όπου έστειλε τα συλληπιτήριά του και ανέφερε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Συγκεκριμένα έγραψε λοιπόν: «Εκ μέρους του ελληνικού λαού θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στο λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες και εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται». Ναι. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι κάτι που δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Κάτι σαν σεισμός που έχουν πέσει πάρα πολλά κτίρια, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα και ψάχνουν θύματα. Δηλαδή, έλα, ας τα αφήσουμε, Πένι. Μακάρι να είναι όλα καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Θα αλλάξω σιγά-σιγά το κλίμα. Έτσι, ναι, πήγαινε μας μαλακά. Είδαμε πριν τον πατέρα που προσπαθούσε να σώσει το γιο του, να τον προστατέψει. Να σας πω έτσι σε μια τρυφερή μητέρα, την Αθηνά Οικονομάκου. Α, μάλιστα. Η οποία βρίσκεται σε διακοπές στην Κύθρο μαζί με τον σύζυγό της φυσικά και φίλους. Και ανέβασε αυτό το στιγμιότυπο story. Είναι ένα μπούμεραγκ με το γιο της Μάξιμο. Όπου την βλέπουμε, τη χαϊδεύει έτσι πάρα πολύ γλυκά. Μπορώ να πω στο κεφάλι. Πολύ ωραία εικόνα. Είναι, εγώ όταν το είδα. Με πιάσε το μητρικό μου φίλτρο. Είναι ανεκτίμητες εικόνες, βρε παιδιά. Ανεκτίμητες στιγμές αυτές, τα χερά και τα μικρά. Για εμένα τώρα το παιδάκι το δικό μας τώρα που είναι 10 μηνών και μου κάνει κάτι μεταξύ χαδιού και χαστουκιού. Και πάλι είναι ό,τι πιο γλυκό, παιδιά. Μου κάνει κάτι έτσι, ξέρεις, άμα κουμπάει, με χτυπάει και λίγο, αλλά είναι τόσο ωραίο και τόσο γλυκό. Τη μανούλα τη χαϊδεύει περισσότερο, βέβαια. Όταν μεγαλώσει, εσένα θα χαϊδεύει ο αγαπημένος μπαμπάς. Προς το παρόν τον ντρέπεται, παιδιά. Δεν ντρέπεται, παιδιά. Μου κάνει τροπές. Πάνω να τη φιλήσω, μου κάνει. Μου κάνει τσακπινιές, μου κάνει ταζάκια. Δεν γίνεται. Σε λίγα χρόνια που θα σε ξεπαραδιάζει, θα σου πω. Δεν πειράζει, χαλάρι τη. Γιατί άμα δεν τα φάω στη γυναίκα μου και στην κόρη μου, πότε θα φάω, ρε Σπένι. Μ' αρέσει, έχει απόλυτο δίκιο. Να ακούνε μπορεί μέχρι τότε να είναι και στις κόρες σου. Εντάξει. Μπορεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε και σας πάω στον Μπουράκ Χακί. Για τη χαρά που έλα, βρε παιδιά. Είναι σύριαλ. Παιδιά, υπάρχει σύριαλ. Ο Μπουράκ Χακί ανέβασε ένα story που λέει ότι ουσιαστικά ότι. Το χθεσινό αυτό που είχε κάνει με τον delete, θυμάστε που έλεγε με το Instagram. Ξεακολουθηθήκανε με λίγα λόγια που είχε. Ναι, λέει ότι δεν ισχύει ότι ξεακολουθηθήκανε. Κάντε το σαν follow σε άπτεστα ελληνικά. Ναι, αλλά δείτε τι γράφει σε άπτεστα ελληνικά ο Μπουράκ. Σε άπτεστα ελληνικά, θα σας πω μετά λίγο το story. Γράφει. Ανέφερα πριν μία εβδομάδα στα γενέθλια της Χαράς ότι πιστεύω πως είναι το πιο ταλαντούχο κορίτσι. Θα έχει θέση στην καρδιά μου πάντα. Το χθεσινό μου story λοιπόν δεν είχε καμία σχέση με εκείνη. Έχετε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Λοιπόν. Άρχοντας ο Μπουράκ Χακί και τίμιος απέναντι στη Χαρά. Και την ακολουθεί, βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζει να την ακολουθεί. Το θέμα είναι όμως. Καψουράκος.
Όχι. Λε. Άλλο θέλω να σου πω. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ που μπήκα χθες δεν την ακολουθούσα ούτε αυτός ούτε εκείνη. Άρα ξανακάρανε follow ένας τον άλλον. Ρε παιδιά, τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Εντάξει, σας το λέω εκεί. Τους βαρέθηκα ήδη, πάμε στο επόμενο. Εγώ νομίζω ότι συνεχίζουν ακόμα και χωρισμένοι. Εμένα μ' άρεσε να ακολουθήσω το Θοδωρή. Εγώ αυτό κράτησα. Γιατί δεν το ξέρω όνομα από πριν. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τώρα που θεωρητικά έχουν χωρίσει, εξακολουθεί η ένταση και το πάθος μεταξύ τους. Και αυτό προμηνύει και θα το δείτε ότι θα επανασυνδεθούν τα παιδιά. Και θα παντρευτούν και θα κάνουν και δύο παιδάκια. Επειδή είπε ο Μπουράκ ότι δεν ισχύει το unfollow μεταξύ μας. Αφού μπήκα και το είδα με τα μάτια μου. Ρε Μπουράκ, αφού πέντε μας το είδε εδώ πέρα, είναι δυνατόν. Μπουράξε τα μάτια! Τον βγάλετε ένα Skype να μας τα ξεκαθαρίσει. Πες βρε Μπουράκ, να μας τα πείτε. Σύνδεση με Μπουράκ, χαχή. Μας έχετε... Θα με χάλαγε. Λοιπόν, συνεχίζω στην Άννα Βύση, η οποία είναι στη Σαντορίνη, απολαμβάνει τις διακοπές της, πήρε το βανάκι, μπήκε μέσα, έβαλε τη μάσκα της γιατί τήρε όλα τα μέτρα προστασίας και μας τραγούδησε ερωτευμενάκι. Πάμε να απολαύσουμε. Σάκη, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Τα αγαπημένα μου όλα. Όχι, Σάκη, τι θες να σου τραγουδήσω? Ερωτευμενάκι. Ερωτευμενάκι, σα πιο καραβάκι, μέσα στις καρδιάς σου την κακοκαιριά. Κοτσάρω με τη μάσκα. Ερωτευμενάκι, κοίτα με λιγάκι, γιατί θα την κάνω και θα κλαίει μετά. Σε αγαπώ. Γιατί έχει βουνό οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο λεωφορείο. Καλή, εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είναι δικό της πουλμανάκι. Και εγώ αυτό νόμιζα. Όχι, καλή, φανάκι. Είναι το κτέλ. Με το κτέλ είναι. Φανάκι. Άλλο το βανάκι, άλλο το κτέλ. Το βανάκι είναι για ιδιωτική χρήση. Όχι, δεν είναι βανάκι κτέλ... δικό της, σίγουρα δεν όχι, είναι. Όχι, δεν είναι δικό της. Είναι βανάκι που τους μετακινεί, εκεί. Τους συνεργάτες της ή και άλλο κόσμο. Όχι, και άλλο κόσμο. Της Σαντορίνης, της γραμμής. Άρα είναι δημοτικό βανάκι. Ναι. Νομίζω, παιδιά, νομίζω ότι είναι δημοτικό και ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι μέσα. Μπορεί να είναι συνεργάτης της, για όχι, να έχει πάει για συναυλία. Φαίνεται, αφού λέει πες με, ποιο είναι το αγαπημένο σου, πες ναι, με γιατί είναι παραγγελίες, συνεργάτης νομίζω ότι μακάρι, θα είναι, ναι. Αν είναι έτσι, τυχερή αυτή η δίκη. Εγώ ξέρω ότι κάνει διακοπές στην Σαντορίνη με την κόρη της και την αδελφή της. Οπότε δεν είναι συνεργάτες ή κάτι. Να περάσουν ωραία και να πάμε στο επόμενο θέμα. Καλά, το Σάκη στην αρχή ήταν αφοπλιστικό, έτσι έμεινα λίγο, πάγωσα λίγο. Και να πούμε τι ωραίο πάλι κοινωνικό μήνυμα που βλέπουμε τώρα τελευταία, ότι το περνούν όλοι οι καλλιτέχνες. Χωράει μάσκα για να μας υπενθυμίσει όλους ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, τη ζωή μας στα χέρια μας, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους με τη χρήση της μάσκας. Όχι μόνο ναι, για να βρει, βλέπουμε ότι υπάρχουν και μάσκες πάνω, έτσι ακουμπισμένες. Προφανώς είναι για όλους τους ανθρώπους. Έχει φροντίσει δηλαδή ο άνθρωπος του λεωφορείου και μπράβο και σε αυτόν. Και εγώ σας πάω τώρα σε έναν άλλον ηθοποιό, και εγωιτευτικό ηθοποιό και καλό ηθοποιό φυσικά. Ο οποίος και αυτός περνάει το δικό του κοινωνικό μήνυμα και φοράει τη μάσκα του στην Επίδαυρο. Είναι ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης, που είναι με την Μαρίζα Τυρίζου. Έχουν πάει στην Επίδαυρο και φοράνε τις μάσκες τους για προστασία φυσικά. Είναι το πρωτόκολλο, παιδιά, αυτό. Και είναι εξωτερικό. Εσείς το είδατε στο Δελφινάριο που πήγαμε. Πριν μπεις, φοράς μάσκα και βγαίνοντας, φοράς πάλι μάσκα εκεί στο συγκροτισμό, να μην έρθει ο ένας σε επαφή με τον άλλον. Είναι όμως εξωτερικός χώρος, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να τηρούμε πάλι, τα μέτρα. Και πάλι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα της εξωτερικού. Τηρούμε τις αποστάσεις με ευλάβεια. Πάμε, Κανάκι, έχεις Κανάκι? Να πάω στον Κανάκι, άντε πάμε γιατί σου έχω άλλο μετά. Θα σε πάω στον Κανάκι. Παίξε με πρώτα. Λίγο, παίξε με. Παίξε. Λοιπόν, σε πάω Κανάκι. Ο Κανάκης λοιπόν θυμήθηκε τα παλιά και ποζάρει. Εδώ τον βλέπουμε σε μία φωτογραφία. Παρέα με τον Κωστάκη. Ναι, παιδιά. Ο Κωστάκης, ναι. Ναι, βέβαια. Φορά συνέχεια Κωστάκη, Κωστάκη. Πού χάθηκε αυτό το παιδί, παιδιά Κωστάκη, τότε όσοι βλέπαμε ράδιο Αρβίλα. Δηλαδή είχε γίνει είδωλο ο Κωστάκης. Μα ένας από αυτούς. Περιμέναμε τι θα πει στον Κωστάκη. Γιατί βρε Κωστάκη, βρε αγόρι μου, χάθηκε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, οι ράδιο Αρβίλα σταμάτησαν. Και τι σημαίνει, ότι μετά ο floor manager δεν θα μπορούσε να συνεχίσει κάπου αλλού? Όχι, παιδί μου. Ο Κανάκης έχει μια σφιχτή δική του ομάδα. Δεν μπορεί κάποιο να πάει να δουλέψει αλλού. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Και άλλωστε είναι από τη Θεσσαλονίκη το παιδί. Οι παραγωγές όλες βγαίνουν από εδώ. Όλοι, από Θεσσαλονίκη και όλες. Δεν έχεις αναφέρει κάτι που θα μου πάει στο κανάλι. Δεν υπάρχει καμία εκπομπή που να γυρίζεται τουλάχιστον και να σε πάει κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και να βγαίνει από Θεσσαλονίκη. Άρα τον Κωστάκη τον έχει εργολαβία ο Κανάκης. Τι έγινε με αυτά τα δύο παιδιά? Θυμήθηκαν τα παλιά. Εδώ Κωστάκη, άμα θέλεις, έλα από εδώ, βρε. Μπορεί να πει το κρασάκι τους και να ετοιμάζουν και τα επόμενα. Κανείς δεν ξέρει, ρε παιδιά. Ωραία, ωραία. Είναι μια χαρά, μπορεί να ετοιμάζουν τα επόμενα τηλεοπτικά του σχέδια. Και πάω σε έναν παλιό παίκτη, ενός reality που παλιό το είχε παίκτη. Παλιό παίκτη ή παλιό παίκτη. Παλιό παίκτη, δύο λέξεις,
που είχε κερδίσει κιόλας είναι ο Νότης Χριστοδούλου, ο οποίος αισθάνεται έξαλλος στην περιοχή Αμπελόκηπη. Γιατί? Και θέλετε να μάθετε γιατί αισθάνεται έξαλλος. Γιατί τον σταμάτησε η αστυνομία. Ναι. Επειδή είχε πίσω, δεν φαινόταν καλά η πινακίδα του. Μπράβο, δεν φαινόταν καλά η πινακίδα του και τον πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Δεν είχε ταυτότητα. Έλα όμως, περίμενε, δεν είναι αυτό το κλου. Έλα όμως που ο Νότης έγινε έξαλλος γιατί οι αστυνομικοί δεν φορούσαν μάσκες. Σε αυτό έχει δίκιο. Και δεν τηρούσαν τα μέτρα προστασίας. Και τον άκουσαν, λέει, όλοι οι Αμπελόκηποι στη μία το βράδυ. Ούρλιαζε. Δεν τον πείραξε που τον πήρανε, τον πείραξε αυτό που φορούσε τις μάσκες. Άρα ο λόγος που εκνευρίστηκε είναι το γεγονός ότι δεν φορούσαν μάσκα οι αστυνομικοί, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει δίκιο. Βέβαια έχει δίκιο. Τέσσερις ήταν οι αστυνομικοί, λέει. Ορίστε. Τέσσερις ήταν χωρίς μάσκα και κανένα μέτρο προστασίας. Εάν ήταν αυτός ο λόγος που εκνευρίστηκε, είναι σωστός ο λόγος. Εάν ήταν ο λόγος που τον πήγανε για εξακρίβωση που εκνευρίστηκε. Είναι λάθος ο λόγος. Όχι, ο λόγος ήταν τα μέτρα προστασίας. Δεν έχει δίκιο. Όλοι πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας και προφανώς ήρθαν τέτα τέτ με τους αστυνομικούς. Ειδικά στην αρχή δίνει και το παράδειγμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το παράδειγμα σε όλους μας. Δεν το συζητώ. Και για να κλείσω λοιπόν, σας πάω έτσι λίγο σε ομορφιά και πάω στην Βρυσίδα Ανδριώτου, My Style Rocks. Ναι, ναι. Η οποία λοιπόν θα πάρει μέρος στα Καλλιστεία Star Miss GS Ελλάς. Πότε γίνονται, ρε παιδιά, γιατί βλέπω κάτι χορηγούμενες. Πότε είναι τα Καλλιστεία μας? Τα Καλλιστεία θα γίνουν, αν δεν κάνω λάθος, τον Σεπτέμβριο. Όχι, θα όχι, τόσο αργά όχι, δεν μπορεί, αργά. Γιατί τώρα βλέπω πέφτουν οι χορηγούμενες μία μετά την άλλη. Έρχονται τα Καλλιστεία, κάπου εδώ κοντά είναι. Εγώ γρήγορα μου φορά που τα ακούω αυτό, κρατάω αυτό που έχεις πει για τα Καλλιστεία. Έτσι. Μου έχει μείνει να ξέρεις για τα Καλλιστεία αυτό που έχεις πει. Ότι δεν... Παλαιότερα, ναι, μου έχει κολλήσει να ξέρεις. Ναι, συγγνώμη, τώρα έχεις δίκιο που μου το υπενθύμησες. Δεν είναι Καλλιστεία, είναι διαγωνισμοί ομορφιάς. Για να είμαστε τίμοι με τον. Πάντως... Τι έγινε με το κορίτσι αυτό? Εγώ να σας πω ότι. Α, ήθελα όχι, λέω γενικά. Καταρχάς να πούμε ότι. 7 είναι... Αυγούστου θα γίνει, Χάρης Λεπιδάκης. Μόλις ενημέρωσε, μιλάμε. Άρα, Χάρη. Άρα, μόνο ξέρουμε πού θα γίνει. Να πω μια σημαντική λεπτομέρεια ότι είναι κολλητή φίλη της Ιωάννας Τούνη. Είναι το κορίτσι με το μπλε μαγιό, με τα μάτια που τα διάκρινε. Από εκεί πίσω. Ωραία, κουπέλα, ωραίο σώμα. Μπράβο, κουκλάρα είναι. Μπράβο με το καλό, γιατί πρέπει να έχουμε και μία στάρ Ελλάς. Πέρα από την πλάκα, για να μας εκπροσωπεί στους διαγωνισμούς και εγώ θα ήθελα, βρε παιδιά, πάλι τα Καλλιστεία να ανακτήσουν τη χαμένη τους έγκλη. Δηλαδή, θυμάστε τις εποχές που ζούσαμε, που περιμέναμε, γίνονταν υπερπαραγωγές. Κάναμε και εμείς βραδιές στο σπίτι. Βραδιές στο σπίτι. Παραγγέλναμε και βλέπαμε το θέαμα. Ξεχάσω, εγώ βγάζω τηλεόραση έξω τα καρπούζια. Εγώ, παιδιά, τα έχω ζήσει από κοντά. Ναι. Όλο το μεγαλείο τότε των Καλλιστείων. Μα ερχόταν όλα τα κορίτσια την ημέρα του διαγωνισμού στον πρωινό καφέ. Εγώ το θυμάμαι. Και μετά το βράδυ η Ελένη παρουσίαζε τα Καλλιστεία στο Διογέννη Παλάς, νομίζω. Από Ελένη. Ναι. Το συζητούσαμε ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά, παιδιά, βέβαια, τα Καλλιστεία. Και έψαχνα να βρει πιο όμορφη από την Ελένη. Και ήταν όλες αδικημένες. Έδινε στο βραβείο στην Ελένη στο τέλος. Βέβαια τότε υπήρχαν χορηγοί, υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα γιατί η παραγωγή αυτή είναι πανάκριβη. Και υπήρχε μια άλλη έγκλη. Ναι. Από τη στιγμή που Αντένα άφησε τα Καλλιστεία, η έγκλη σιγά σιγά χάθηκε. Πιστεύω θα επανέλθει κάποια στιγμή. Βέβαια, στενάχωρε. Είναι ωραίος διαγωνισμός. Πένι μου, σε ευχαριστούμε, Μαναράκι μου, πάρα πολύ. Δεν θέλω να ξεχνάτε το διαγωνισμό που θα συμμετάσχετε και θα κερδίσετε τρία δώρα. Το πρώτο, αυτός ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής HP, αυτό το λάπτοπ που κάνει καταπληκτική δουλειά. Και παράλληλα, το βλέπετε, μπορείτε να πάτε παντού με αυτό και να κάνετε τις δουλειές σας. Παράλληλα, υπάρχει αυτό το όχημα που έχουμε εδώ μέσω πλατό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι η Daytona, η Akita, οι δύο 450 κυβικά. Μπορείτε το καλοκαίρι κυρίως να το πάρετε, να πάτε παντού, να βάλετε όλη την οικογένεια πάνω και στα φτερά. Αλλά διεκδικείτε με το ίδιο μήνυμα ή τηλεφώνημα και το Ford Puma, την έκδοση Titanium, 1000 κυβικά, 125 άλογα. Αξίας 21.300 ευρώ. Διαγωνισμάρα, δωράρες, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα γιατί έχουμε λαβράκια και έχουμε και χαρδαλιά που συναντά τον άλλο χαρδαλιά αυτόν του Δελφιναρίου. Εδώ είναι. Χρήσος Δάντης, σύντολο. Λοιπόν, και εσένα κάποιος αγαπάει και όλοι αυτοί οι τηλεθεατές που παρακολουθούν. Και εμείς αγαπάμε, ρε Γιώργο. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Καλό ειδωλό. Καλημέρα, έχω έρθει με πόρτοκαλο πίτα, με γιαούρτι. Γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ όταν γυναίκες μου ζητάνε φαγητό να τους το φτιάξω. Σε ευχαριστούμε, είδωλο. Και ήδη είναι έτοιμη, είναι πανεύκολη, είναι πανόστιμη.
Δεν το πειρευανεύομαι και έχω κάνει και ένα φοβερό σιρόπι από πορτοκάλι και τέλος. Ό,τι κάνεις όλα τα υπόλοιπα μετά. Κανένα αυγουλάκι για καμιά ομελετίτσα στο ενδιάμεσο παίζει. Του τα έχω πει, αλλά κάνε δεν μ' ακούει. Του έχω πει ότι ο Βασίλης Καλίδης με φρόντιζε διαφορετικά. Τέλος πάντων, πριν έχουμε ξεχνά, ας πάμε στα λαβράκια μας. Μαχαιριά. Θα καλημερίσουμε τη Χριστιάνα με την κοκότσα της πάνω στο μαλλί. Καλημέρα. Καλημέρα. Σαν την Μπάρμπι. Καλημέρα σε όλους. Είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν πρέπει να βαριέσαι. Ξέρεις ποια είσαι. Η Μπάρμπι δημοσιογράφος. Έλα ρε φίλε. Μπάρμπι δημοσιογράφος. Να πούμε πριν ξεκινήσει η Χριστιάνα ότι τώρα μόλις μου έστειλε μήνυμα ο Χάρης στα Καλλιστεία πάνε για Σεπτέμβρη, περίπου 20 του μήνα, λόγω COVID. Απλά για να ξέρει και ο κόσμος, για να υπάρχουν ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες και πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά με τα γενέθλια του Νίκου Κοκλώνη. Η χθεσινή μέρα για εκείνον ήταν ξεχωριστή, καθώς τα γιόρτασε στη Μύκονο με αγαπημένους φίλους στο πλευρό του. Ήταν όλοι εκεί κυριολεκτικά. Δεν ήταν όλοι εκεί, Χριστιανά. Εκτός, τι να κάνουμε, εσείς δουλεύετε. Ο άνθρωπος μας κάλεσε και δεν μπορέσαμε να πάμε. Δεν γίνεται να πάμε. Κακός που δεν πήγατε. Θα το ξαναπώ. Δεν γίνεται. Έπρεπε να πάτε, παιδιά. Ελικόπτερα. Υπάρχουν, να γυρίσετε με ελικόπτερο. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε. Ναι, αλλά του στέλνετε την αγάπη σας, την καλή σας ενέργεια και το ξέρει. Εδώ πέρα παρακολουθούμε έτσι κάποια απλά να παίρνουμε μια πρώτη γεύση. Είδα Βίκη Χατζηβασιλείου με μαγιό. Βίκη Κάβουρα, Νικολέτα Καρά, Κατερίνα Καινούργη. Μακρύ, Τρίφωνα. Κατερινάκη, η μωράκι μου, να προσέχει. Συνεργάτε πολύ που δεν έχουν κάνει. Για πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Cabin crew doors to our microscope. Στα γενέθλια του Νίκου. Happy birthday. Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Νίκος Κοκλώνης στη Μύκονο με ένα λαμπερό πάρτι και εκλεκτούς καλεσμένους. Ο Νίκος Κοκλώνης γιόρτασε την ημέρα του γενεθλίων του και από το πλευρό του δεν έλειπαν οι αγαπημένοι του φίλοι, όπως ο Τρίφωνας Σαμαράς, η Κατερίνα Καινούριου, η Σύση Χριστίδου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Νικολέτα Καρά, η Βίκη Χατζηβασιλείου και άλλοι. Το πιο ιδιαίτερο δώρο του το έκανε η κολλητή του φίλη Βίκη Κάβουρα. Μου κάνει δώρο εδώ η αγαπημένη μου Βίκη που λέει τουρουτουτου. Είναι δικό σου. Πού είσαι Βίκη, πού είσαι στα γενέθλια του αντρός σου? Λείπεις, λάθος. Φυσικά τα γενέθλια του Νίκου μονοπόλησαν χθες στο Instagram, καθώς όλοι οι καλεσμένοι ανήρτησαν βιντεάκια από το πάρτι. Πόσο τυχερή αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Θέλω να δείτε. Εγώ είμαι ο τυχερός, για δείτε. Είμαι με την δικάρα μου. Με ποιες είμαι. Και με τον Νίκο μας που έχει γενέθλια σήμερα. Νίκο, να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Όσο για τα κεράκια στην τούρτα, έσβησε τον αριθμό 20. Σ' αγαπάμε. Κι εγώ. Για πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί πέρα. Πολύ στεναχωρήθηκα που δεν πήγα. Βλέπω και τσιφώνες τώρα. Είναι ζήλεψα, ρε Γρηγόρη. Ζήλεψα τώρα. Νίκο μου, σ' αγαπάμε πολύ. Χρόνια πολλά και από εδώ. Αν και έγινε 20, αλλά δεν τα καταφέραμε να πάμε. Μικρούλης. Να πω ότι μέσα από όλο αυτό το πάρτι σίγουρα προέκυψαν και κάποιες συνεργασίες, έτσι δεν είναι, τις οποίες θα δούμε. Α, για πες, ναι, γιατί και εγώ κάτι είδα. Δεν μπορώ εγώ να ανακοινώσω τίποτα. Όχι, έχουν γίνει συζητήσεις με Νίκο Κοκλώνη στην παρέα και όλοι αυτοί, ξέρετε, είναι αγαπημένοι του φίλοι, οι οποίοι τον αγαπούν, είναι πάντα δίπλα του. Δεν είναι απλά για τις κάμερες, για τα φώτα. Σιγά όμως μην αφήσει ο Νίκος την ευκαιρία αυτή να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όχι δεν το λέμε χαμένοι, αλλά να μην αξιοποιηθούν
μία νέα τηλεοπτική σεζόν που θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Παιδιά, εγώ διάβασα στο News Pistol ότι έκανε πρόταση στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μάλλον η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πήρε εκπομπή εδώ στο Open. Αυτό φαντάζομαι έγινε όμως καιρό πριν. Δεν μπορεί να γίνει τώρα στο Πάρκο. Όχι, αυτό έγινε 2-3 μέρες πριν και το ποστάρανε. Ποιος θα πάρει εκπομπή και με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Σίγουρα που από ό,τι διάβασα θα είναι στο Ευτυχείτε με την Κατερίνα Καινούριου. Όντως, πάνε δηλαδή η Παϊκούκου. Νομίζω ναι, παιδιά, αλλά. Αλλά έχουμε σε λίγο τον Αλέξη Μίχα, τον υπεύθυνο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ στο Έθνος, που θα μας τα πει όλα, αλλά έχουν γίνει πράγματα, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν δουλειές που έχουν κλείσει. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και να μάθουμε. Να πω λίγο κάτι, παιδιά. Είδατε το κορίτσι σου, την Κατερίνα Καινούριου, πόσο πιο όμορφη είναι, χωρίς να είναι με το μακιγιάζ της τηλεόρασης. Ξεκουράστηκε κιόλας. Κοριτσάκι είναι, βρε, η Κατερίνα. Κοριτσάκι, 30 χρόνια. Όχι, επειδή την έχω δει και από κοντά και την βλέπεις και εσύ από κοντά, είναι, παιδιά, άβαθο. Το έχω πει στην Κατερίνα. Βρε, αφήστε τον, ναι. Είναι ούτε σε άλλος κούκλα. Είσαι όμορφος από φυσικό σου, βρε, πουλάκι μου. Όταν είσαι χαρούμενος εσωτερικά, όμως, αυτό βγαίνει και καλά, ακτινοβολής, αλλά... Παιδιά, αυτή η Κατερίνα, εγώ της το έχω πει και το έχω πει και στην Ελένη Μενεγάκη. Χωρίς να είναι βαμμένες, είναι κούκλες. Πολύ πιο όμορφες. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τόσο λαμπερά, φωτεινά πρόσωπα, αλλά είναι γυναίκες και θέλουν να βάφονται. Πώς θα γίνει η εκπομπή άβαφη. Γρηγόρη, επειδή μου ζήτησε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, το επόμενο που ακολουθεί είναι ακριβώς αυτό. Σε μεγάλη καρδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε για τις οντισιόν που γίνονται για το My Style Rocks. Ναι. Το είπαμε και χθες ότι. Λείπουν κάποια πρόσωπα. Ουσιαστικά αυτά πρέπει να αντικατασταθούν αφού έφυγαν κάποιες κοπέλες. Χθες γίνανε οι οντισιόν, η Νόρα Παπαϊωάννου ήταν εκεί. Μίλησε με κάποιες κοπέλες οι οποίες πήραν μέρος και θέλουμε να μάθουμε τι τις ρώτησαν, τι είπαν, τι συζήτησαν. Τις πήρανε. Αυτό είναι πέτρα. Θα δούμε. Για να δούμε το βίντεο και θα σχολιάσουμε. Είσαι για το casting. Ναι, είμαι για το casting. Έτοιμη. Τα συναισθήματά σου. Έχω λίγο άγχος, αλλά πιστεύω θα τα απεξέλθω. Mm-hmm. Είπαν ότι θα είναι και οι παλιές παίκτες, αλλά θα πάρουν άλλα 4 άτομα. Τώρα δεν ξέρω. Θα πάρει και παλιούς και καινούριους δηλαδή. Έτσι νομίζω, έτσι άκουσα κι εγώ στην τηλεόραση, δεν ξέρω κάτι άλλο. Θα είσαι σε αυτά τα 4, τι πιστεύεις. Πιστεύω πως ναι, θα δείξει. Τι ερωτήσεις κάνουν, ποια είναι η διαδικασία. Δεν ξέρω, εγώ έκανα την αίτηση, με πήραν τηλέφωνο και ήρθα. Πριν πόσο καιρό έκανες την αίτηση? Την Παρασκευή, 4 ώρα το μεσημέρι, μετά από μια ώρα με πήραν το πολύ. Υπάρχει συμμετοχή, πιστεύεις, έχεις μιλήσει με άλλες κοπέλες? Όταν έκανα την αίτηση, είχε 2.000 άτομα. Πότε έκανες την αίτηση? Την αίτηση δεν την έκανα εγώ. Μου την έκανε η κολλητή μου. Πέρσι, Νοέμβρη, ήταν κάπου εκεί. Α, και παίρνουν από τότε συμμετοχές. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σας έχουν πει αν θα είστε στο δεύτερο κύκλο ή θα μπείτε τώρα? Δεν έχουν πει κάτι, όχι ακόμη. Δηλαδή, και εγώ περιμένω, δεν ξέρω κάτι. Είχαμε ακούσει ότι θα είναι κορίτσια και από το περσινό. Α, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού μας ήρθατε? Από Γιάννενα. Α, κάναμε αποστασούλα. Βεβαίως. Πώς αισθάνεσαι? Τώρα χαλαρή είμαι. Θα δείξει. Ετοιμάσαμε μια ωραία εικόνα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Σας έχουν ζητήσει μία εμφάνιση να δείξετε? Ναι, μία. Πότε έκανες την αίτηση? Πριν 3-4 εβδομάδες. Αξίζει μια θέση, πιστεύεις? Α, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ να το κρίνω αυτό, θα το κρίνουν οι κριτές. Πώς πήγε? Τέλεια. Για πες μου, τι σας ρώτησαν, τι κάνατε ακριβώς? Προσωπικές ερωτήσεις περισσότερο. Ναι. Προσωπικά δεδομένα περισσότερο. Αλλά μια χαρά όλα. Μία εμφάνιση, ένα στέλνιδεξ, εγώ έκανα δύο. Α, τι επέλεξες, για πες μας. Ένα νυχτερινό γκαλά για φιλανθρωπικό σκοπό. Και μία γιορτή πορτοκαλόπιτας από την Κρήτη, γιατί σας έρχομαι από την Κρήτη. Έρχεσαι από την Κρήτη μόνο γι' αυτό? Έρχομαι από την Κρήτη μόνο γι' αυτό. Και ξαναφεύγεις? Και ξαναφεύγω. Πότε θα σας ειδοποιήσουν? Σε λιγότερο από μία εβδομάδα νομίζω θα έχουμε μάθει τα νέα. Πώς ήταν μέσα οι κριτές? Πώς ήταν? Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή ψυχολογία, πολύ καλή διάθεση. Mm-hmm. Τέλεια. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή? Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ναι. Σας είπαν αν θα ξεκινήσετε φέτος τη σεζόν που θα δούμε τώρα, γιατί ακούσαμε ότι θα είναι και κοπέλες από το περσινό το Μάιστερ. Θα είναι, νομίζω θα είναι και κοπέλες από το περσινό. Τι αγωνία και αυτή τώρα που μας έχουν δημιουργήσει αυτά τα κορίτσια. Είναι αυτό. Όπως περιμένουμε να βγουν οι βάσεις των πανεπιστημίων για να δούμε σε ποιες σχολές θα περάσουν. Περιμένουμε και αυτά τα κορίτσια τα αποτελέσματα. Να δούμε αν θα περάσουν, δεν θα περάσουν. Ότι οι περισσότεροι από τους αγωνιζόμενους δεν έχουν κάνει τις αιτήσεις οι ίδιοι. Τους έχουν κάνει. Καλά, αυτό είναι ένα σχόλιο. Κοινό ντρέπομαι που έκανα την αίτηση και δεν θέλω να το πω ότι το έκανα μόνη μου. Ήταν ένα αστείο, ένα πρωτοξάδο. Όχι μόνο ντρέπομαι.
Αν δεν με πάρουν, θα πω: είδες ρε βλακία που κάνει για την αίτηση που πήγες και με έμπλεξε. Αποποίησε φθηνόλε δηλαδή ότι είναι. Εγώ είδα πάντως ότι εκεί που υπάρχει αυτό που λέμε ψωμί, επιμένουν περισσότερο. Σε κάποιες κοπέλες είδαν μία εμφάνιση, ένα στυλ. Σε κάποιες όμως είδαν δύο, γιατί σου λέει ότι. Ήταν επιτροπή, πες μας, Χρυσιάνα. Την επιτροπή, από ό,τι μου είπε η Νόρα. Δεν και να συγχαρούμε την ώρα που στο λιοπύρι μέσα περίμενε εκεί. Βέβαια, και έκανε αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι η επιτροπή που γνωρίζουμε δεν είναι εκεί όταν γίνονται οντισιόν, γιατί έχω πάει και εγώ στο GNTM και είναι οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι από την παραγωγή. Είναι κάστη. Ναι. Μας το χαλάτε. Πρώτο ξεκαθάρισμα το κάνουν όχι, δεν μπορούν να έρθουν οι κριτές να διαλέγουν οι ίδιοι. Αύγουστο μήνα που είναι διακοπές. Γιατί τα κορίτσια αυτά Αύγουστο μήνα δεν πάνε. Τα κορίτσια δεν ταλαιπωρούνται. Σαν εμένα μ' άρεσε αυτή η μελαχρινή, η λαλίστα, τι ωραιότατη. Και μ' άρεσε και η καουμπόισα με τη μάσκα. Που ρωτάνε τα προσωπικά δεδομένα. Τι ρωτήσανε προσωπικά. Τι άλλο ρωτήσανε προσωπικά. Reality είναι και αυτό μας το επιβεβαίωσαν τώρα. Και θα έχει ενδιαφέρον εξαιρετικό να δούμε πώς πας η γιορτή πορτοκαλόπιτας και πώς ντύνεσαι. Ντύθηκα, λέει, για να πάω στη γιορτή πορτοκαλόπιτας. Εγώ σήμερα είμαι καλά ντυμένη που φτιάχνουμε πορτοκαλόπιτα. Όχι, σήμερα είναι για λεμονόπιτα. Λεμονόπιτα. Γιατί δεν είσαι σε γιορτή. Στη γιορτή έπρεπε να βάλει λίγο πιο πορτοκαλόπιτα. Εγώ βάλα το σουφλέ μελιτζάνα σήμερα. Το βάλα σήμερα. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, εγώ λέω να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε άλλη μεταμόρφωση, μια και μιλάμε τώρα έτσι για ρούχα, στάιλινγκ κτλ. Αλλά θα πάμε στον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίο πήγε στο Μάρκο Σεφερλή στο Δελφινάριο να τον απολαύσει στην παράσταση The Tolmi και Γοητεία. Και τι να δει, τον εαυτό του. Παιδιά, και μπράβο στο Χαρδαλιά που πήγε και μπράβο του, γιατί δεν το κάνουν εύκολα. Πήρε όλη την οικογένεια και πήγε. Είναι νομίζω και οι κόρες και η σύζυγός του μαζί. Πήγαν όλοι μαζί να απολαύσουν τον Μάρκο. Είμαι βέβαιος ότι θα πέρασε, είναι η οικογένεια μαζί, είμαι βέβαιος ότι θα πέρασε εκπληκτικά. Να δούμε το βίντεο και μετά να το σχολιάσουμε. Αυτό ισχύει για όλους σας. Και θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μεταξύ μας. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας ένα σωσίασμα. Φοράει μάσκα και έχει τα χέρια σταυρωμένα. Το χιούμορ νομίζω το χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Είναι μια πολύ όμορφη βραδιά για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Όλοι γινόμαστε κρίκοι της μεγάλης αλυσίδας αλληλεγγύης και προσφοράς του όλοι μαζί μπορούμε. Μια τεράστια προσπάθεια στο πλευρό των συνανθρώπων που χρήζουν ανάγκης. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που οικογενειακώς βρισκόμαστε εδώ. Είσαι καλά, Δημητρά μου. Θα περάσουμε ωραία σήμερα και στη γραμμητούλα σου. Δώσ' και στον μπαμπά δίπλα, δεν μπορεί να πει. Μόνο τα μάτια φαίνονται. Χαλαρώστε, κύριε μου, χαλαρώστε. Σας καταλαβαίνω και εγώ την πάτσα της προάλλες πήγα στο Ζαχαράτο. Την έβγαλα τη μάσκα, δηλαδή την είχα βάλει τα μπήκα και άφησα τα εξαμάτια την άλλη μέρα. Οπότε... Νιώθετε σιγά σιγά ότι μπαίνετε σε ένα μαγαζί και λένε «Όπα, ο Χαρδαλιάς μπήκε μέσα» και τρέχουν όλοι να βάλουν τις μάσκες και δεν δηλαδή. Αυτό που έχει αξία να μην βάζουμε τις μάσκες επειδή μπορεί να είναι ο Χαρδαλιάς πίσω από τ' άλλους. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μια φάση, με μια παγκόσμια πανδημία και ο καθένας αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φοράει τη μάσκα του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο και να κρατάει αποστάσεις. Εάν το κάνουμε αυτό όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε. Η σάτυρα τη δεχόμαστε πολιτικά. Εάν δεν δεχόμουν τη σάτυρα δεν θα ήμουν ούτε εδώ ούτε οπουδήποτε αλλού. Το χιούμορ είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για όλους μας και θα πρέπει να μην αισθανόμαστε κανένα κόμπλεξ απέναντι σε αυτό. Και μετά την πίστα τώρα. Δεν παίζουμε στο κάτι κράση. Δημητρούλα μπαμπά σε ποια πίστα είναι, ξέρεις. Πώς. Έλα χαιρόπλευμα στην Δημητρούλα. Το ίδιο θάποτα δεν παίζει. Μόνο ενημερώσεις κάνει. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και μεγάλη τιμή για μας, για όσοι δεν το καταλάβατε. Είναι κοντά μας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Για εγώ να πω ότι η στάση που κρατάει ο κύριος Χαρδαλιάς απέναντι στη σάτυρα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, και ήταν και για φιλανθρωπικό σκοπό. Πάντα ο Μάρκος κάνει παραστάσεις για να βοηθάει τους συνανθρώπους και καλά έκανε και πήγε. Ερώτηση. Πήγες έτσι, Μάρκο, στο Χαρδαλιά, με αυτή την εμφάνιση. Χαρδαλιάς είσαι κι εσύ. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα κοντινό εδώ σίγουρα, με το βρακάκι. Δεν αλλάζει το νούμερο μου. Εκτός... Εγώ, παιδιά, νομίζω τον μάσησε το Μάρκο λίγο ο Χαρδαλιάς. Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω. Είχε μια συσχολή. Έτσι νιώθω. Όχι, μόνο. Δεν μασάει. Δεν μασάει ο Μάρκος. Άλλωστε και το γεγονός ότι πήγε, τον τίμησε. Και σημαίνει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πες μου και κάνε μου ό,τι θέλεις. Στο νούμερο, θα πω έτσι μια λεπτομέρεια.
κάνει, φώναξε το κοριτσάκι κόρη του Χαρδαλιά. Κάνει ο Μάρκος ότι παίζει Candy Crush. Και καλά του μιλάει ο Τζόρτας και παίζει Candy Crush ο Χαρδαλιάς. Και φωνάζει το κοριτσάκι. Ενημέρωση κάνει ο μπαμπάς, δεν παίζει. Για να στηρίξει ο πατέρας το κοριτσάκι. Κάτι άλλο όμως, αυτό που είπε ο κύριος Χαρδαλιάς με τις μάσκες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι ο Αύγουστος θα κρίνει πάρα πολλά για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα εδώ στη χώρα με την πανδημία. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί και τα θέατρα πρέπει να δουλέψουν και ο κόσμος πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε όσο γίνεται τα μέτρα να φοράμε τις μάσκες. Το πρωί αυτά λέμε μέρες τώρα. Και όχι να έρχεται ο μπαμπούλας για να δει ποιο Χαρδαλιάς. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας μπαμπούλας. Υπάρχει ατομική ευθύνη. Και η κυρία Χαρδαλιά υπέλαμπρη. Παιδιά, να αλλάξουμε το κλίμα. Να σας πω έτσι μια βόλτα μέχρι την Κρήτη, την αγαπημένη που πέρσι εκεί κάναμε διακοπές. Γιατί έχουμε μία live σύνδεση με την Άλκη της Αλεξάκη που είναι εκεί στην Κρήτη, στο σπίτι της. Από το Masterchef, τη θυμάστε όλοι, εγώ τη θυμάμαι πάρα πολύ. Και εγώ όλη τη θυμάμαι. Γιατί Άλκη, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξέρεις, όλη την εγκυμοσύνη μου την έβγαλα κοιτώντας εσάς στο Masterchef και βλέποντας ό,τι μαγειρεύατε και όσα συνέβαιναν εκεί μέσα. Και έτρεχα εγώ να τα φέρω να τα φτιάξω, δεν κατάφερα τίποτα. Επειδή βρίσκω στο μαγαζί, σας περιμένω. Δεν έχουμε καλό ήχο, παιδιά. Να κάνει διακοπές. Δεν έχουμε καλό ήχο, Άλκηση, για κουνήσου λίγο. Κάνει παράσταση. Πάρε το μηδέν, Άλκης της, πάρε το μηδέν. Όπως κάνω δεν στο μαγαζί, βλέπω, εγώ διαβάζω τα χείλη, αλλά είναι δύσκολη επικοινωνία. Ενώ αυτή τη στιγμή έχει βγει για να μας μιλήσει. Το καταλάβαμε αφού τη βλέπουμε, αλλά δεν την ακούμε. Δεν πειράζει, ας αφήσουμε την Άλκης και ας συνεχίσουμε εδώ. Θα φτιάξει το πρόβλημα και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε, δεν είναι, αυτά γίνονται, ζωντανή σύνδεση ήταν, αλίμονο. Αλίμονο, έλα, Χριστιανά, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο είναι φυσικά ο Παναγιώτης Θεόφιλος, τον θυμάστε όλοι από το Power of Love, το παιχνίδι. Το πολύ όμορφο αυτό αγόρι. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφο αγόρι, το οποίο ήταν και στο πάνελ εδώ με την Τζορτζέλα Κόσχεβα πριν από περίπου μια μισή σεζόν. Είχε έρθει, είχε κάνει και τηλεόραση. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ καλό που έχει κάνει την προσπάθειά του και μάλιστα θα παίξει και σε πολύ γνωστή σειρά. Αυτό θα τα πούμε άλλη στιγμή. Να πούμε όμως. Σε σειριάλ. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα τα πούμε. Γιατί δεν τα λέμε αυτή τη στιγμή. Όχι, το ανακοινώσω εγώ. Λοιπόν, πρώτα σιγά μου όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Για που έκανε την αγαπημένη του Δανάη Παναγιώτου. Για πάμε να το δούμε. Καλημέρα στην όμορφη Κύπρο και σε σένα. Εκεί όπου μένεις ουσιαστικά τώρα το τελευταίο διάστημα μόνιμα. Πέντε μήνες σχεδόν, ναι. Πέντε μήνες. Πήγες για λίγο και έμεινες εκεί. Πήγα για δουλειά, για ένα casting, μετά γύρισα, ξανάρθα να κάνω ένα βίντεο κλιπ και την τρίτη φορά η φαρμακερή έμεινα εδώ. Ναι, αλλά ο έρωτας είναι η αιτία που έμεινες τόσο καιρό, έτσι δεν είναι? Μετά ξεκίνησες τις δουλειές. Όχι, ξεκίνησα πρώτα με δουλειές και από τη στιγμή που βρέθηκα μετά με τη Δανάη, είπα να μείνω εδώ. Είδαμε στο Instagram ότι έκανες πρόταση γάμου στην αγαπημένη σου και φυσικά είπε το πολυπόθητο ναι. Είπε, I do. Δεν το είχα σχεδιάσει ακριβώς έτσι. Το είχα σχεδιάσει να το κάνω τώρα αυτές τις μέρες, αρχές Αυγούστου. Απλά επειδή έκατσα τα γενέθλιά μου και επειδή δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να το καταλάβει, γιατί κάτι είχε μιλήσει και εγώ πριν, γιατί τα συζητάγαμε, ήθελα να την πιάσω στον ύπνο που λένε. Οπότε συνδύασα την ημέρα των γενεθλίων μου να τη κάνω και την πρόταση και βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η αδερφή της Ιταλία. Έχω συνεννοηθεί εγώ με τη Σάντρα να τη πάρω ένα δαχτυλίδι και έκατσε την ώρα που τρώγαμε, το σχεδιάσαμε έτσι με την Δανάη μια μέρα πριν να γίνει πρόταση. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε κουμπώσαμε. Και λέω τώρα, τι γίνεται, όταν κουμπώνεις και πας πίσω, γιατί λες τώρα δεν γίνεται να είναι τόσο ωραία όλα και τόσο μαγικά. Τελικά είναι όταν βρεις τον άνθρωπό σου, από την αρχή καταλαβαίνεις ότι με αυτόν θα είσαι. Ο γάμος πότε θα γίνει? Κοίτα, λέμε τώρα να γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο. Αλλά τώρα με τον κορονοϊό όλα αυτά έχουμε πει ότι να μην βάζουν προγράμματα, γιατί δεν ξέρεις πότε θα γίνει.
Καλώς εχόν των πραγμάτων, αν πάνε όλα καλά, υπολογίζουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Πολύ νέο, δροσερό ζευγάρι. Το κορίτσι είναι μόνο 22-23 χρονών, έχει καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε. Αλήθεια. Ναι, δεν βλέπεις έτσι, ναι, φαίνεται. Πολύ εξωτικό, κορίτσι, ναι. Πολύ εξωτικό κορίτσι, πανέμορφη. Σωστός. Και νομίζω ότι την είχαμε γνωρίσει και μέσα από το Voice, που είχε τραγουδήσει μάλιστα και το Εν Λευκό, είχε γυρίσει το Μαραβέγιας. Μωρό, την είχε εκτιμήσει. Ρεπορτάζ, έχω εγώ να πω. Πάντως, τι ρομαντικό. Αλλά την πορεία την απέρριψαν. Δεν πειράζει, την απέρριψαν από το Voice, βρήκε όμως τον έρωτα. Εγώ ανατριχιάσα, τι μου θύμισε. Εσείς οι γυναίκες, γιατί ανατριχιάζετε. Εγώ το έχω πολύ φρέσκο, ρε παιδί μου. Καλά, μην ολίγες. Εντάξει, ευαίσθητοι. Αυτά μας συγκινούν πάρα πολύ. Και γρήγορα κιόλας ερωτευτήκαν, της έκανε πρόταση. Αυτή συγκινήθηκε τόσο ωραία με μπαλόνια αυτά, βεγγαλικά. Πολύ ωραία, τέτοια να γίνονται. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, για να συγκινηθεί και ο κόσμος, παιδιά, για να συγκινηθεί και εσείς, για πιάστε τα κινητά στο χέρι, ναι, γιατί ναι, έχουμε δώρα που έρχονται, μπείτε στο διαγωνισμό και διεκδικήστε αυτό το εξαιρετικό φορητό υπολογιστή HP 15 με κορυφαία απόδοση σε κάθε εργασία, ό,τι καλύτερο για να κάνεις εργασίες σου και για casual gaming. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τον Daytona Akita 2. 450 κυβικών. Ό,τι καλύτερο για να πας σε βουνά, σε θάλασσες. Ο βασιλιάς των δρόμων, παιδιά, θα το χαρείτε πάρα πάρα πολύ από την Gorgonis ΑΕ. Και όλα αυτά με ένα μόνο μήνυμα. Και δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε και το εξαιρετικό Ford Puma. Αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο αμάξι. 1000 κυβικά, 125 άλογα. Ό,τι πιο όμορφο μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Μπαίνετε μέσα οικογενειακώς. 2 άτομα, 3 άτομα, 4, 5, όσα θέλετε. Δερμάτινα καθίσματα, μασαζάκι κάνετε. Μπείτε στο διαγωνισμό, διεκδικήστε με ένα μήνυμα όλα αυτά τα τεράστια πραγματικά δώρα αξίας πάνω από 30.000 ευρώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Σας βλέπω όλους και ερχόμαστε. Ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά μόνο καλοκαίρι δεν το λες αυτό που βιώνουμε γενικότερα όλοι. Παρέμεινε η Χριστιανά μαζί μας, έρχεται ο Αλέξης Μίχας, γιατί έχει πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και πάντα έγκυρο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά έμεινες για να μας δώσεις μια συνέντευξη της Βίκης Κάβουρα. Να, θα τη δούμε τώρα, την πολύ καλοκαιρινή εικόνα, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, είναι της Βίκης Κάβουρα, Φορμάρα. Κούκλα, Φορμάρα. Πάρα πολύ όμορφη, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό You και στην Κατερίνα Μπούσιου, μίλησε φυσικά για το αν συγχωρεί την απιστία και το ψέμα, πώς πέρασε στο Just the Two of Us, που μόλις ολοκληρώθηκε, είδαμε τώρα κάνει και τις διακοπές της, αλλά και με τους δημοσιογράφους που έτσι είχε ένα θεματάκι, δηλαδή είχαν διαστρεβλώσει λίγο την εικόνα της. Mm. Για πάμε να δούμε τι είπε. Η Βίκη Κάβουρα παραχώρησε μία συνέντευξη στο περιοδικό You και στην Κατερίνα Μπούσιου και μίλησε για όλα. Πρώτα αναφέρθηκε στην χρονιά που πέρασε και συγκεκριμένα στον ρόλο που είχε στο Just the Two of Us. Ποιος παίκτης είχε μόνιμα άγχος, ποιος θύμωσε περισσότερο και ποιος έκανε τον μεγαλύτερο χαβαλέ στα παρασκήνια, ακόμη και όταν δεν τον έδειχναν οι κάμερες. Καταρχάς, ο Τρίφωνας ήταν η χαρά μου. Έβρισκε πάντα έναν τρόπο να με εκπλήσει. Έκανε όσα έκανε στη σκηνή και μετά έρχονταν σε μένα και έκανε μια δεύτερη παράσταση. Ήρεμες και χωρίς να μιλούν πολύ ήταν η Ελένη Χατζίδου, η Έρικα Πρεζεράκου, η Βίκη Χατζηβασιλείου, η οποία πάντα ήταν πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό που έκανε. Τα χορεύω όλα εγώ εδώ πάνω. Είμαι μόνη μου και χορεύω. Τι να κάνω κι εγώ. Με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και με την Ασπατσίνα, όντως υπήρξε ένταση στη σχέση σας? Πολλά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ το ανέφεραν. Ήταν η ένταση του πεντάλεπτου, τίποτα παραπάνω. Ήταν φυσιολογικό. Όταν ζούσαν μια ένταση πάνω στη σκηνή ή δεν τους άρεσε μια κριτική, να έρχονται μετά σε μένα για να αποφορτιστούν. Είχα λίγο και το ρόλο του διαιτητή, αλλά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια στις σχέσεις μας. Μάλιστα, στην διασυνέντευξη αναφέρει αν την έχει προβληματίσει ποτέ κάποιο δημοσίευμα που να την θέλει σε συνεχή συγκρούσεις με τους άλλους. Με τελευταία αφορμή, μια live σύνδεση στην Αταλία Γερμανού. Κάκης, έχουμε κάνει εξαλοπές. Μου θυμώσατε την καρκινίτσα μου. Είμαι τόση ώρα, περιμένω. Εν μεταξύ, είμαι νυσταγμένη. Έχω τάξει για το live το βράδυ. Σου ζητώ συγγνώμη, εντάξει. Τι κακίες λένε σήμερα. Τι κακίες λένε σήμερα. Όχι. Να είμαι κι εγώ εδώ, μάλλον, και θέλω να με προσβάλλουν. Όχι, κούλα μου, δεν θέλω. Αλλά δεν πειράζει, μου τη χαλάσει τη διάθεση. Όχι, Βικάκη, δεν θέλαμε να στη χαλάσουμε τη διάθεση, ειλικρινά, και ξέρεις πολύ καλά και τι συμπάθεια σου έχω. Το ξέρεις αυτό. Και στους άλλους που είναι εκεί στο πάνελ. Αλλά
Αυτός ο καναπές με στεναχώρησε λίγο σήμερα. Δεν έπρεπε. Δεν πειράζει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ξεκαθαρίσουμε τη στεναχώρια και να την πάρουμε πίσω, αν πρέπει να την πάρουμε πίσω. Όχι. Να μην αναφερθούμε καθόλου. Εντάξει. Ορισμένοι δημοσιογράφοι έχουν βγάλει προς τα έξω ένα προφίλ μου που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στα προσωπικά μου, που με έχουν εμφανίσει να έχω κάνει 45 σχέσεις εκτός από αυτές που έχω παραδεχτεί. Δεν εκνευρίζομαι με αυτά, αρκεί να μην μου θίξει την ηθική μου. Εκεί τρελαίνομαι. Αισθάνθηκα άσχημα με την Αταλία, γιατί δεν ευθύνεται η ίδια για αυτό που έγινε. Τέλος, αποκαλύπτει αν συγχωρεί το ψέμα και για ποιον λόγο θα έφευγε από μία σχέση. Ναι, συγχωρώ το ψέμα, αλλά δεν θα το ξεχάσω εύκολα. Θα έχω το νου μου στη συμπεριφορά μου προς αυτό το άτομο. Γενικά όμως συγχωρώ εύκολα και γρήγορα και δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Όσο για τη ζήλια, αν ο δικός μου σύντροφος είναι μαζί μου και έχει την ανάγκη να κοιτά και άλλες γυναίκες, εκεί απλά αποχωρώ από τη σχέση. Αλλά δεν θα έκανα ποτέ σκηνή ζηλοτυπίας. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα. Υπήρχαν σοβαρότεροι λόγοι όταν χώριζα. Για τη Βίκη, γιατί πραγματικά τη γνώρισα και πρόσφατα, εκτός ότι οφθαλμοφανώς είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, να πω ότι για μένα ήταν μια αποκάλυψη στο Just the Two of Us. Δηλαδή ήταν ένα λαλίστατο πλάσμα που ξεκολλάς από την πολύ εντυπωσιακή της εμφάνιση. Είχε λόγο, είχε επιχειρήματα, είχε ατάκα και στο ζωντανό ήταν εξαιρετική. Έτσι. Και πραγματικά θα συνταχθώ μαζί της, γιατί νομίζω ότι την έχουν όντως στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί κατά καιρούς δημοσιογράφοι παθαίνουν μονές. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι εξωγώ την Κατερίνα Παπουτσάκη. Ποιον τα είχε, με ποιον χώρισε, με ποιον τάφηξε, με ποιον κυκλοφόρησε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Βίκη, δηλαδή ασχολούνται. Τα έχει με τον έναν, χώρισε με τον άλλο. Βρε, αφήστε το κορίτσι, ελεύθερο κορίτσι είναι, πανέμορφη είναι, με όποιον θέλει να τα έχει, με όποιον θέλει να χωρίζει. Δηλαδή, τι μονή είναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς που τη ζήσαμε στα παρασκήνια του Τζαζ, παιδιά, είναι μια γυναίκα η οποία ήταν εκεί. Ήταν εκεί για όλους, διαχειρίστηκε τα πάντα άψογα, όλες τις εντάσεις. Το χαμόγελο, πάντα συνέχεια. Με το χαμόγελο να κάνει τον πυροσβέστη όπου χρειαζόταν, πάντα για το καλό της εκπομπής. Εγώ της το έχω πει και της ίδιας, ότι είναι εξαιρετική σε αυτό που καλείται να κάνει. Και δεν είναι εύκολο αυτό που καλείται να κάνει, γιατί πολλοί λένε, έλα μωρέ, κάνει τον backstage. Backstage και τι έγινε. Όχι, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί έχεις και ζωντανά να διαχειριστείς καταστάσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσεις είτε με χιούμορ, είτε με σοβαρότητα, και το μετρίαζε και το έφερνε ακριβώς εκεί που έπρεπε να φέρει. Και δύσκολες προσωπικότητες, συγγνώμη, και δύσκολες προσωπικότητες που ενδεχομένως έχουν ακούσει μια κακή κριτική και δεν το διαχειρίζονται πολύ καλά και μετά πάνε πίσω στο backstage και ξεσπάνε στη Βίκη. Δηλαδή αυτό το ζήσαμε πολύ έντονα εμείς ως τηλεθεατές και το διαχειρίστηκε άψογα. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ που μίλησε και στην εκπομπή που ήταν καλεσμένη και προφανώς κάτι άκουσε που είπαν πριν και θύχτηκε. Παιδιά μου, έχει τύχει και εμένα. Είναι να πάω καλεσμένη σε εκπομπή τις προσεχείς μέρες και ακούω κάποια στιγμή να λένε. Και ήμουν καλεσμένη σου, λέω μετά από 4 μέρες. Όχι, απαράδεκτο, καλά έκανε. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε χθες. Καλά έκανε και δεν πήγε. Γιατί υπάρχουν και κάποια όρια πάντα. Βέβαια. Εγώ χάρηκα. Να σας πω κάτι σε αυτό, εγώ λίγο διαφωνώ. Είναι σαν να σε καλέσω στο σπίτι μου. Μισό λεπτάκι. Ο καθένας έχει το θάρρος της γνώμης του και μπορεί να πει ελεύθερα την άποψή του, έτσι δεν είναι. Δεν θα ήταν ψεύτικο. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, Βρελένη, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, αν εσένα έχω καλεσμένη σήμερα, θα πρέπει να πω για σένα καλά λόγια, ενώ αύριο που δεν θα είσαι καλεσμένη, θα πω κακά λόγια. Εξαρτάται. Αν έρθεις, είναι να έρθεις στην εκπομπή μου και σου πω ότι είσαι ξινή. Πρέπει με καλέσεις. Και πω πω και δεν μπορώ να τη βλέπω. Μα υπάρχουν και εμπονικές κριτικές. Αυτό μπορείς να το πεις αν είναι κάτι με το οποίο θα συνταχθούν όλοι. Ο ένας από όλους μπορεί να έχει την άποψη αυτή για σένα, για μένα, για τον οποιοδήποτε. Άλλο άποψη, μπορεί να την πει. Είπε η Βίκη για κακίες. Αν να πεις, με το κλείς, παιδιά, με ένα το κλείς, μη με καλέσεις ποτέ. Να μην συμπαθώ. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή να μου κάνει άλλο την τιμή να έρθει στην εκπομπή μου καλεσμένοι, ούτε την τιμή μας κάνουν και έρχονται όλοι καλεσμένοι στην εκπομπή. Λένε μου, συγγνώμη, έρχονται και κάποιοι για να προβάλλουν και τη δουλειά τους. Δεν είναι μόνο τιμή, είναι ένθεν κακήθεν όλο αυτό. Δηλαδή σου δίνω και μου δίνεις. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, πρόσεξε. Γίνεται τον άλλο να μην τον θες, να μην τον γουστάρεις. Τότε λοιπόν όλη αυτή η παρέα για όλους τους καλεσμένους θα έχει να πει μια καλή κουβέντα και τίποτα άλλο. Ή έχεις την εκπομπή καλεσμένη την Ελένη Φιλίνη και θα καθίσεις να πεις την προηγούμενη εκπομπή άσχημα λόγια. Αν κάτι κάνει η Ελένη Φιλίνη για παράδειγμα. Που άλλο στο να δικό κάνει μου, κάτι στο... και άλλο να πεις κάτι. Είναι άλλο αυτή η γνώμη σου. Να πεις κάτι. Συγγνώμη, στην τηλεόραση δεν είμαστε για να λέμε τις αλήθειες. Είμαστε για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Όχι, αλλά καλό είναι να κρίνεται η δουλειά. Γιατί δηλαδή πρέπει την ημέρα που θα είναι κάποιο καλεσμένο. Αν εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη, να μην την πω και να την πω την επόμενη. Δεν είμαι δίθεν τότε. Αν είναι κακή. Περίμενε. Αν κάποιοι δεν κρίνουν τη δουλειά. Συγγνώμη,
τότε δεν πρέπει να μιλάμε για κανένα. Παιδιά, να τότε πρέπει να είμαστε εδώ να παίζουμε τα βίντεο, να λέμε τι ωραίοι. Γρηγόρη, καλή να πω κάτι. Άλλο να έχει την άποψή σου, και άλλο να έχει μια άποψη προσβλητική. Μα πού είναι το προσβλητικό? Βίκυ, μίλησε για κακίες. Δεν μίλησε ότι κάποιος είπε ότι. Δεν εστιάζουμε στο θέμα της Βίκυς. Εστιάζουμε γενικότερα ότι όταν κάποιος έρχεται καλεσμένος, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, επειδή εγώ νομίζω ότι θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Άσε με παρακαλώ, άσε με λίγο, σε παρακαλώ. Είναι καθαρά το έργο που ανεβάζεις. Είναι καθαρά δική μου υποκειμενική άποψη. Και επειδή πολλές φορές και εμένα μου λένε ότι βγαίνω και λέω πράγματα, εγώ έχω έρθει εδώ για ό,τι λέω, το ενστερνίζομαι, παίρνω και την ευθύνη των λεγόμενων μου και είμαι εδώ για να πω τη δική μου αλήθεια. Το οποίο είναι υποκειμενικό. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συνταχθούν μαζί μου. Δηλαδή, άρα τότε δεν πρέπει να λες για κανέναν. Αν είναι κάποιον. Έχεις ένα καλεσμένο. Την προηγούμενη μέρα λες ότι η παράσταση πήγε και την είδα ήταν χάλια. Και την επόμενη μέρα που έρχεται τη λες τι ώρα που έπαιξες ή τη λες τα μούτρα της δεν μ' άρεσε αυτό που έπαιξες. Άκουσα αγάπη μου. Τότε με αυτό το σκεπτικό δεν πρέπει να έχουμε άποψη για κανέναν. Γιατί κάθε μέρα έχει καλεσμένο. Γιατί θεωρείς ότι δεν είναι καλός. Άρα λοιπόν θα δω μια παράσταση που ήταν χάλια και θα πω τι ωραία που ήταν επειδή τον έχω καλέσει. Δεν θα τον καλέσει την άλλη μέρα για να του προβάλλει την παράσταση που παίζει χάλια. Κάποιοι δεν κρίνουν με βάση τη δουλειά και κρίνουν με βάση την προσωπικότητα. Και αυτό είναι λίγο άσχημο. Εγώ γενικότερα για να το πω. Κρίνουν κάποιον άνθρωπο από την προσωπική του ζωή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό εννοεί και λίγο η Βίκυ. Καλό είναι να σχολιάζεις τη δουλειά με, εγώ, σε ένα μέτρο. Γενικότερα αυτό. Για να το κλείσω το θέμα. Αν έχεις αρνητική άποψη. Για να κλείσω το θέμα είναι ότι είναι άλλο να λες την άποψή σου και η άποψή σου είναι αποδεκτή από όλους. Είτε είναι αρνητική είτε θετική. Πάντα την ακούς την άποψη. Αλλά όταν η άποψη φτάνει σε σημείο να είναι προσβλητική. Τότε είναι μα ένα άλλο πού θέμα. Είναι το προσβλητικό, εγώ αυτό σου λέω. Πιστεύω. Επειδή μιλάμε γενικά στο λέω, αυτή είναι η άποψή μου. Εδώ λοιπόν καλούμαστε να πούμε μια άποψη, η οποία είναι υποκειμενική και μπορεί να μην την εσερνίζει κανένα. Αλλά είναι η άποψή μας. Αλλά είναι η άποψή μας. Δεν έχει προσβάλει κανέναν. Έχει αρνητική άποψη. Δεν το ξέρει. Ο καθένα μπορεί αυτά που λέμε να τα παίρνει και προσβλητικά. Δεν το ξέρω. Και να έχει και τη μύγα και εσύ να τα λέει. Δεν έχω ακούσει. Δηλαδή έχει την άποψή σου, μπορεί να μην συμφωνώ εγώ, αλλά δεν θα προσβάλει τον άλλον. Δεν θα βρίσω κάποιον κατά μούτρα, αλλά το να διαφωνήσω μαζί του είναι. Από ότι ξέρει κάτι, αυτό που έκανε με ενόχλησε. Ή ότι εγώ δεν θα το έκανα. Δεν σημαίνει ότι τον προσβάλλω. Και σαφώς δεν προσβάλλουμε κανέναν. Εννοείται. Εκεί τουλάχιστον αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι σκοπός μας. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να λέμε μια άποψη. Η άποψη είναι θετική, η προσβολή δεν είναι. Εκεί καταλήγουμε για να μην. Αλίμοντα προσβάλλουμε εδώ, δεν προσβάλλουμε εκτός τηλεόραση. Προσβάλλουμε εδώ. Χριστιανά, σε ευχαριστούμε. Αλέξη, Μιχαέλα. Κάνω την αλλαγή. Έχει πολύ. Έλα, πάμε, Χριστιανά μου. Έλα, Γοργόνα μου, έλα. Έλα, Αλέξη μου, έλα. Έχει πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τα κανάλια. Καλημέρα είναι σε αναβρασμό. Καλημέρα, πάνω στο χώρο. Και είναι η εποχή που κλείνονται εκπομπές, δουλειές, σχήματα, τα πάντα. Να προσθέσω στο προηγούμενο που είπατε, και δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, ότι υπάρχει γενικά μικρή μνήμη και στην τηλεόραση και στις showbiz. Ξεχνάει εύκολα και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό και το κοινό ενδεχομένως ξεχνάει εύκολα, οπότε όλα αυτά μικρή σημασία έχουν. Δηλαδή σε 2-3 μήνες θα έχουν μικρή σημασία, αυτό λέω. Εννοείται και ξέρεις πολλές φορές λες 50 καλά για έναν άνθρωπο και άμα πεις κάτι τη γνώμη σου ότι αυτό δεν μου άρεσε, θα μείνει εκεί και μα θα σου πει γιατί καλά. Το είπες. Εγώ σου λέω για αιμονικές καταστάσεις. Δεν είμαι υπάλληλό σου για να λέω ό,τι θέλεις εσύ. Για αιμονικές καταστάσεις μιλάω και σου λέω για να με έχεις καλεσμένη την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, την κάνουμε και εκτός αέρα. Πάμε, Αλέξη, ας ξεκινήσουμε από το δικό μας λοιπόν, κανάλι. Να ξεκινήσουμε από το Open. Ετοιμάζονται πάρα πολλά πράγματα για την καινούργια σεζόν. Ανανεώνεται το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε από την πρωινή ζώνη. Θα ανανεωθεί η εκπομπή, το Ευτυχείτε της Κατερίνας Καινούριου. Θα ανανεωθεί και η εκπομπή της Ίσης Χριστίδου, το Έλα Χαμογέλα. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, θα υπάρξουν πρόσωπα μεταγραφές. Ξέρουμε ονόματα, να πούμε. Ακόμα δεν μπορούμε να τα πούμε, εσύ νομίζω θα είσαι σίγουρος όμως, έτσι. Εγώ ξέρω, αλλά εσένα έχουμε εδώ τώρα, να μας πεις για τα ονόματα. Ναι, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις πολλά ονόματα. Εξελίσσονται οι συζητήσεις. Τις επόμενες δύο εβδομάδες νομίζω θα έχουμε καταληκτικές συμφωνίες. Σίγουρα θα υπάρχει ανανέωση και θα υπάρχει ανανέωση σαφώς προς το καλύτερο και για τις δύο αυτές εκπομπές. Ναι, ναι, θα υπάρχει μεγάλη ανανέωση και θα υπάρξει και ως προς το content, ως προς τη θεματολογία, παιδιά, έτσι. Βεβαίως. Τζάζε του Οβάς έρχεται. Τζάζε του Οβάς έρχεται. Δεύτερος κύκλος Τζάζε του Οβάς εδώ στην τηλεόραση του Open με Νίκο Κοκλώνη πάλι. Να σας πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε ότι η Κριτική Επιτροπή παραμένει η ίδια. Ωραίο. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στην Κριτική Επιτροπή. Μιλάνε, συζητούν πολύ μεγάλα ονόματα έκπληξη. Θα υπάρξει μεγάλη ανανέωση και σε αυτό το project.
Και αυτό που εξετάζεται, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, έτσι, να δούμε τι θα έχουμε και στο... Το κοινό, ε. Ναι, ναι. Το αλλά ένα θα είναι, το είναι live, του κοινού. Φαντάζομαι, ναι, έτσι. Αυτή είναι η σκέψη και αυτή είναι αυτή τη στιγμή η προοπτική, η εκπομπή να είναι live την επόμενη σεζόν. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Νομίζω ο Νίκος ήταν εξαιρετικός στο live, γιατί... έκανε μια πολύ ωραία διαχείριση. Ακόμα και λάθη να έγιναν, είναι ζωντανό πρόγραμμα. Πήγε και χαίρεται ο τηλεθεατής να το βλέπει αυτό. Και ας ξεκινήσει έτσι από την αρχή. Γρηγόρη, ήταν έκπληξη και μπορώ να σου πω και το εξής. Για όσους παρακολουθούν χρόνια το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, είδαμε και ένα άλλο στοιχείο. Ενώ ξεκίνησε με μέτρια ποσοστά τηλεθέασης, εκτοξεύτηκαν στη συνέχεια. Και να πούμε για την κριτική ότι ήταν ένα και ένα πραγματικά δέσανε. Μα ο κόσμος αγάπησε. Ταυτίστηκε με αυτά που λέγανε. Ο ένας τον άλλον. Οπότε δηλαδή... πολύ καλά κάνει. Δεν ξέρω, θα μας πούνε και τα παιδιά. Είχε διαφορά. Η πρώτη εκπομπή, ας πούμε, με την προτελευταία παραπροτελευταία. Βέβαια, ήταν η πρώτη εκπομπή, είχε την κριάδα της πρώτης εκπομπής. Στην πορεία γνωριστήκαν, γιατί και ο Νίκος δεν γνώριζε όλους τους κριτές, ξέρεις, προσωπικά, να έχουν τη χημεία ή την ατάκα που λέμε. Αυτό έγινε στην πορεία. Έτσι λύνονται τα πράγματα. Με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου τι γίνεται και το πακέτο της. Με τη Βίκυ δεν θα λέγεται πάμε πακέτο η εκπομπή. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, ξέρουμε τους λόγους. Υπάρχουν τα δικαιώματα του τίτλου, μόνο τα δικαιώματα του τίτλου παραμένουν στην τηλεόραση του Α. Αλλά να πούμε εδώ ένα παρασκήνιο. Κατά τη διάρκεια της προβολής της εκπομπής είχαν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Ήταν όλες ιδέες της Βίκης Χατζηβασιλείου. Το είπε και στην εκπομπή μας αυτό. Τα ξέρω, τα έχω ζήσει από μέσα. Ξέρω τη Βίκη, ξέρω τις παρεμβάσεις, ξέρω πόσο της αρέσει αυτή η εκπομπή, πόσο την αγαπάει. Και ο τίτλος Βίκη Χατζηβασιλείου να ήταν, θα ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Νομίζω στο παρελθόν είχε προσπαθήσει και μια άλλη παρουσιάστρια να παρουσιάσει. Η κυρία Καπελετζή, αντίστοιχη εκπομπή, η οποία δεν εστέφθη, φαντάζομαι, είναι με την ίδια επιτυχία που το έχει κάνει. Το όνομα. Εγώ θυμάμαι όμως το τίτλο, παλαιότερο στο τηλεοπτικό. Το έχεις γράμμα. Και τότε κρατήθηκε ο τίτλος, άλλαξε ο τίτλος και η εκπομπή που παρουσίαζε Βίκη πήγε τρένο. Και η άλλη εκπομπή κόπηκε σε κάποιες εβδομάδες. Η εκπομπή αυτή είναι Βίκη Χατζηβασιλείου. Είναι ταυτισμένη, έχει τη σφραγίδα τη και δεν νομίζω το τηλεοπτικό κοινό να μπορέσει να δει κάποια άλλη στη θέση της Βίκης για να παρουσιάζει αυτό το κόνσεπτ. Άρα στο Open περιμένουμε και τη Βίκη, αλλά βγαίνει και teaser τις επόμενες μέρες. Teaser συμμετοχής. Με ανθρώπινες ιστορίες στην εκπομπή. Πολύ δυνατές ανθρώπινες ιστορίες. Θα έχει συμμετοχή μεγάλη. Έχουμε δει κάποια Insta story με την Δέσποινα Βανδύ και το My Greece. Επιστρέφει ανανεωμένο. Επιστρέφει σούπερ ανανεωμένο και με πολλά ταξίδια και με πολλές εκπλήξεις. Το οποίο είναι το ίδιο κόνσεπτ. Ταξιδεύω, μαγειρεύω, δείχνω συνταγές από όλη την Ελλάδα. Θα δούμε ίσως κάποιες διαφοροποιήσεις. Ωραία, πάμε στο Sky. Πάμε στο Big Brother, το οποίο βιάζονται να το βγάλουν. Να πούμε ότι είχε πάρει αναβολή λόγω κορονοϊού. Βιάζονται, τρέχουν να το προλάβουν για τέλος Αυγούστου. Ναι, Γρηγόρη, 30 ή 31 Αυγούστου θέλουν να λανσάρουν τον κορμό του προγράμματος στον αέρα της επόμενης τηλεοπτικής περίοδου. Έχει μία λογική αυτό. Ο Sky πέρσι παρουσίασε μία καθοδική πορεία στα ποσοστά τηλεθέασης και έτσι θέλουν να προλάβουν τον ανταγωνισμό. Κυριακή 30 ή Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο προγραμματισμός αυτό λέει αυτή τη στιγμή, θα έχουμε στον αέρα και 8 λέξεις του Ανδρέα Γεωργίου, καινούργια επεισόδια, και Big Brother που θα δούμε την είσοδο των παικτών. Οι πληροφορίες μου εμένα μου λένε ότι θα είναι σκληρό reality εγκλισμού. Θα έχουμε πολύ εκκεντρικές προσωπικότητες, έχουν διαρρεύσει ήδη κάποια πράγματα. Ναι, έχουν πει για έναν 60, για έναν 25, για έναν ομοφιλόφιλο, για έναν... Αφρικανό ή τέλος πάντων, ναι, άλλο χρόνο, μισθή, ξέρω εγώ. Και αν ναι, θα τραγουδήσει κάτι περισσότερο. Ό,τι έχω ακούσει. Λίγο να μας τον φωτογραφείς. Περίμενε, είχες πει για μια τραγουδίστρια που ναι, τη δείξαμε. Και έμαθα και έναν τραγουδιστή. Ο οποίος ήταν παλιά DJ, έγινε τραγουδιστή, έχει κάμποσα χρόνια. Εγώ τον ξέρω από περίοδους, τώρα φοιτήτρια Θεσσαλονίκη. Πώς τον λένε? Θα ρωτήσω εγώ κρεμόμαστε κάτι. Θα ρωτήσω κάτι, Ελένη. Γιατί είπες DJ, είχε σχέση και με επώνυμη τραγουδίστρια στο παρελθόν? Αχ, δεν ξέρω. Καλά, εσύ ξέρεις περισσότερα. Όχι, κάπου πήγε το μυαλό μου. Δεν το λέμε. Έχει να υπογράψει και αυτός κανένα συμβόλαιο και δεν το έχει υπογράψει και δεν το λέμε, ρε παιδιά. Γιατί δεν το λέμε το όνομά του? Γιατί... Δεν ξέρω. Γιατί... Φοβάμαι αυτού του Sky. Εντάξει, για μένα δεν είναι επιβεβαιωμένο, δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το πούμε, ρε παιδιά. Δεν θα μας κατηγορήσει κανείς μετά. Δεν λέμε ότι έκανε φόνο. Δεν λέμε ότι πήρε το Pulitzer. Γρηγόρη μου, να πούμε ότι θα είναι ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος, έτσι. Αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό πες μας, γιατί υπάρχει μια σύνθεση.
όπου θα κάθονται κάποιοι άνθρωποι. Τι ακριβώς θα είναι αυτό και ποιοι θα είναι αυτοί λοιπόν, οι άνθρωποι. Λοιπόν, η αρχική σκέψη, το αρχικό πλάνο και ο αρχικός προγραμματισμός προ-κορονοϊού ήταν το live να γίνεται με παρουσία κοινού. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνει. Όπως καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό όπως το πράγμα. Just, βέβαια. Ναι, θα δούμε, στα talent show θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως, το Big Brother ξεκινάει τα live του με το Χάρη Βαρθακούρη στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή και θα έχουμε ένα πάνελ. Στο πάνελ αυτό επικεφαλής θα είναι ο Ανδρέας Μουτρούτσικος. Ο Γιώργος Λιάγκας χωράει σε αυτό το πάνελ? Νομίζω πως όχι. Ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα είναι. Σύμφωνα με δικές μου αποκλειστικές πληροφορίες, ο Γιώργος Λιάγκας δεν συζητά κάτι τέτοιο. Συζητά ενδεχομένως να είναι σε κάποια εκπομπή late night αργότερα. Στον Sky, εφόσον παραμείνει στην τηλεόραση του Sky. Θα είναι τριμελές το πάνελ, αυτό ναι, ξέρουμε. Αυτό ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Για τα άλλα πρόσωπα, κάτι, οτιδήποτε. Συζητάει ένας άντρας, μία γυναίκα. Η εναλλακτική είναι δύο γυναίκες. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Περιμένουν εντός των επόμενων ημερών να κλείσει. Οπότε όλα θα κλείσουν τις επόμενες ημέρες από την ναι. Μόνος, σίγουρος ο Ανδρέας δηλαδή. Ο Ανδρέας είναι σίγουρος και ο Χάρης ο Βαρθακούρης. Και είπες κάτι για το Λιάγκα, να πάρει εκπομπή late night, αλλά αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη. Ακριβώς, το πρόγραμμα είναι κλεισμένο. Ναι, είναι κλειστό. Άρα μιλάμε για night. Την. Μιλάμε για το δεύτερο μισό τη σεζόν, πάρα πολύ σωστά. Και σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει αυτή η συμφωνία, ο Γιώργος Λιάγκας έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την τηλεόραση του Sky. Το προβλέπει σχετική ρήτρα στο συμβολαίο του. Α, ναι. Μάλιστα. Νομίζω εκεί θα πάει. Ναι, ρώτησα δική μου απορία. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρει όμω, αν δεν ξέρει. Η Μαρία Μπακοδήμου θα είναι τελικά στο Open. Ναι, φυσικά και θα είναι η Μαρία Μπακοδήμου. Δεν θα λέγεται δικαστήριο. Θα είναι ένα πρωτοποριακό παιχνίδι μόδας που θα βλέπουμε κάθε φορά τη μεταμόρφωση ενός προσώπου και συζητούν πολύ δυνατά πρόσωπα έκπληξη για την κριτική ωραία, επιτροπή. Ήταν η απορία μου έτσι και μεταμόρφωση στιλιστική. Στιλιστική. Ωραία. Πάμε στο πολυσυζητημένο πρόσωπο, την Ιωάννα Μαλέσκου. Ιωάννα Μαλέσκου, λοιπόν, τελείωσε έμαθα η μετακόμιση, παιδιά. Έγιναν 3-4 ταξίδια Κρήτη-Αθήνα-Αθήνα. Τι κουβαλάκι αυτή η γυναίκα. Πολλά τα πράγματα, πολλά τα χρόνια, πολλές αναμνήσεις. Τι κουβαλάκι αυτή η γυναίκα. Ένα μπαούλο αναμνήσεις. Α, έφερνε σε 4 ταξίδια, τα έφερε τα μπαγκάζια. Έμαθα ότι έγιναν πολλά πάνω κάτω. Ολοκληρώθηκε η μετακόμιση της στην Αθήνα και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία των δοκιμαστικών για τη νέα εκπομπή. Αυτά τα δύο πρόσωπα. Αυτά τα δύο πρόσωπα που βλέπουμε. Ο Μάνος Μαγιάτης έκλεισε, ναι. Και ο Βασίλης Γρηγορόπουλος θα ανακοίνωσε. Ο Βασίλης Γρηγορόπουλος επίσης έκλεισε σε θέση βοηθού αρχισυντάκτη. Θα έχει ρόλο και μπροστά από τις κάμερες. Και πολύ κοντά σε συμφωνία είναι και ο Παναγιώτης ο Χατζηδάκης που πέρσι τον βλέπαμε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Πότε θα ξεκινήσει η εκπομπή της κυρίας Μαλέσκου, γιατί έχουμε μάθει ότι θα σχολιάζει, τέλος πάντων μεγάλο κομμάτι της εκπομπής της θα είναι και το Big Brother. Οπότε λογικά επειδή θα ξεκινήσει το Big Brother 30 Αυγούστου, θα ξεκινήσει και άμεσα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μπορεί να πάει και μία εβδομάδα αργότερα, θα το δούνε. Σήμερα διάβαζα ότι η Δέσποινα Καμπούρη κουβεντιάζει. Ναι, ναι. Εξαιρετική για το πάνελ. Πολύ καιρό να τη δούμε. Τη Ιωάννα Μαλέσκου, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε στον Αντένα και στη Μυθοπλασία, γιατί νομίζω εκεί θα παίξει ο Αντένα φέτος. Ο Αντένα, ναι, θα επενδύει για μία ακόμη χρονιά στη Μυθοπλασία. Έχει βέβαια κάβα εντός εισαγωγικών κάποια reality. Έχει τα δικαιώματα. Τες που έστησαν αυτό το project και λένε φταίει ο παρουσιαστής. Που είναι ο μόνος που δεν φταίει. Μιλάς για τον όνομα Τσένα. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή, σε μία πολύ δύσκολη χρονιά για τον Αντένα, το πρόγραμμα ήταν σε τηλεθέαση πάνω από το μεσόωρο. Βρε, ναι, αλλά τότε, επειδή θέλουμε να αποδομήσουμε και να στοχοποιήσουμε ένα παρουσιαστή το οτιδήποτε. Στην Ελλάδα που μπορεί να παρουσιάσει όλα. Από reality, τηλεπαιχνίδι, πρωινό, βραδινό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι συγκλονιστική η αγάπη και η αμεσότητα που δέχεται από τον κόσμο. Έχει έρθει στο ΠΟΕΜ, παιδιά, πιο απλός από ποτέ. Όταν λέμε πιο απλός, με ένα άσπρο φανελάκι, με μια σακούλα από γνωστό ας πούμε, πολυκατάστημα. Δεν έχει καν ας πούμε, μαζί του μια τσάντα θαλάσσης επώνυμη. Η επιτυχία και έρχονται είναι ο κόσμος και τον είναι ο Γρηγόρης τους. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία που το έχει κατακτήσει αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια. Η επιτυχία του είναι αυτή. Ότι μετά φεύγει και σε πιάνουν την άλλη μέρα και σου λένε «Ε, Γρηγόρη, τι απλός άνθρωπος είναι αυτός». Τέλειο, έτσι. Μα έτσι είναι, τέλος. Για πες τα σύριαλ. Λοιπόν, το βασικό σύριαλ, Άγριες Μέλισσες. Α, ναι. Πολύ μεγάλη απήχηση που είχε το σύριαλ αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, ήταν περιορισμένες οι επιλογές στο τηλεκοντρόλ. Και πήγαινες γιατί συζητήθηκε πολύ, τι είναι αυτές οι μέλισσες και καρφωνόταν και το βλέπεις. Καμιά φορά το κλίμα, δεν ξέρω, νομίζω ότι η πρόβλεψη αρχικά του σταθμού ήταν για τις μέλισσες, ήταν για μία τηλεοπτική χρονιά. Και λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας, ουσιαστικά λίγο προσπάθησαν να το ξεχυλώσουν το σενάριο. Αυτή η κωμωδία, ο Γιάννης Μπέζος θέλει να επαναλάβει την επιτυχία της Ελλάδος στα παιδιά.
Θα έχουμε να κάνουμε με διοικητές δύο στρατόπεδων, μπορείτε. Ναι, είναι μια ιστορία που την έχουμε ξαναδεί από τον Πέζο με μεγάλη απήχηση στο δόλο. Τα έχω δει όλα, παιδιά. Ναι, και όλα, αυτά τη Ελλάδα, παιδιά. Τι 4 το πρωί, τι 5, τι 6, όλα τα έχω. Και εδώ ρίσκω. Ναι, είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που το θυμόμαστε από παλιά. Ναι, με συνταγή από τα παλιά. Πάντως, μπράβο που επενδύουν στη μυθοπλασία, παιδιά. Σε αυτές τις εποχές που διανύουμε, τις πενιχρά οικονομικές, το ότι επενδύουν στη μυθοπλασία είναι πολύ ευίωνο, έτσι. Να γίνονται δουλειές για να υπάρχουν και δουλειές και για τους τοπιούς. Ωραία, και να αφήσουμε τον αντένα. Πάμε στο Star, GNTM3. Θα ξεκινήσω με είδηση. Όπα. Για πες. Το βλέμμα αυτό. Είναι πολύ προχωρημένα τα γυρίσματα στο GNTM και μαθαίνω ότι υπάρχει ήδη ένα φιλογερό ειδήλιο που θα έρθει αργότερα στις οθόνες μας. Δεν θα γινότανε, αγόρια κορίτσια, δεν θα γινότανε. Και πολύ άργησε. Φαντάσου τώρα, δεν το έχουμε δει ακόμα και το ειδήλιο διαδραματίζεται. Όταν θα βγει στον αέρα θα έχουν χωρίσει, εμείς θα βλέπουμε το ειδήλιο. Ενδεχομένως και ναι, ενδεχομένως και όχι. Νομίζω ότι επειδή βλέπουν τι απήχηση έχουν μετά τα ζευγάρια μέσα από τα reality, βρε και να μη σ' αρέσει ο άλλος, βρε θα τον ερωτευτείς, θες δεν θες. Έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ποιος έλεγε από το MasterChef ότι ο Μπέλος τον έπιασε μια κοπέλα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και του είπε θες να γίνουμε ζευγάρι για να έχουμε απήχηση. Ναι. Ναι, δηλαδή, ναι, τα έχουμε δει, τα έχουμε δει. Πόσα θα είναι τα άτομα, 10 και 10, 10 ζευγάρια θα δούμε, θα το θυμηθείτε το. Στον Α τι έχουμε. Στον Α έχουμε μίξει. Περίεργε. Ήταν μια πολύ... Να μάθω ρε παιδιά. Πες μου, τι έχουμε, πες τα όλα. Λοιπόν, στον Α θα έχουμε, εδώ ο Α ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, η χρονιά που τελείωσε για τον Α. Ναι. Γιατί ρε Σκηγόρη. Γιατί κάνανε λάθος επιλογές. Γενικότερα ο Α το έχει χάσει. Τώρα που έφυγε και η Ελένη. Το έχει χάσει γενικότερα. Δηλαδή, αυτό το λάθος που πήρα, κόψανε τον deal από το Φερεντίνο, του δώσανε ένα άλλο τηλεπαιχνίδι και μετά μαζέψανε γρήγορα-γρήγορα το άλλο τηλεπαιχνίδι και επαναφέραν τον deal. Είναι λάθος που το κάνουν παιδάκια του δημοτικού, όχι. Αφού την ανοίγεις λοιπόν τη συζήτηση, να σου πω ότι και κατά την προσωπική μου άποψη και όταν κόπηκε η σειρά, το show ήταν λάθος. Μια κωμωδία με φοβερή απήχηση. Εννοείται. Μα γι' αυτό σου λέω ότι. Και φέτος τι σκοπεύουν να κάνουν, δηλαδή. Φέτος θα έχουμε μίξη μυθοπλασίας και reality. Ετοιμάζεται μια καινούργια σειρά με βουκολικό περιεχόμενο. Θα είναι ένα δυνατό δράμα. Στόχος αυτή η σειρά θα λέγεται Αγγελική, με μια πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια, τη Μέρη Μινά. Και στόχος είναι με μεγάλο κάστ ηθοποιών. Φιλαρέτη Κομνηνού, Ιωάννης Παπαζήσης. Ωραία. Το θέλω να πούμε δύο λόγια στόχος για τις εκπομπές. Είναι να χτυπήσει τις, για τις εκπομπές. Γιατί ναι. Βλέπουμε. Μετακίνηση, μελέτη. Στην πρωινή ζώνη με infotainment μαγκαζίνο. Μετά τη Τσιμτσιλή. Η και Τσιμψιλή... σε επιμέλεια του Νίκου Μάνεση. Μπράβο. Η Τσιμψιλή με πολλές αποχωρήσεις. Με πολλές αποχωρήσεις κατευθυνθήκαν οι περισσότεροι προς το Sky. Και με μια επάνωδο του Παπανώτα. Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι. Θα είναι δύσκολη χρονιά μέχρι να βρουν τα πατήματά τους τα καινούρια. Ξέρουμε ο πυρήνας άλλους... όμως μένει ως έχει. Οπότε θα βασιστούν σε αυτό. Θα δούμε πώς θα τους βγει. Ωραία. Και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξέρει η ίδια ακόμα τι θα κάνει ή φωτογραφίζεται. Νομίζω ότι ούτε η ίδια ξέρει ότι ούτε ο σταθμός έχει καταλήξει οριστικά. Σίγουρα με σημεριανό μαγκαζίνο, σίγουρα με στόχευση στις γυναίκες. Σίγουρα θα έχουμε εμπορικές τοποθετήσεις στο μοντέλο της Ελένης Μενεγάκη. Ναι, οι εμπορικές τοποθετήσεις, το μοντέλο της Ελένης Μενεγάκη γινόταν ακριβώς επειδή ήταν η Ελένη Μενεγάκη. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν δεν ξέρουμε το κόνσεπτ, δεν ξέρουμε τους συνεργάτες, δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα θα γίνονται τοποθετήσεις στον αέρα. Έχει κάποιες προσωπικές συμφωνίες ήδη. Ναι, ξέρω, έχει μεγάλα συμβόλαια τα οποία μεταφέρονται στην τηλεόραση. Ναι, κάποια θα μεταφερθούν και στην τηλεόραση. Ωραίο, πάντως και τα κανάλια είναι όπως η ζωή. Μία σε ανεβάζει, μία σε κατεβάζει. Θυμόμαστε κάποτε ο Α μεσουρανούσε, παιδιά, και στις ειδήσεις και στις εκπομπές ήταν πρώτο κανάλι. Φέτος δεν τα πήγε τόσο καλά. Εγώ προβλέπω, και όχι ότι επειδή είμαι εδώ, ότι θα είναι η χρονιά του Open. Θυμηθείτε το. Μακάρι, γιατί ετοιμάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξη, ήσουνα to the point. Τι ωραία νέα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας έρχεσαι να μας λες πιο συχνά τέτοια νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ Αλέξη. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε πάμε καλά. Γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Πορφυρογέννη το Πορφύρι. Τον αγαπημένο.
αγαπημένο μας σεφ, τον Γιώργο τον Πορφύρη, ο οποίος μου έκανε τη χάρη, προσωπική χάρη του ζήτησα. Αλλή μόνο. Κάνε, λέω, βρε Τζόρτζ, μία πορτοκαλόπιτα που την έχω επιθυμήσει. Έχω αδυναμία. Πάρε καλά που την έφεξα, την έφεξα να έχω σπίτι. Θα αναγκαστεί μετά. Δεν ξέρω κιόλας, θέλω να μου δείξεις. Έχω αδυναμία στις όμορφες γυναίκες. Γιώργο, δεν μας άλλες καλά. Γιώργο, δεν μας άλλες καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξέρεις, δεν το ζήτησα μόνο εγώ. Το ζητάνε πάρα πολλές τηλεθεάτριες. Όπως εχθές που λέγαμε, ένας. Ένας μόνο, αλλά μου το ζητάνε όλοι. Η πορτοκαλόπιτα είναι καλοκαιρινή, έτσι. Είναι έξτρα καλοκαιρινή. Εύκολη είναι, θα μπορώ να τη φτιάξω. Εύκολη, πανεύκολη. Θα τη δείτε εδώ μπροστά σας live με πάρα πολύ απλές κινήσεις. Χρειάζομαι μόνο ένα μίξερ και ένα κατσαρολάκι για να κάνω το σιρόπι. Άντε και το ταψί που θα τη βάλουμε μέσα. Και πιάτα πολλά και πιρούνια, γιατί πιστέψαμε ότι θα γίνει ανάρπαστη σε αυτούς τους οποίους θα τη φτιάξετε. Σιροπάκι, αυτό το σιροπάκι από κάτω δεν υπάρχει. Το σιρόπι είναι με μέλι και μαύρη ζάχαρη, καλά καταλάβατε. Δεν έχει νερό μέσα. Θα τα δείξουμε όλα, όλα τα μυστικά θα τα πούμε εδώ μπροστά σας. Πορτοκαλόπιτα με πορτοκαλί. Βλέπω όμως και ένα πορτοκαλί. Πορτοκαλί και έχει και γιαούρτι μέσα. Η βασική μας σε εισαγωγικά είναι το γιαούρτι που το έχει λίγο πιο αφράτο και πιο δροσερό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή συνήθως την πορτοκαλόπιτα τη συνηθισμένη που λέμε δεν έχει γιαούρτι. Όχι, δεν έχει γιαούρτι. Είναι τελείως δικό μου. Δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Μόνο στο καλοκαίρινο από το Open TV. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχω έρθει μέση τα γάρα. Πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι και μέλι. Θα κάνω το σιρόπι. Γιώργο μου, αυτό το παίρνει να δει ο κόσμος. Είναι το γιαούρτι. Έκοψα το κομμάτι με το γιαούρτι, παιδιά. Κοιτάξτε κάτω-κάτω πώς έχει κάτι στο γιαουρτάκι μας. Το έχω βάλει έτσι, το έχω ενσωματώσει έτσι μέσα στο για ζυμάρι. Να πάρει τη γεύση και τη δροσιά. Ακριβώς. Όσο τη χρειάζεται και δεν λιγώνεσαι. Και δεν το έχω χτυπήσει στο μίξερ. Είναι λάθος, θα το δείτε live πώς γίνεται. Ελένη μου, το κομμάτι σου το αφήνω εκεί, μη γεμίσει σιρόπια τώρα. Δώσε εδώ και σερβίρ και στα παιδιά, γιατί τα βλέπω έτοιμα. Να βάλω εγώ τα γάντια μου σιγά σιγά, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πέσει κάρτα με τα υλικά για να μπορέσετε κι εσείς να φτιάξετε αυτό το τέλειο γλυκό. Παιδιά, κοιτάξτε στο Γρηγόρη τι κομμάτι έχω βάλει, να ξέρετε. Πάρα πονεμένο. Τον προσέχω το Γρηγόρη. Το μεγάλο στο Γρηγόρη. Το μεγάλο στο Γρηγόρη. Το μικρό Συναταλή. Τι ακριβώς έχεις φέρει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πού είναι το γιαούρτι. Είναι μέσα καλέ. Μέσα καλέ το γιαούρτι. Μα αυτή είναι η μαγιά, δεν είναι από πάνω. Αυτό δείχνα πριν. Είναι μέσα, μέσα στο κομμάτι της πορτοκαλόπιτας. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Γρηγόρης. Στο πλάνο βλέπω και από πάνω, γι' αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό το κάναμε για να δείξει ο κόσμος ότι έχει γιαούρτι μέσα. Η πίτα είναι το συνοδευτικό της πίτας. Αλλά είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Ξεκινάμε για σήμερα. Για πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι και μέλι θα χρειαστούμε 2 κούπες αλεύρι, 2 κούπες ζάχαρη και 150 γραμμάρια βούτυρο. Είναι βασική συνταγή για κέικ. Να την κρατήσετε. Να τις... Είναι τέλεια, εγώ σας το είπα. Γιατί κάτι μου λέγατε ότι ίσως η μαμά του το Ευκλήδη κάνει καλύτερα. Για δώσουμε ένα κομματάκι. Δώσουμε ένα κομματάκι. Να πούμε και τελικά και θα σας πω όλες τις ερωτήσεις μετά. Θα σας απαντήσω σε όλα. Μισή κούπα χυμό πορτοκάλι. Και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder μαζί με αυγά είναι μια βασική συνταγή για πίτα αυτού του είδους. Είναι δηλαδή η πίτα χυλός. Εμείς θα δώσουμε μια γεύση, μια φράδα με 100 γραμμάρια γιαούρτι, στράγγιχτο, δεν θέλουμε πεϊδητές υγρασίες, και θα κάνουμε και μια σάλτσα παύλα σιρόπι με μέλι και μαύρη ζάχαρη και λίγο χυμό από τα πορτοκάλια. Και νομίζω ότι αυτές εδώ οι εκφράσεις που βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου είναι η πληρωμή μου. Η δικιά μου δεν την έχεις δει ακόμα, τη δεις τώρα αμέσως. Πάμε να ετοιμάσω. Πάμε λοιπόν με την πρώτη δουλειά. Είναι πολύ διαφορετική από αυτές που έχω πάει μέχρι τώρα. Και έχει 100% γεύση πορτοκάλι, είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Το πήρα και έφυγα. Κάτσε μόνη σας εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν με την πρώτη δουλειά που είναι και πιο εύκολη. Ρίχνω το μέλι μου. Φίλε, είναι η πιο ωραία πορτοκαλόπιτα που έχω φάει. Συγγνώμη, Μανούλα. Στο αλήθεια, το λέω συγγνώμη. Αλλά είναι η πιο ωραία πορτοκαλόπιτα που έχω φάει. Στη μαμά έκανε τέτοιο πράγμα. Τι να κάνω, έχει 100% γεύση από πορτοκάλι. Έβαλα λοιπόν το μέλι. Έβαλα 100 γραμμάρια ζάχαρη. Γιατί? Γιατί είναι πορτοκάλι. Να σε ρωτήσω, γιατί βάζεις και ζάχαρη. Περίμενα την απάντηση, αλλά... Δηλαδή μόνο με το μέλι δεν είναι τόσο γλυκό. Αντί κανονικά το σιρόπι έχει νερό και την ζάχαρη ανάλογα ποια γλυκαντική ουσία θέλουμε. Μόνο μέλι πορτοκάλι δεν γίνεται. Ακριβώς. Γι' αυτό θα βάλω για ζουμί. Σε εισαγωγικά. Και Γιώργο μου, να συμπληρώσω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι σε αυτή τη συνταγή που σου έχω ξαναρωτήσει, ταιριάζει πιο πολύ μαύρη ζάχαρη από την κρυσταλλική. Ισχύει. Και γι' αυτό έβαλα και μαύρη ζάχαρη, γιατί εγώ, παιδιά, σας ακούω. Ακούω τους προβληματισμούς σας, ακούω τις ιδέες σας. Θέλω να είμαι μέσα στον παλμό. Είσαι μέσα στον παλμό. Κάποιος λοιπόν που δεν τρώει γιαούρτι μπορεί να μην βάλει γιαούρτι απλά. Ακριβώς, αν και πολύ νόστιμη, ότι όμως θα χάσει. Έβαλα λοιπόν το σιρόπι μου, το έβαλα μέσα μαζί στο κατσαρολάκι. Όλο και το πορτοκάλι. Όλο και το πορτοκάλι. Δείξω στον κόσμο να το βλέπει. Και τις φλούδες. Και θα το αφήσουμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε, είναι όλο το πορτοκάλι μέσα, παίρνει όλη τη γεύση. Και θα έρθω εδώ πέρα, θα έρθω στο μιξεράκι μου. Εσείς, είναι η Zimmer, την κάνετε και χωρίς να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία, έτσι. Αρκεί να βάλετε
Άχνη ζάχαρη. Εγώ θα βάλω κρυσταλλική γιατί νομίζω ότι αφρατεύει καλύτερα. Σεφ, να ρωτήσω αφού κάτι. Αφού έχω και το μίξερ, παρακαλώ. Στο σιροπάκι μπορεί να βάλει κανέλα ή γαρίφαλο, κάτι άλλο. Για κάποια άλλη πίτα, σίγουρα. Νομίζω ότι στο πορτοκάλι. Δεν χρειάζεται κανένα. Θα το κάνει παραπάνω γλυκό από ό,τι είναι. Γεύση πορτοκαλιού. Ότι είναι μια χαρά έτσι, κομπλέ. Ωραία. Και έβαλα, τόκεις, λοιπόν. Έστω δυνατό τη θερμοκρασία του ματιού. Τώρα μόλις λίγο ξεκινήσει και... Επειδή ξεκίνησε. Δεν ήταν να κάνει μία δύο-τρεις μουσκάλες, όχι, δεν χρειάζεται. Κάθε δουλέψε εδώ, έτοιμο. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Μία βράζει να πάρει και το αφήνετε στην άκρη. Και έχω βάλει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Είναι βασικό αυτό που σας δείχνω, είναι η σειρά που πρέπει να πέσουν τα υλικά. Έβαλα λοιπόν ζάχαρη και βούτυρο να χτυπηθεί και σιγά σιγά θα ρίξω δύο αυγουλάκια. Δύο αυγά. Ολόκληρα. Ολόκληρα, όπως είναι μέσα. Και έτσι ξεκινάμε σιγά σιγά τη συνταγή και το ζυμάρι. Έχω στύψει και τα πορτοκάλια. Μην βάλετε τώρα έτοιμο χυμό, για τον Θεό. Πόσα πορτοκάλια στύψαμε, Γιώργο. Δύο πορτοκάλια. Δύο. Άλλο πράγμα το πορτοκάλι. Και ένα πορτοκάλι για το σιρόπι. Για τον Θεό, δηλαδή μην κάνουμε περιττά πράγματα. Νομίζω ότι με τα πορτοκάλια που έχουμε είναι ό,τι πρέπει. Βάζω και σιγά σιγά, αφού έχουν πει τα αυγά και το. Θέλω να τα ανακατέψω το καλύτερα. Να πάρτε. Ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο καιρό μπορούμε να την κρατήσουμε στο ψυγείο, μπορούμε να τη φάμε, σε πόσο καιρό μπορούμε να την καταναλώσουμε. Σε μια σωστή θερμοκρασία, σε μια ιδανική θερμοκρασία. Σε μισή ώρα. Τρεις μέρες κρατάει για πλάκα. Τρεις μέρες. Και τώρα σιγά σιγά, εφόσον ρίξετε το πορτοκάλι, θα κάνει μέσα κάποιους κόμπους. Μην φοβηθείτε. Θέλει απλά περισσότερο χτύπημα. Αλλά θα γίνει 100%. Έτσι, μη φοβηθείτε. Φίλε, εγώ θα τη φτιάξω γιατί μου αρέσει πολύ για πρωινό. Ιδέα. Να έχω ένα κομμάτι πορτοκαλόπιτα για πρωινό. Να πάρω και τη βιταμίνη C που χρειάζεται. Ισχύει, χρειάζεται. Δείχνω. Με ένα καφεδάκι ελληνικό, νομίζω ότι είναι το απόλυτο ελληνικό προϊόν. Πρωινό. Ωστόσο, ο Διοκλής στηρίζει πάντα τα ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε. Και για να τελειώσουμε εδώ με το ζυμάρι, ρίχνω το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μαζί με το baking powder. Πρώτα τα υγρά έχουμε πει και μετά τα αστέρια είναι 100%. Και κοιτάξτε κατευθείαν, έχει γίνει το ζυμαράκι μου. Δεν θέλει περισσότερη ώρα. Θα το κλείσω γιατί έχει χτυπηθεί. Θα ανακατέψω και κοιτάξτε τώρα. Ωπα, διαλύεται. Θα το αφήσω εδώ πέρα. Θέλω το κλείσει σιγά σιγά να το ανακατέψει. Πάντω, εγώ με τέτοια ζύμη δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω δει ούτε με αυτή τη ζύμη πορτοκαλόπιτα. Είναι φοβερή, είναι φοβερή. Έχω δει με φύλλα. Και κανεί το έχει δει. Παιδιά, να δείξουμε και τη ζύμη στον κόσμο. Κοιτάξτε εδώ πέρα την υφή τη, ότι είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι, δηλαδή. Την τρώω και έτσι. Είναι ομογενοποιημένη ήδη. Είναι εξαιρετική. Και το ταψάκι που θα ρίξουμε την πορτοκαλόπιτα. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε το γιαούρτι. Μην το βάλετε στο μίξερ, θα σα κόψει 100%. Το βάζετε τελευταίο. Και το ανακατεύετε έτσι όπως κάνει ο Εντρέα. Δηλαδή, Γιώργο, με αυτό είναι το μυστικό της συνταγής, έτσι, ισχύ, να το καταλάβει ισχύ. Ο κόσμος. Μην το βάλετε, θα σας κόψει, σας το εγγυούμε και είναι κρίμα μετά από τόση δουλειά να το καταστρέψετε. Έτοιμο, Εντρέα, έτοιμο, το ρίχνω. Ρίξτε εδώ μέσα. Πολύ γρήγορα, μπράβο. Και πραγματικά ήταν μόνο, δηλαδή δεν έκανα καμία προετοιμασία. Μόνο τάξη, τα κοψίματα και που έστειψα το χυμό πορτοκάλι, έτσι προφανώς. Σε λιγότερο από 5 λεπτά έχετε ένα απίστευτο γλυκό εστιατοριακού επίπεδου, θα τολμήσω να πω. Γιατί αν το σερβίρετε και το δώσετε σωστά σε κάποιον να το δει, θα νομίζει ότι είναι κανονικά από εστιατόριο. Και κάνουμε και αυτό που μου αρέσει. Το ψήνουμε στους 180 σε προθερμανισμένο βούνο για μία ώρα αύστηρα. Είμαστε από πάνω. Ερώτηση. Παρακαλώ. Συγγνώμη, σε αλλά έχω ερώτηση. Ναι. Εγώ ρε παιδί μου, εντάξει, για όρι μου αρέσει. Αλλά είμαι και λίγο παγωτάτζη. Είμαι και λίγο του γλυκού εσπρέσο. Βάζω παγωτάκι, έτσι κάνα βανίλια, κάνα βαλίτσα από πάνω. Εντάξει, θα ψηθεί. Λογικά θα λιώσει. Από πάνω μετά. Νόμιζα στο μίξ. Ναι, καλά, εννοείται μπαίνει παγωτάκι. Εννοείται θα με δει και στο Instagram. Γιώργος Πορφύρης, κάλε με τώρα follow. Δεν είναι συνταγή αργότερα στο tv5.gr. Είμαι σίγουρο ότι θέλετε να με ρωτήσετε πάρα πολλά πράγματα. Στείλτε τα μηνύματά σα. Και να ζητάτε, παιδιά, γιατί ό,τι ζητάμε μα το φτιάχνει ο Γιώργος. Κάνει τι παραγγελίε, ο Γιώργος θα κάνει όλα, παιδιά. Δύο πράγματα που έχω δείξει μου τα έχουν προτείνει ο κόσμος. Και λίγα μηνύματα σου στείλανε, βρε χθες. Εχθές έγινε χαμός. Πάνω των 60 χρονών, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει να βγαίνει η δουλίτσα. Αυτά λοιπόν από μένα. Καλή συνέχεια σα. Σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τον κύριο Σταμάτη Κραουνάκη και να μας μιλήσει για τις ποιητικές του συναυλίες. Κύριε Κραουνάκη, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, είμαι ο Σταμάτης, είσαι ο Γρηγόρης, η Ναταλή, ο Ετεοκλής και η Ελένη, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας το επιτρέπετε. Καλημέρα και από μένα, είμαι κάπου ωραία. Θα τσουλήσω την... Πρέπει να σας πω δύο πραγματάκια, φίλοι μου. Και, κοίτατε, που αντέχετε να δίνετε
αέρα σε αυτό το δύσκολο ελληνικό καλοκαίρι. Δεν θα πάτε άδεια εσείς, άρα έφυγε. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι. Εσείς τουλάχιστον ξεφεύγετε λίγο με τις συναυλίες. Έχω μία, κοιτάξτε. Στο Γρηγόρη μιλάω. Ναι, ναι. Δεν έχω εικόνα. Ναι, okay. Ναι, ο Γρηγόρης είμαι. Okay. Η ανάγκη μας όρισε μία παράμετρο πάρα πολύ σοβαρή για τη φετινή, για το φετινό μας δρόμο. Κάναμε ένα project, ας μου επιτραπεί η φράση, πάρα πολύ φτηνό που να μπορεί να το αγοράσει ακόμα και ένα σπίτι. Βέβαια. Μπράβο σας. Και πάμε παντού. Όπου μας φωνάξουν πάμε. Σπίτια είναι, παρέες είναι, ένας δήμος που έχει ένα μικρό θεατράκι είναι, ένα σινεμά είναι. Αυτό έδωσε μία προτεραιότητα στο, πώς να το πω, στο δρόμο της καρδιάς. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Τα τραγούδια μας είναι ίσως ένα πρόγραμμα που έχω σχεδόν όλα μου τα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και πάρα πολύ ωραία τραγούδια συναδέλφων μου, παλαιότερων και νέων. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ γερό. Έχει δοκιμαστεί. Αλλά σε αυτή τη βερσιόν με τα 5-6 μεγάλα μπαζούρ της Κλιμαφώτ, που πολύ την ευχαριστώ που μας τα χάρισε, γίνεται κάτι που είναι πολύ του σπιτιού, να το πω έτσι. Σήμερα είμαστε στο Γαλάτσι. Συνεατικών. Στο Συνεατικών Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Είναι το τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι τώρα, σινεμά που παίζουμε. Είναι καταπληκτικό το πώς έκατσε αυτή η ιστορία με τα σινεμά. Τι ώρα ξεκινάτε, κύριε Κραουνάκη, την παράσταση? Είμαστε σε 9.30, είναι πάνω στο Δασάκι. Το ξέρει ο κόσμος το σημείο αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αναψυχής για τους Αθηναίους. Και είναι καλή ευκαιρία σήμερα που μιλάμε, γιατί μπορώ να τους καλέσω από την εκπομπή σας στην Αθήνα να ανηφορήσουν. Εγώ χάρηκα πολύ που είδα πολύ φτηνό εισιτήριο. Βέβαια. Χάρηκα πολύ που είδα ότι τα παιδάκια κάτω των 12 ετών μπαίνουν δωρεάν. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι πράγματα που πρέπει να τα λέμε για να τα ακούει ο κόσμος, γιατί περνάει δύσκολα. Γρηγόρη μου αγαπημένε, η στιγμή... Και με τον κορονοϊό και με τα δραματικά διεθνή γεγονότα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, τα οποία είναι μη διαχειρίσιμα από ένα μυαλό κανονικό, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό που παίζει γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ άγριο. Η δουλειά της τέχνης σε αυτή τη φάση είναι δύο πραγματάκια. Θα χαρώ πολύ να έρθετε αν μένετε στην Αθήνα. Θα μου κάνει πάρα πολύ κέφι να ανεβείτε. Να είσαι, σταμάτη, παρόλες τις δυσκολίες, χαιρόμαστε όλοι που συνεχίζεις να δημιουργείς, που δεν μένεις στάσιμος, που είσαι κοντά στον κόσμο και που είσαι μα εκεί. Δεν γίνεται, Γρηγόρη. Δεν γίνεται, Γρηγόρη μου, αλλιώς. Αν σας πω τώρα και σας το λέω έτσι με την καρδιά μου και ίσως αν εξακολουθήσετε και το χειμώνα, να τα πούμε και από κοντά. Μέσα στην καραντίνα έγραψα 25 τραγούδια, ηχογράφησα τα 13, και με πολύ καλές φωνές και πολύ γλυκύτατους συνεργάτες. Είδαμε και μια υπέροχη συνεργασία με την Κέλλη Κελεκίδου, σωστά? Τη φίλη μας. Τη φίλη μας. Βεβαίως. Η Κέλλη είναι... Και δεν τελειώνουμε εδώ με την Κέλλη, έχουμε κι άλλο. Ωραία. Έχουμε κι άλλο και με την Κέλλη και με τον Κουρκούλη θα κάνω κάτι που το μιλάμε πολύ καιρό. Αλλά καλό. Στο δικό μου το CD είναι η Βιτάλη, ο Μητσιάς, τα τρία παιδιά μου από τη Σπύρα, ο Γεροντίδης, ο Καραθανάσης, ο Μπουγιώτης. Εγώ με τον Φίβο τον Δελιβοριά, ο οποίος επίσης πρέπει να πω ότι αυτό το καλοκαίρι κάνει μια τρομερή δράση στο Άλσος. Ναι, 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 το έχουμε δει και αυτό. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος να κάνετε αυτός ό,τι... Αυτός ο χρόνος δεν κάνει μια βουτιά να μας αφήσει λίγο ήσυχο. Α, στα μάτια μου. Εγώ τα λέω, ποιος μ' ακούει. Να συνεχίσεις έτσι να διασκεδάζεις και να κάνεις τον κόσμο. Σας στέλνω τα φιλιά μου και σας περιμένω απόψε στις 9.30 στο Αττικό Άλσος. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Ευχαριστούμε, γεια σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Bye, bye, bye. Έλα, Ελενάρα μου, έλα. Πάμε, κορίτσι μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Διονυσία. Εδώ. Με τη Διονυσία Κάλαποθαράκου, η οποία είναι fashion editor στο queen.gr και θα μας δείξει beachwear. Γιατί πηγαίνουμε και φοράμε το μαγιό μας, έχουμε πολύ ωραία μαγιό εδώ.
Αλλά μετά από την παραλία θέλουμε να πάμε είτε στο beach bar να πιούμε το ποτάκι μας, είτε εγώ τουλάχιστον στις ταβέρνες για να τσιμπήσουμε και κάτι. Και δεν θέλω να ούτε με το μαγιό, ούτε να ρίξω. Θέλω να είμαι και κύριε παιδί μου να φάσω ένα οίκο. Δεν θέλω να ρίξω και ένα παρέο ή να βάλω την πετσέτα μου. Να μου πεις τι να φορέσω. Το τι θα φορέσεις πάνω από το μαγιό εξαρτάται από το τι μαγιό έχεις επιλέξει να φορέσεις. Δηλαδή φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας τα μαγιό με μανίκι. Αν έχεις ένα τέτοιο έχω ένα τέτοιο. Ολόσωμο, είτε επικίνδυνο. Και ψιλοκάβαλο το κάτω του, το δρακάκι του, έτσι. Μπορείς να βάλεις απλά μία μπόχο φούστα από πάνω και να μην χρειαστεί να βάλεις μπλούζα και να φαίνεται ότι φοράς ένα top και μία φούστα και να είσαι καλοντημένη. Βάζεις και ένα κρίκο, ε. Βάζεις και ένα κρίκο, αν είναι τον αξεσουάρ. Σε αυτή την περίπτωση να είναι τα μαγιό λίγο πιο καλυπτικά, βρε παιδί μου. Δηλαδή να είναι λίγο πιο πολύ μπουστάκι. Έτσι αν δεν είναι. Για να τα συνδυάζεις. Να βάλεις ένα ολόσωμο διακριτικό, το οποίο κάνει και ράπ εδώ πέρα στους ώμους και είναι πάρα πολύ κομψό. Μπορείς να δέσεις μόνο ένα παρεό στη μέση. Ένα παρεό, συγγνώμη, ένα κοιμωνό στη μέση. Για να το δούμε φορεμένο. Βέβαια δεν ταιριάζει με το φόρεμα, αν θες μου κρατάς τη. Φυσικά. Αλλά επειδή μ' άρεσε. Θέλω να δω το μαγιό φορεμένο. Εγώ το μαγιό δεν μπορώ να το βάλω, παιδιά. Περάστε σας παρακαλώ από πίσω. Κυρία Χατζίδου, σας περιμένουμε εσάς να φορέσει το μαγιό με την κορμάρα που διαθέτετε. Ναι, ναι, ναι. Εσύ πας πίσω, άσε με τώρα. Λοιπόν. Το εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα στην Ναταλή όταν ήρθε, όταν συναντηθήκαμε εδώ στην εκπομπή, στο τρέιλερ, τη λέω: έχετε κάνει και modeling. Καλή σταμάτα, είναι δυνατό. Είναι φανταστικό σώμα. Ναι, 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 ναι. Στον ύπνο μου έχω κάνει μόνο. Είναι μια δερμάτινη ζώνη. Είναι μια δερμάτινη σαν και αυτό που φορά και τώρα. Να σου πω κάτι, το αφήνει έτσι ανοιχτό. Το κλείνεις, όσο περισσότερο θέλει. Γιατί ρε παιδιά, άμα είναι να δείξουμε το μαγιό. Εγώ θα το άφηνα λίγο ίσα ίσα για να βγάλω και λίγο πόδι. Τσακ. Αλλά φοβάται και με δερμάτινη ζώνη. Πω. Αυτό εδώ μεταξύ δεν το φορά μόνο με το μαγιό, το φορά και με τζινάκι. Υπέροχο. Με ένα λιζέρι φόρεμα, με ό,τι θέλει. Α, και αυτό πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν, ναι. Επίσης, πολύ μεγάλη τάση φέτος στο beach wear είναι τα μακραμέ. Τα πλεκτά φορέματα. Α. Οπότε φοράς το πικίνι. Λίγο διάφανο, λίγο έτσι. Όχι, ναι. Είσαι το μαγιό, δεν είναι προκλητικό. Και από πάνω βάζεις το φόρεμά σου. Και είσαι έτοιμος. Και είσαι έτοιμη, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Τις... Εγώ να σου πω τι κάνω συνήθως, να μου πεις. Εγώ φοράω ολόσωμα μαγιό. Okay. Το πιο. Έχω πολύ λίγα μπικίνι, δεν είμαι ακόμα. Κακός. Είμαι πολύ φρέσκια από την κέλα. Και μαζί με το ολόσωμο. Ένα jean shorts. Κοτσάρω και ένα jean shorts και είμαι έτοιμη. Αν θέλεις να είσαι λίγο πιο στυλάτη από το να βάλεις απλά ένα jean shorts και το ολόσωμο, θα βάλεις από πάνω ένα τέτοιο ethnic μπλουζάκι. Που δεν κλείνει, είναι ανοιχτό. Δεν κλείνει. Έχει ένα κούμπομα αν θέλεις, αν κρυώσεις λίγο. Εντάξει, είσαι πολύ ωραίο. Και πάλι πάρα πολύ κομψή. Ωραία. Επίσης. Δεν σκεφτώ εδώ το κόκκινο, το οποίο δεν είναι μόνο δεν είναι, για όχι, παραλία. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι ένα φόρεμα, ένα απογευματάκι που το παίρνετε, ένα... κορίτσια μου. Φλογερό κόκκινο της φωτιάς τώρα για το καλοκαίρι που είμαστε και μαυρισμένες και αναδεικνύει το μαύρισμά μας. Και καλυπτικό, θα το πω εγώ, καλυπτικό. Δεν χρειάζεται. Βάζεις. Τρως, φουσκώνεις, δεν έχεις άγχη, παιδάκι μου. Το τρως, το ευχαριστίες. Δεν έχεις αμφούσκος, αξεφούσκος. Βάζεις ζωνάκι και μετά φεύγεις από την ταβέρνα χωρίς ζωνάκι. Γιατί σφίγγει το ζωνάκι μετά. Αυτό ακριβώς είναι ένα all day dress, το οποίο μπορεί να σου χρησιμεύσει και εκτός παραλίας φυσικά. Για προτείνε μας καλά. Επίσης, υπάρχουν φούστες παρεό. Α, ανοίγει εδώ. Και τις φοράς με το ψηλόμεσο μαγιό σου και ένα μπουστιέρι, αν δεν θέλεις να είσαι. Α, είναι σαν παντελόνι, είναι περίεργο. Η οποία δεν είναι ραπ. Βλέπεις, έχει τέλειο. Σκίσιμο στο σκίσιμο. Και βάζεις και ένα απλό τυραντάκι από πάνω. Δεν ήξερα ότι θα έρθει σήμερα και θα κάνω τα παράπονά μου, γιατί έπρεπε να σου φέρω και εγώ τα δικά μου μαγιό που κάνω για όλη την οικογένεια. Και να τα σετάρει. Να τα σετάρουν. Ναι. Πώς μπορεί μια οικογένεια φορώντας ούτως ή άλλως τα ίδια μαγιό και θέλει μετά να κάνει τη βόλτα της, τι αξεσουάρ να βάλει από πάνω την επόμενη φορά. Επίσης, αν είσαι φαν των ολόσωμων και διαλέξεις ένα με ένα τέτοιο print, το και μπανέλα που είναι και αθλητικό αλλά είναι και κομψό, μπορείς να το συνδυάσεις είτε με το αντίστοιχο παντελόνι του. Τέλειο είναι αυτό. Ναι, πολύ ωραίο σετ. Είτε να το κάνεις λίγο πιο αθλητικό και να βάλεις μία μπλούζα, ένα μακρύ t-shirt oversize. Ναι, εγώ φοράω πολλά τέτοια μπλούζα φορέματα. Με την μπανάνα σου στη μέση, να έχεις και τα πράγματά σου μέσα. Πάλι στην κακοπάλη. Έτσι τώρα τι προτιμούν να φοράνε, έτσι λίγο πιο γκράντε, έτσι εμφανίσει, έτσι πιο απλά καθημερινά που τους βολεύουν. Είναι ηλικιακό. Δηλαδή φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας, οι βερμούδες έχουμε δει, έχει γίνει χαμός. Παιδιά, εγώ που είμαι 40. Τα φοράω όλα. Θα με δεις και με τον μπλουτζοφόρεμά μου, θα με δώσει και με το κιμονό μου. Νομίζω ναι. Οι πιο νεαρές ηλικίες φοράνε περισσότερο shorts και ένα t-shirt και είναι πιο άνετες στην παραλία. Όσο μεγαλώνουμε, κάνουμε λίγο styling. Πολύ ωραίες ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ, Διονυσία. Πολύ για τη φιλοξενία. Να έχετε υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί μια υπέροχη τραγουδοποιό, θα πω. Ηθοποιό, θα πω. Παρουσιάστε, θα πω. Το σίγουρο είναι ότι έχει φουντωτό κόκκινο μαλλί. Είναι η Σοφία Κουρτίδου σε λίγο μαζί μας. Μην φύγει κανείς.
μου παραμύθι. Δεν είμαι γλυκό, δεν κλέβει ο πρίγκιπας στην μύθι. Μια φορά και έναν καιρό, αν ήξερα πριν. Χωρίς να γνωρίζουμε τον ερμηνεία. Ο ρυθμός, πρέπει να είσαι στο ρυθμό, Γρηγόρη, μπες στο ρυθμό. Θαραπάρουμε για να υποδεχτούμε ένα όμορφο κορίτσι, δροσερό, που έχει σπουδάσει ψυχολογία. Είναι τραγουδοποιός, είναι ερμηνεύτρια και είναι τέλος πάντων ένα από τα τέσσερα κορίτσια που μας κρατάνε συντροφιά τα μεσμέρια εδώ στο Open, στο The Booth. Είναι η Σοφία Κουρτίδου. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Αυτό θα σας ρωμάσω να το κάνεις. Μόνο εσύ θα μπορούσες να μπεις με ένα σκουλαρίκι και... Ναι, μπορείς, μπορείς. Παιδιά, ναι, θα το βάλω. Δεν γινόταν να βγω χωρίς σκουλαρίκια. Καταλαβαίνεις, τώρα θα είχα πάθει ψυχολογικό. Γιατί τώρα είχαμε ατύχημα και δεν μπήκε και το δεύτερο. Όχι, δεν προλάβαμε. Αλλά θα το βάλουμε τώρα. Είναι και άποψη, είναι και στυλ, έτσι. Είναι και στυλ, αν ξέρεις. Ξέρετε τι θέλω να τονίσω σε όλα αυτά που είπες για τη Σοφία. Ότι είναι και Αλεξανδρουπολίτισσα, πατρίδα. Και πώς δεν έχουμε βρεθεί εκεί. Δεν βρεθήκαμε στο Αριστοτέλειο. Βρεθήκαμε εδώ. Κοίταξε την επαρχία. Τώρα, αν δεν είμαστε και ακριβώς. Χοντογιαννή, εγώ ήμουν και σε χωριό. Εντάξει, ήσουν μέσα στην πόλη. Ήμουν στην πόλη. Οι γονείς μου ήταν από χωριά, αλλά εκεί πέρα ξέρουμε μόνο τους μαθητές οι μαθητές μας. Δηλαδή, αυτούς που είμαστε. Στον κύκλο μας. Την ίδια χρονιά. Έχει πολύ ωραία αύρα. Πινελόπη. Ναι, έχει πολύ ωραία αύρα. Με τα κορίτσια τα λέω πάρα πολύ καλά. Παιδιά, με το που τελειώνουμε, πηγαίνω κάτω και μιλάμε. Το ξέρει πολύ καλά. Πάντα βρισκόμαστε. Φεύγετε εσείς, ερχόμαστε εμείς. Πηγαίνω και πιάνουμε την κουβέντα με τα κορίτσια. Σα βλέπω πολύ χαρούμενες. Δηλαδή, πρέπει να περνά πολύ ωραία στο The Booth. Ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Αυτό που λέμε, περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω, ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Νιώθουμε πραγματικά ότι είμαστε μια παρέα, σαν να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τα κορίτσια. Και παρόλο που είστε πολύ διαφορετικές προσωπικότητες, έτσι. Εν μέρη, ναι. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινό παρονομαστή σίγουρα όλες. Είμαστε άνθρωποι που θα κάναμε παρέα και εκτός της δουλειάς, αλλά έχουμε και πάρα πολλές διαφορές. Και αυτό είναι και ενδιαφέρον, άλλωστε. Δηλαδή, έχουμε Σκουρτίδου, Σοφία και Σοφία Μουτίδου, έχουμε δύο γράμματα διαφορά. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Σε όλη αυτή την τρέλα έτσι, που επικρατεί, ποια είναι πιο τρελή, δηλαδή, εσύ το έχεις συμπέρασμα. Κοίταξε, με τη Μουτίδου σίγουρα. Δεν το πιστεύω, δεν το περίμενα την απάντηση να τη δώσεις. Έχουμε, δηλαδή, είμαστε γενικώς ο συνδυασμός αυτός είναι επικίνδυνος νομίζω για τον κόσμο, επειδή εμείς κυκλοφορούμε και εκτός της εκπομπής. Δίνει και συμβουλές στον κόσμο. Ναι. Εσύ όμως, λόγω ψυχολογίας, το χειρίζεσαι λίγο πιο επιστημονικά το τηλεφώνημα που δέχεσαι. Εντάξει, δεν θα το έλεγα απαραίτητα. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε, αναλόγως και με το θέμα που προκύπτει, θα μιλήσουμε είτε με μια πιο χιουμοριστική χρειά, είτε αν είναι ένα πιο σοβαρό θέμα. Όμως, λόγω του υποβάθρου των σπουδών σου, φαντάζομαι, έχεις μια παραπάνω ευθύνη. Εσύ, σαν άνθρωπος, βρε παιδί μου. Όχι, τη δίνουμε εμείς την ευθύνη. Έχεις μια παραπάνω ευθύνη. Δηλαδή, διαφημένετε τι να κάνω. Περιμένω από σένα να ακούσω λίγο μια πιο τεκμηριωμένη επιστημονικά άποψη. Ναι. Όσο κι αν είναι ανάλαφρο το θέμα ή όσο κι αν είναι σοβαρό. Σίγουρα. Όσες φορές έχει χρειαστεί. Έτσι, ακριβώς. Αυτό και Σοφία, συμβαίνει. Σοφία, αλλά... εγώ σε βλέπω πολύ cool σαν άνθρωπο. Και έτσι που σε είσαι και λίγο κάτω, είσαι πολύ χαλαρή, πολύ ωραία, έξω καρδιά. Υπάρχει έτσι κάτι που σε έχει σοκάρει, είτε ευχάριστα, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Κάποιο τηλεφώνημα που να σε σόκαρε, ναι. Νομίζω ότι λες χαλαρή, επειδή για το personal. Χαλαρή που το είδες, αυτό δεν το κατάλαβα. Επειδή κάνεις και personal, δεν κάνεις. Είσαι πολύ σφιχτή. Εδώ να τα πούμε, γιατί εγώ είμαι πολύ σφιχτή, δεν είμαι καθόλου χαλαρή. Σαν τύπος, είσαι cool τυπάκι, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις, ακούμε πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ωραίο να είμαστε γενικότερα στη ζωή cool. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να με σοκάρει. Είμαι προετοιμασμένη και στη ζωή και στην εκπομπή να ακούσω το οτιδήποτε. Από τηλεφώνημα κάτι, ρε παιδί μου, που να είπες δεν γίνεται τώρα να το ακούω αυτό. Μπορεί να ήταν και όχι απαραίτητα σοβαρό. Μπορεί να ήταν και χαλαρό. Κάποιος να πειράχτηκε με κάτι από τη σύντροφο ή σύντροφος από τον σύντροφο που να πεις είναι πρόβλημα αυτό τώρα να το κουβεντιάζουμε. Εντάξει, πολλά. Εγώ πιστεύω ότι η ομορφιά ούτως ή άλλως είναι στα απλά καθημερινά πράγματα. Και πολλές φορές τα απλά προβλήματα μπορεί να είναι και τα πιο σημαντικά. Ναι. Οπότε δεν νομίζω. Είχαμε γενικώς διάφορα ευτράπελα, αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον, επειδή και εμείς δεν ξέρουμε κάθε φορά τι θα τύχει. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Είμαστε και εμείς, περιμένουμε, δηλαδή έχουμε την αγωνία να δούμε κάθε φορά. Εσύ είσαι πολύ ενεργή και στο Instagram. Ναι, θέλω να δούμε εδώ μια κακιά πεθερά και να μας πεις τι σχέση έχεις εσύ με αυτό το κορίτσι. Μπορεί να το κονίσει το κορονοϊό. Έλα, φουφόκαμα. Μεγάλη εβδομάδα και του πένθους είναι πολύ βαρύ. Ας βάλει το χέρι της η Παναγία που είναι και αυτή η μάνα και μη καταλαβαίνει. Μπας και ξεκουμπιστεί να φύγει λιγάμινη από το σπίτι του γιου μου και κάνουμε και εμείς ανάσταση. Έλα παλικάρε. Καλές την κουβέντα είχαμε. Το ξέρεις ότι νηστεία δεν κάνουμε μονάχα από τα φαγιά. Και απ' άλλα πράγματα κάνουμε νηστεία. Σαν την τρέπεις η μάνα ή μη βάνεις τέτοια πράγματα στο σώμα με λέω. Σέβαψη κανένα αυγό τουλάχιστον για να είναι πρόκοπ. Για μονάχα να τα τσουγκρίζ ξέρα. Δεν με το σηκώνει πάλι ο αχαήρευτος. Αλλά δεν φταίει αυτός. Του πιθύν δεν ξέρω. Αυτές οι σορλολό δεν τον παρασέρνουν στα Facebook και στα Tinder να με το θυμηθείς. Θέλω να τον τυλίξουν επειδή είναι και λεπούρ.
Έλα παλικάρι. Όχι, δεν ήθελα κάτι. Να, έτσι απλά. Μην τα κάνεις αυτά τα σεξ την παιδάκι μου και τα cyber sex. Το έχω ακούσει εγώ στην τηλεόραση που είναι τον κολλή στον κορονοϊό. Είσαι φοβερή. Σοφία μου, το Instagram το έχεις πάρα πολύ. Και θέλω να μου πεις λίγο την περίοδο της καραντίνας. Που είχες φτιάξει κάτι τρομερό και γελάσαν πάρα πολύ και ζώσεις και το τηλέφωνό σου. Μπορούμε ακόμα να σε πάρουμε τηλέφωνο. Εννοείται, αυτό το τηλέφωνο υπάρχει. Γι' αυτό εγώ είμαι παλιά καραβάνα. Το ξεκίνησα το concept πριν την εκπομπή. Είχα κάνει το πάρε την Κουρτίδου. Γιατί έβλεπα μπροστά πριν τα κλείσουν τα μαγαζιά. Και με παίρνανε τηλέφωνο και έβγαζα. Είχα βγάλει γραμμές, παιδιά, μέχρι και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με είχαν πάρει Έλληνες που βρίσκονταν εκεί. Αφού το έβλεπα στο κινητό, λέω δεν μπορεί. Αν δεν το έβλεπα, θα πίστευα την αλήθεια. Μέρα εδώ μεταξύ. Ναι, με έχουν πάρει. Ναι, και από την Αυστραλία. Με παίρνει ένας και μου λέει: είναι 5 το πρωί εδώ, Σοφία μου, στην Αυστραλία. Είναι αργία και εγώ έβαλα το ξυπνητήρι για να σε πάρω ζωντανά. Αυτό είναι πόσο ενδεικτικό. Το πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να επικοινωνήσει, παιδιά. Ναι. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές δεν νιώθεις ότι δεν έχω πού να τα πω. Και μιλάς με τα έπιπλα. Ναι, και, και παίρνω έναν άνθρωπο που μου έδωσε το δικαίωμα να τον πάρω, που τον νιώθω δικό μου επειδή τον βλέπω και μου είναι οικείο πρόσωπο. Είναι πολύ ωραίο αυτό και μακάρι να το κάναμε όλοι μας. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχουν πολλοί μοναχικοί άνθρωποι που έχουν πολλά θέματα. Μην δίνεις ιδέες. Και όλη μέρα. Ήταν ακριβώς ο λόγος που το έκανα στην καραντίνα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως και εγώ ήμουν μόνη μου εδώ. Με πήραν πάρα πολλά παιδιά τηλέφωνο. Φοιτητές οι οποίοι επέλεξαν να μην πάνε με τους γονείς τους για να τους προστατεύσουν. Έπεσε. Πειράζει. Εγώ σου λέω, άσε το ένα, είναι άποψη. Ωραιότατα, αυτό μπαίνει και βραχιόλι. Όλοι. Κατάλαβες, το κάνεις δύο σε ένα, δεν υπάρχει θέμα. Με χαιρετήσει με την καρφίτσα, μετά πρόσεξε. Και με τη φύση. Ωραία, δεν χαιρετάμε λόγω κορονοϊού, οπότε προστατεύεσαι. Και ήταν πάρα πολύ. Ήταν ένας από τους λόγους δηλαδή αυτό και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ήρθα σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που ήταν μόνοι και αυτός ήταν ο στόχος. Δηλαδή, το ότι μείναμε στα σπίτια μας, ήμασταν όλοι μόνοι για να είμαστε μαζί. Ναι, σωστό. Και έδωσε μια διέξοδο. Αυτό που είδαμε τώρα που έκανε στην Κατιά Πεθερά, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ρόλος από σύριαλ. Σε εκπομπές έχουμε δει. Σε κάποιο σύριαλ σου έχει γίνει πρόταση να συμμετάσχεις ή τώρα να συμμετάσχεις. Μα τώρα μου το ρωτάς. Τώρα στο ρωτάς. Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Το ότι προς το παρόν. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε όλοι. Εγώ συζητάω πράγματα. Δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμη. Αυτό είναι. Αλλά πολλά. Ναι, είναι το κλισέ. Και δεν συζητάει ποτέ κανείς τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να το ανακοινώσω, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, αυτό με την Ελληνίδα μάνα πάντως γενικώς είναι μια σκέψη. Δηλαδή, ο κόσμος τη θέλει πάρα πολύ. Και να πω ότι δεν είναι Κακιά Πεθερά, είναι η Ελληνίδα μάνα. Περίμενε, τώρα κάπου έχεις εμπνευστεί τώρα για αυτό το πράγμα. Από πού? Θα σου πω τι γίνεται. Αυτό. Κάποιες ατάκες που λέει, ας πούμε το ID, γιατί αυτή πάντα κλείνει το τηλέφωνο, είναι εκεί που. Χώνει. Ναι, τα χώνει και έχει γκαζώσει, φορτσάρει. Του λέει του Λουλίδη και μετά, ID, σε αφήνω τώρα για να πάω. Δηλαδή είναι του τρελού. Αυτό είναι της γιαγιάς μου το ID. Η οποία είναι θρακιώτισσα γιαγιά. Αλλά η γιαγιά μου, να πούμε ότι παιδιά ότι είναι και φυλάκια η γιαγιά μου. Τη γιαγιά μου τη Βασιλική από την Αγνάντια που ξέχασα να σου πει. Φυλάμε και εμείς την Αγνάντια, παιδιά, φιλιά, την Άνθια. Λοιπόν, εκεί ξενυχτάει όπου ήμουν στο Your Face and Familiar μέχρι ότι δεν κοιμόταν. Αν δεν πέσουν οι τίτλοι σε κουμπί, δεν κοιμάται η γιαγιά. Σε είχε μεγαλώσει, λοιπόν. Ναι, εντάξει, όχι στο χωριό, αλλά σίγουρα όλη μου η παιδική ηλικία. Και είναι, δεν υπάρχει. Είναι όχι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, όχι επειδή είναι γιαγιά μου. Είναι ψυχούλα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτή την Ελληνίδα μάνα. αλλά είναι εμπνευσμένο από εκεί. Απλώς αυτή είναι λίγο μια έτσι πιο εμπνευσμένη εκδοχή. Λοιπόν, έχεις φανταστεί λοιπόν και εξακώνεις το ρόλο της πεθεράς, έτσι. Ναι. Εσύ, της πεθεράς σου, της μαμάς. Της μαμάς, ναι, μαμάς πεθεράς, γιατί αυτή έχει πρόβλημα με τη λεγάμενη. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Εσύ λοιπόν καθόλου. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου στο ρόλο της πεθεράς? Όχι. Γιατί? Γιατί για να γίνει αυτό η προϋπόθεση θα ήταν να κάνω παιδιά. με την κανονική ροή των πραγμάτων. Πώς τη βλέπεις τη φάση αυτό με την οικογένεια, είσαι κοντά, θέλει, σου έχει έρθει, σου έχει χτυπήσει το μητρικό αίσθηκτο. Θα έλεγα, αν και θεωρώ ότι γενικώς είναι βαρύγδουπες δηλώσεις να μιλάμε για αυτά τα θέματα, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι το να κάνω ένα παιδί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν το σκέφτεσαι. Ωραία. Λατρεύω τα παιδιά. Δουλεύω με παιδιά. Γιατί δουλεύω και σαν φτιάχνω μουσικά προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά. Και έχω τρομερή σχέση με τα παιδιά και στο παιδικό θέατρο, με παιδικές παραστάσεις. Παιδιά, συμβαίνει συχνά αυτό. Παιδιά, άνθρωποι που ασχολούνται και δίνουν πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους στην ενασχόληση με τα παιδιά. Πολλοί ενσυνείδητα λένε ότι εγώ θέλω να διοχετεύω την αγάπη μου έτσι και εγώ δεν θέλω να κάνω το δικό μου παιδί. Αλλά είσαι και μικρή ακόμα, έτσι. Υπάρχουν περιθώριο. Καλά, εντάξει. Καλά, εννοείται. Δεν είναι μικρή ακόμα. Έχω μείνει σε άλλο. Φανταστείτε τώρα να έρχεται να είναι πεθερά η Σοφία και να βλέπει τώρα ο γαμπρός συνήθι, Κουρτίδου Μουτίδου τώρα και να πάει εκεί πέρα στο σπίτι. Τι έχει να γίνει, να περάσει το τεστ. Πάντως αυτός είναι ένας λόγος για να κάνεις παιδί, το να γίνεις πεθερά. Ωραίο σωστό.
Ωραίο, για να βγάλεις. Αυτό θα έχει πολύ πλάκα. Για να βγάλεις όλα αυτά τα αποθυμένα. Αλλά ναι, παιδιά, αυτά είναι όπως έρχονται στη ζωή. Απλώς σίγουρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ένα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς επειδή αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά, μπορεί να μην θέλουν να κάνουν παιδιά. Ίσως να ακούγεται οξύμορο. Παίζει. Έχεις κάνει πάρα πολλά. Έχεις παρουσιάσει εκπομπή και άλλη φορά. Ήσουν παρουσιάστρια, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Οι παιδες. Στο παιδες, στον Άλφα. Καλοκαιρινό, μεσημεριανό. Έχεις πάρει μέρος σε φιλανθρωπικό σόου στο Your Face, House Familia, που απολαύσαμε και σου φοβερή. Έχεις γράψει μουσική για έργα που έχουν ανέβει. Έχεις πάρα πολλά πράγματα. Για το θέατρο. Τι δεν έχεις κάνει και λες αυτό το. Ήθελα να το κάνω, θέλω να το πετύχω. Παιδες, για θυμίσω εκείνη την περίοδο. Τι ωραία. Η πρώτη τηλεοπτική εμπειρία. Νομίζω η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, ναι. Το μαλλί όμως δεν αλλάζει. Ρε, εσύ, Σοφία, θα έρθω κοντά σου. Και να θέλω να τα αλλάξω, γίνεται. Μισό λεπτάκι. Εγώ προσπαθώ. Το μαλλί θέλω να δω. Όλο αυτό το μαλλί. Είναι δικό σου, αλήθεια λες. Δικό μου είναι, παιδιά. Και είναι και αυτή η μπουκλά. Ναι, μα είναι σγουρό το μαλλί. Όχι, δεν το ξέρω. Αποδομείτε, φεύγουν και έμοια μπουκλά. Είναι ασύλληπτο το μαλλί. Είναι παιδικές μου φωτογραφίες. Που υπάρχει μόνο ένα μαλλί, δεν υπάρχει κάτι. Σβήνω εγώ την τούρτα τα κεράκια και υπάρχει ένα μαλλί. Λέω τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι παιδί των γονιών μου. Μπορεί απλά είχαν πάρει ένα άλλο παιδάκι εκεί. Στις φωτογραφίες δεν έχω δει. Το μαλλί πάντως μοιάζει. Ναι. Για θυμίσω εκείνη την εμπειρία, την τηλεοπτική την πρώτη. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και με τα παιδιά κάναμε. Εγώ εκεί ξεκίνησα να λύνω τα προβλήματα. Στο πες τον πόνο σου, εδώ που είμαι όρθια. Είχα μία στήλη το πες τον πόνο σου. Μου στέλναν τα προβλήματά του και εγώ του έγραφα τραγούδια για αυτά τα προβλήματα. Πάλι συνδυάζα τη μουσική και την ψυχολογία. Α, εδώ υπάρχει σύστημα, δεν είναι πολύ πιάτα. Δημιουργικό, πολύ παραγωγικό. Ναι. Άρα, ναι. Σοφία, πες μας, επειδή κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ποια είναι η Σοφία? Η Σοφία είναι ένας άνθρωπος που θέλει να εκφράζεται ελεύθερα, την εκάστοτε στιγμή, δεν αποκλεί τίποτα στη ζωή της και θέλει να είναι όπου, όπου αισθάνεται όμορφα. Το ιδανικό για σένα ποιο είναι? Επαγγελματικά, αυτό που θα κάνεις και θα πεις τώρα είμαι ευτυχισμένη, έπιασα τα βάνη. Το ιδανικό είναι κάθε φορά αυτό που κάνω την εκάστοτε στιγμή. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία. Όταν κάποιος καταφέρει να μπορεί και να ζει στο εδώ και τώρα, να ζει την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία, όχι με τη μακάβρια έννοια, αλλά με την πιο αισιόδοξη έννοια που υπάρχει, γιατί μπορεί και να είναι η τελευταία, δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό. Είναι απίστευτο ότι μας τρομάζει τόσο πολύ ο θάνατος που είναι το μοναδικό δεδομένο που έχουμε στη ζωή. Αν ζούμε λοιπόν την κάθε μέρα και βρισκόμαστε κάθε φορά εκεί που θέλουμε ακριβώς να είμαστε, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευτυχείς. Ανασφάλεια νιώθεις, γιατί κάνουμε όλοι ένα επάγγελμα το οποίο τη μία σεζόν είσαι, την άλλη σεζόν είσαι, είμαστε μονίμως σε αναζήτηση δουλειάς. Έχεις νιώσει όλα αυτά τα χρόνια επαγγελματική ανασφάλεια? Τώρα η ανασφάλεια είναι επίσης μια βαριά κουβέντα που είναι μια λέξη που δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες, κανείς δεν μπορεί να απαλλαχθεί από αυτό. Αλλά νομίζω ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς πραγματικά και μπορείς και δίνεις το 100%, έρχονται τα πράγματα από εκεί πέρα και μόνα τους. Εμείς γνωρίζουμε, είχα κάνει και ένα βίντεο μέσα στην καραντίνα που ήταν για το support art workers, που έλεγε ακριβώς αυτό, το ότι εμείς εν γνώση μας επιλέγουμε μια δουλειά που θα ψάχνουμε για δουλειά τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Mm. Και μάλιστα μας αντιμετωπίζουν και ο κόσμος και πολλές φορές και οι δικοί μας άνθρωποι, σαν να μην είναι μια κανονική δουλειά. Βέβαια, αυτό που έχουμε. Δηλαδή είναι η φράση που έχουμε ακούσει περισσότερο από όλα στη ζωή μας, ενώ εμείς βρισκόμαστε να δουλεύουμε τις γιορτές, τις αργίες, να είμαστε μακριά από την οικογένειά μας. Και να είμαστε και πολύ πλούσιοι. Ναι, καλά εννοείται. Ναι, υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Καλά, σίγουρα. Αυτή τη δουλειά. Πες μας λίγο για τον booth. Θα πάτε το χειμώνα, τι σας έχουν πει? Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση, ξέρεις, μέσα στην ιστολίδα. Πάντως πάτε μια χαρά. Πότε ξέρετε για το καλοκαίρι, έχετε κάποια ημερομηνία μέχρι το Σεπτέμβριο? Σίγουρα ο προγραμματισμός είναι μέχρι το Σεπτέμβριο για την καλοκαιρινή την εκπομπή. Εγώ ξέρω πολύ, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω να σας βλέπω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχει αγαπήσει και ο κόσμος, τα σχόλια που εισπράττουν είναι πάρα πολύ θετικά. Και θα θέλατε πάρα πολύ σαφώς να συνεχιστεί. Σίγουρα. Εμείς το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό με τα κορίτσια πρώτα απ' όλα. Εμείς έρχεται το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε να έρθει. Μας φαίνεται ότι πέρασε ένας μήνας γιατί θέλουμε να πάμε τη Δευτέρα στη δουλειά. Είναι αυτό που λέμε. Είναι υπέροχο. Νάτες οι κοπέλες μας κάθε μεσημέρι. 3 παρά είναι έτσι. Εδώ. Απαντούν στις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Η κάθε μία ξεχωριστά γιατί είναι 4 ξεχωριστές περσόνες. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να πούμε μόνο ότι έχω βγάλει ένα τραγούδι στην Νοηματική. Απάπα, που ήταν αυτό που κάναμε και κανονικά πρέπει να σας δείξω να το κάνετε κιόλας. Για πες. Που είναι το... Απαπαπαπαπαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έτσι και έτσι. Και έτσι. Υπόσχομαι, λοιπόν, θα το μάθουμε. Θα το μάθετε και θα το κάνετε, γιατί επίσης είναι ένα project, να το, που το ακούμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ίση προσβασιμότητα και για τους κοφούς και για τους ακούντες στη μουσική. Και επειδή εγώ έχω κάνει 4 χρόνια μαθήματα. Έχεις πτυχίο νοηματικής,
Οπότε προσπαθώ πάντα να βάζω το δικό μου μικρό λιθαράκι. Για να είναι, γιατί η μουσική είναι για μένα κάτι τόσο σημαντικό. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο από εμάς για σένα, Σοφία. Να είστε καλά. Και να πω ότι και με τα παιδιά από το Τέρας το κάναμε αυτό, που είναι ένα καινούριο project που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Και φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορείτε να μπείτε και να το δείτε στο YouTube. Μπράβο, κορίτσι μου. Στο κανάλι στο YouTube, έτσι. Ναι, στο κανάλι μας έφερες την θετικότητά σου, την αισιοδοξία σου, μας τα έφερες όλα. Πάμε. Πάμε να βρούμε τη Μέρη. Σας περιμένουμε το μεσημέρι. Στη δική μας την εκπομπή. Βέβαια, να ακουστεί και μια ιατρική γνώμη. Έτσι, μπράβο. Έλα. Να είστε καλά. Μέρη Μιλιαρέση, αγαπημένη. Έχετε την ωραιότερη παρέα σήμερα. Είστε τόσο ωραία παρέα, τόσο φρέσκοι. Τόσο ήρθατε κι εσείς να μας συνομορφύνετε περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, καλό παιδί πήρε. Και να μας βοηθήσετε να διατηρηθούμε περισσότερο φρέσκοι. Πρόσεξε, όχι μόνο να διατηρηθούμε, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για συντήρηση, εδώ μιλάμε για ανάπλαση, μιλάμε για αντιγύρανση, μιλάμε για εξαφάνιση ουλών, ρητίδων, ραγάδων, γεροντικών κοιλίδων. Ό,τι πρόβλημα έχετε, η λύση είναι μία. Είναι ο κοχλίας. Ο φυσιολογικός ορός από τη γέλη του σαλιγκαριού. Αυτός ο κοχλίας, λοιπόν, που είναι η γέλη του σαλιγκαριού, σήμερα έχει έρθει εδώ με μένα, τον έχω φέρει εγώ, για να σας τον κάνω μία τέτοια προσφορά που δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Λοιπόν, εσείς που το ξέρετε και εδώ και 4 χρόνια που είναι ο νούμερο 1 σε πωλήσεις ορός για πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ, όλοι εσείς που το γνωρίζετε μπορείτε να τον πάρετε τώρα σε μια σούπερ προσφορά στο 210-220-8888. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-220-8888 και θα σας έρθουν θα παραγγείλετε 2 κοχλίες με έκπτωση 80%. Και θα σας στείλω στο σπίτι σας άλλους 2, 4. 4 κοχλίες για να τη βγάλετε πολλούς μήνες, γιατί είναι μια συγκλονιστική υφή η οποία απλώνεται σε πολύ μεγάλο μέρος του σώματος και του δέρματος. Και 2, 10, 2, 20, 88, 88, 2 συν 2 δώρο με 80% έκπτωση. Και όσοι δεν τον έχετε δοκιμάσει και είναι η αρχή και τώρα θέλετε να το δοκιμάσετε για να γίνετε οι φίλοι του, θα πάρετε τηλέφωνο 210-220-8888 και θα σας το στείλω εντελώς δωρεάν. Μόνο θα ήθελα να μην πάρετε εσείς οι οποίοι το ξέρετε και το γνωρίζετε. Αφήστε ένα περιθώριο να το πάρουν δώρο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν δοκιμάσει και έχουν σοβαρό πρόβλημα. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε στο δέρμα σας, διορθώνετε. Πανάδες, ρητίδες, ραγάδες. Ουλές από κοψίματα, καψίματα. Έτσι. Από οτιδήποτε πρόβλημα έχει το δέρμα, σημάδια από ακμή, γεροντικές κοιλίδες στο δέρμα, πανάδες, κάνει ανάπλαση, να ρωτήσω κάτι που κάνει αναδόμηση. Με μία φορά τη μέρα μπορείς, είσαι οκ, okay, δηλαδή 7. Είσαι οκ, okay, μόνο μία πολύ μικρή σταγονίτσα, ναι, και το βλέπεις, μία πολύ μικρή σταγονίτσα, απλώνεται σε πολύ μεγάλο σημείο του δέρματος. Να ξέρεις, έχει διαφορά το δεξί μου χέρι από το αριστερό, επειδή μου βάζεις στο δεξί συνέχεια. Αμέσως φαίνεται η διαφορά. Δεν αφήνει λιπαρότητα, μυρίζει υπέροχα και είναι ένας ορός ο οποίος είναι θαυματουργός. Ναι. Δημιουργεί ελαστίνη και οξυγόνο και κολαγόνο στο δέρμα από το γλυκολικό οξύ που περιέχει. Και η αλαντοίνη, που είναι το βασικό του συστατικό, είναι αυτό που αναπλάθηκε το κέλυφος του σαλιγκαριού και κάνει ανάπλαση στα κύτταρα. Λοιπόν, 210-220-8888 τώρα παραγγέλνετε 2 με έκπτωση 80% και σας έρχονται στο σπίτι σας άλλα 2 με δώρο τα έξοδα αποστολής. Δηλαδή, 80% τα 2 σας έρχονται 4 και δεν πληρώνετε και έξοδα αποστολής. Και για όσους δεν το έχετε δοκιμάσει, τηλεφωνήστε τώρα να σας στείλω ένα εντελώς δωρεάν. 210-220-8888. Τώρα ένα εντελώς δωρεάν για εσάς που δεν γνωρίζετε το προϊόν. Ευχαριστώ. Επανόρθωση, ανασύσταση, ανάπλαση, αναδόμηση. Ξεχάστε ουλές, ξεχάστε ρητίδες, ξεχάστε πανάδες, ξεχάστε ραγάδες. Εδώ είναι το προϊόν που θα έρθει και θα σώσει το δέρμα σας και θα διορθώσει τα πάντα. 210-220-8888 με 80% έκπτωση στα 4 χωρίς έξοδα αποστολής και για εσάς που το ξέρετε ένα δώρο. 210-220-8888, σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί στη συνέχεια τι έχουμε, τρίβω τα χεράκια μου, τρίβω τα χεράκια μου. Έχουμε λα 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 λα. Α, θα γίνει χαμός. Επιστρέφουμε σε λίγο. 2-11-2-12-20-69. Τηλεφωνήστε τώρα για να παίξετε μαζί μας και να κερδίσετε πλούσια δώρα. 2-11-2-12-20-69.
2-11-2-12-20-69. Τηλεφωνήστε τώρα για να παίξετε μαζί μας και να κερδίσετε πλούσια δώρα. 2-11-2-12-20-69. Bill Haley and his Comets. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Around. Rock tonight. Rock. 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 Rock
Τι ακούμε στα διαλύματα. Μα είχε πανσέλινο. Α, την πανσέλινο είχε ορμή. Τι να πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε λαλαλαλαλαλαλαλα. Γελάει που γελάει και ισπανικά. Τι πούμε το λαλαλαλαλα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι δύο νικητές θα μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής για δύο εκπληκτικά τριήμερα. Λοιπόν, θα διεκδικήσουν δύο τριήμερα για δύο οικογένειες σε Luxury Suites, το πανέμορφο συγκρότημα παραθαλάσσιων σουιτών και διαμερισμάτων, το Costa Vasia Seaside Suites and Apartments, που βρίσκεται από τις αρχές του καλοκαιριού στο βραχάτι της Κορινθίας. Εκπληκτικό μέρος στην Κορινθία, πολύ καθαρές και ωραίες θάλασσες, αλλά ο νικητής θα κερδίσει και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή με το αυτοκίνητό του, με τη Ζάντε Φέρις για Δυτικές Κυκλάδες και το υπερσύγχρονο πλοίο, το βλέπετε, Διονύσιος Σολωμός. Και επειδή είμαστε εδώ για να παίξουμε, και συνεχίζουν να χορεύουν τα παιδιά, θα υποδεχτούμε την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε και οι τέσσερι υπέροχοι. Καλέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλέ. Συνεχίστε έτσι δυνατά όπως είστε. Σας αγαπάμε. Αχ, κορίτσι μου. Εμείς... Πώς σε λένε? Είμαι η Φένια από Ζωγράφου. Ζωγράφου, κοριτσάρα μου. Με ποιο παιδί θα παίξεις? Τι να πω για όλους σας, τι να πω. Θα παίξω σήμερα με... Σε ένα Γρηγόρη και με την Νατάλη. Αχ, λα. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Λα. Όχι, αλήθεια να δει, εξελιχθεί πολύ ο Γρηγόρης, μην τον αδικούμε. Στο λα. Πολύ καλά. Ή κερδίζω το βραχάτι να πάω το τριήμερο ή κάθομαι εδώ μαζί σας. Κοριτσάρα μου, να είσαι καλά. Περίμενε στη γραμμή να μας απολαύσεις. Πάμε και στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ποιος θα μας πάρει εμάς? Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Μας θέλετε. Φυσικά. Φιλιά πολλά. Και εμείς σας θέλουμε. Πείτε μας το ονοματάκι σας. Χριστίνα. Ωραία. Χριστινάκι μου, καλό. Από πού μας παίρνεις? Ρέθυμνο. Ρέθυμνο. Έχουμε αγάπη στην Κρήτη εμείς. Η Κρήτη θα έρθει από εδώ σε εμάς. Είναι οι φίλοι μας εκεί κάτω. Χαλακατεβάκης, ο Γιώργος. Χριστινάκι μου, θα παίξει με εμάς. Λοιπόν, εννοείται, φυσικά. Τραγούδι και έχουμε. Τραγούδι, πω. Είναι κομμένο κεραμένο πάνω τους. Μας. Αλλά τώρα ότι θα... Ότι πλέον έχω γίνει τραγουδιστής και είναι κομμένο κεραμένο πάνω μου, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δεν νιώθεις λίγο? Τι απήχεις είχε το τζάστι, δηλαδή μετά το τζάστι έχω αλλάξει... Πορεία καλλιτεχνική. Ναι. Δεν νιώθεις λίγο τραγουδιστής? Νιώθω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έλα, πάμε. Δεν πειράζει, πάμε. Το λα. Έλα. Όλη μου η ζωή, μα πού να πάω, έλα. Πάμε. Ωραία, εύκολο. Να. Αγαπημένο σου είναι. Ωραία τα λέει. Δεν θα το βρω, δεν ξέρω. Όχι, είναι πουλί. Να. Πουλί χρωματιστό είναι, πουλί. Πουλί, χρωματιστό, πουλί. Τι παγώνει. Πουλί, χρωματιστό. Α, παπαγάλο. Παπαγάλο, σε λεπά. Έλα, πάμε, πάμε. Φέλη, φαντάζομαι, είδες. Δεν το λες καλά. Δεν, άλλο. Ό,τι θες, πράγματα να μνήσεις και ενοχές. Έλα, πάμε, τελζείς. Θα το κάνω παντεμίνα, παιδιά. Έλα, κάνε. Είναι ένα ζωή. Ένα έχουν βρει. Εντάξει, το ξέρει. Δύο βρήκαμε. Βρήκαμε όταν θα πάρεις το ρωτές. Τρία, λέει η αξιταξία. Η αξιταξία είναι τίμια, δεν κάνει ποτέ λάθος. Τρία τεμάχια, πάμε. Πάμε. Ήταν ωραία, κατήμιο. Το παγάλο τον διάβασε κανονικά. Καλό, διαβάζω κι εγώ, εντάξει. Εντάξει. Πάμε. Για πάμε, θα κάνω εγώ.
Να, λα, 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 άλλο, άλλο, άλλο. Λα, 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 λα. Λα, 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 λα. Απλά και αγάπη. Ναι, 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 πώς λέγεται. Αυτό είναι, αυτό είναι. Ναι, πώς λέγεται. Δεν χρειάζεται. Πώς. Τα απλά και αγαπημένα. Εντάξει. Όλα θυμίζουν. Μπράβο, άλλο. Λα, 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 μπράβο, άλλο, άλλο, άλλο. Όχι, αλλά τα βρίσκει. Λα, 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 λα. Λα, 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 λα. Τη δισκοτέκ. Μπράβο. Άλλο. Λα, 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 λα. Πουλάω γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια που να βρω ένα φιλαράκι. Κάτσε μάρα. Πώς νιώθετε, Πίτρ. Τώρα θα αναγκαστώ να τα βρω όλα. Εσύ ίδρωσες. Θα αναγκαστώ να τα περιγράψω. Έλα ρε μωρό. Έχει περιγράψει πάρα πολύ. Δεν πρέπει τίποτα άλλο. Είναι δεν μπορεί να κλέψει κιόλας. Εγώ δεν κλέβω κιόλας. Έλα μωρό μου, έλα. Θα αναγκαστείς να κλέψεις κι εσύ. Κάνε λίγο πιο εκεί. Δεν μπορώ. Θα αναγκαστείς, σου λέω. Πάμε. Θα κάτσω λίγο τρία τέταρτα. Λα, 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 λα. Εσείς καταλαβαίνεις τι λέει, ρε παιδί μου. Άλλο, 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 άλλο. Δεν ξαναπαίζω μαζί του, λα, λα, λα. Λα, 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 να τα ναι, Θεέ μου, καλύτερα. Μπράβο, πάει αγάπη μου, έλα, έλα, άλλο. Λα, 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 λα. Το μόνο που θυμάμαι. Μπράβο, άλλο. Πάμε. Λα 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 λα. Θα σε κάνω έναν έρωτα λοτρέλα. Όχι. Λα 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 λα. Φεγγάρι μου να ψάξεις να το βρεις, έλα, έλα. Λα 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 λα. Το τσιγάρο. Ναι, έλα, άλλο, 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 άλλο. Το είπε, το είπε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Δεν κατάλαβε και μου το λέει. Κάντο, κάντο. Τι λες ρε εσύ. Περιγραφήσω, πρόσεξε. Όπλα πολυβόλο. Όπλα πολυβόλο. Τώρα θα παρεξηγηθεί και ο γιος μου που ακούει τον ντους. Έχω άλλα να τραβήξω. Ναι, νομίζω ότι έχετε κερδίσει ήδη. Έχουμε ήδη νικητή. Κατατρεμός, όνειδος, κόλαση. Έχουμε νικητή, δεν χρειάζεται. Κέρδισε η Κρήτη μας η όμορφη, αγαπημένη. Το Ρέθυμνο, το αγαπημένο μας. Λοιπόν, το Ρέθυμνο θα πάρει το διπλό το εισιτήριο για Δυτικές Κυκλάδες, αλλά και την τριήμερη θα μπει στην κλήρωση. Να το. Εδώ με το αυτοκίνητό του για Δυτικές Κυκλάδες θα πάει και βέβαια ότι δύο νικητές την Παρασκευή για τις τριήμερες διακοπές στο υπέροχο λοιπόν αυτό μέρος στην Κορινθία. Δύο τριήμερα για δύο οικογένειες σε Luxury Suites, το πανέμορφο συγκρότημα παραθαλάσσιων σουιτών και διαμερισμάτων, το Costa Vasia Seaside Suites and Apartments, τέλεια, στο πανέμορφο Βραχάτη Κορινθία. Τέλεια, τέλεια, στο Βραχάτη. Ήρθε η ώρα, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε. Τι έγινε, καλέ. Όχι, πρέπει. Πάμε. Συμπληρώσω πάντα ότι η νίκη αξίζει πάντα όταν η αντίπαλη είναι τόσο καλή όσο εσείς. Εντάξει, εντάξει. Το τρολάρισμα να έχει ένα όριο. Μας παίζει. Όχι, αλήθεια, λέω. Μας παίζει, μας ρολάει. Οι αντίπαλοι δίνουν την αξία της νίκης. Ωραία, λοιπόν. Απ' την άλλη φορά, λοιπόν, επειδή και εγώ θέλω να έχω ισχυρούς αντίπαλους, θα παίξεις εσύ με τον Γρηγόρη. Εγώ το λατρεύω τον Γρηγόρη. Τέλεια. Παιδιά, εντάξει, στη γυναίκα μου κάνει καμία, αλλά Γρηγόρη λατρεύω. Συγγνώμη, σε αυτό το παιχνίδι δεν με θέλει κανείς. Εγώ σε θέλω, Γρηγόρη. Όχι, εγώ και θεωρώ ότι είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ καλός. Ποιος θα το υπονοούμε. Το πλοπολιβόλο. Άρα δεν με θέλει μόνο η γυναίκα μου. Το πλοπολιβόλο. Πώς θα το τραγουδάει. Δεν θυμάμαι πώς πηγαίνει. Όχι παρεύεται. Λέει, όπλο πολυβόλο είσαι κάτι τέτοιο. Δεν πάει έτσι. Κανένας δεν ξέρει, ούτε ο Τούζε μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Υποβρύχεις καταστροφές. Λοιπόν, έλα, ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε σε τρόπους. Έχει να κάνει με εσάς γυναίκες. Για πάμε. Εγώ θυμήθηκα ένα άλλο του Τούζ, το πίνω το. Για να ξεχάσω τον δικό σου. Τι πίνεις για να ξεχάσεις το δικό σου. Το, ναι, εντάξει, το. Το ποπό. Το πίνεις. Το πισινό για να ξεχάσεις το δικό σου. Ναι, είναι τραγούδια που τα θυμόμαστε. Και εμείς τα έχουμε. Α, πίνω το. Α, τώρα το πιάσα. Εγώ δεν το έχω πιάσει ακόμα, αλλά. Γεια σα, Γρηγόρη μου. Θα πούμε ένα βραδάκι και θα πιούμε. Ααα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 
Πίνω ένα ωκεανό, πείτε το να το καταλάβει. Γρηγόρη, δώσε μας τα φώτα σου, δίδαξέ μας. Δεν είναι δικά μου φώτα, είναι φώτα που θα μας απαντήσουν τα κορίτσια αν πιάνουν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι τρόποι. Είναι επιστημόνων δηλαδή. Ναι, τρόποι για να κάνετε πιο σεξ στην καθημερινότητά σας. Πιο σεξ ή πιο πολύ σεξ. Πιο σεξ. Α, οκ. Για να μπορέσουν να προσελκύσουν πιο πολλά αρσενικά. Εμείς, εσάς ή εσείς σε εμάς. Όχι, εσείς, οι γυναίκες να κάνετε. Εγώ κάνω επίτηδες πράγματα να χαλάσω τον εαυτό μου γιατί δεν μπορώ άλλο. Είναι ασυγκράτητο το αγόρι. Αποκάλυψε το πρώτο. Το πρώτο που θα πω, νομίζω το κάνετε και οι δύο, το κάνει η πλειοψηφία των γυναικών. Περπατούν κουνώντας. Υπερβολικά πολλές φορές τους γοφούς. Τους γοφούς. Μη μου πείτε ότι δεν το κάνετε. Εσύ δεν το κάνεις. Εγώ το κάνω. Στο σπίτι μέσα. Το κοντρό λέει ότι το κάνετε και οι δύο. Σας έχουν δει. Εδώ στην εκπομπή. Ναι, ναι. Προσπαθώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Πάτε κουλάς. Δεν περπατάς και κουνιέσαι. Είναι δυνατόν. Ναι, αλλά κάτω εικόνα αυτό να το κάνεις στο σπίτι με τον εταίο. Δεν μπορώ, εγώ φοβάμαι το παιδί. Καταρχάς, Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να φοράς τα κούνια, σωστά. Δηλαδή, βάλε τα κούνια στο σπίτι. Να το κάνεις στο σπίτι με την παντόφλα και να κουνάς το γοφό. Αυτό έχει τη χάρη του, να πηγαίνει παντόφλα. Με την παντόφλα. Δεξιά αριστερά και αυτό τη χάρη. Δεν πειράζει παντόφλα. Εμένα με κουράζει. Καλό θα ήταν με τα κούνια. Εσόρουχα τα κούνια στο σπίτι. Κουνάς γοφούς, τελείωσε. Άχαστο σχήμα. You got a point, you got a point, my friend. Άχαστο σχήμα αυτό. Για κοροϊδευόμαστε. Εσείς δεν το κάνετε αυτό. Ναι, εγώ έτσι μαγειρεύω, έτσι αλλάζω το παιδί. Εσείς εννοείς να το κάνω κι εγώ. Το κάνουμε άπειρες φορές. Δεν χρειάζεται. Ας το μωρέ να τα λέμε, μην τα λέμε. Δεν θα τα αποκαλύπτουμε όλα. Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Το επόμενο είναι να φαίνεται ελαφριά όμως το εσώρουχό σας. Καλή συνέχεια με το βρακί απ' έξω. Έτσι φαίνεται το βρακί. Μιλάμε για γυναίκες, δεν μιλάμε για τον εταίο. Με το σκύβι. Δεν λέμε για τα δικά μας σόβρακα. Μιλάμε για τα γυναικεία, τα μικρά. Άσε με βρε Γρηγόρη που άμα φορέσω κάτι και πάω να σκύψω συνέχεια με ένα μάζεπτο τέδε. Τώρα μου λες ότι είναι σωστό. Εμένα, παιδιά, πιάσαμε το θέμα των εσωρούχων. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα μου να φοράει τα εσωρούχα μου. Είναι από τα αγαπημένα μου, συγγνώμη που το λέω, αλλά ήθελα να πάρω την ευκαιρία, μου αρέσει πάρα πολύ. Και να φαίνεται ελαφριά ή βαριά. Ναι, να φαίνεται, να φαίνεται. Έστω και λίγο. Του το είπα και την άλλη φορά, το αντίθετο θα ήταν πρόβλημα. Το αντίθετο θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τέτοιο. Το επόμενο που είναι πολύ βασικό, όταν του σερβίρετε το φαγητό, πρέπει να το χαϊδεύετε κιόλα. Το φαγητό. Ορίστε, αγάπη μου. Όπου το πιάσει. Το φαγητό. Το φαγητό, θα χαϊδέψει. Το κουλάκι, μην πατά στο φούρνο. Σου βάζει το φαγητό εδώ. Το τοποθετείς, χάιδεψε τον εγώ απαράλληλο. Εγώ θα του κάνω φάε και φεύγω. Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί θα του κοπεί η όρεξη και δεν θα φέρτε το φάει ένα με χαρά. Δίσκο, ρε, παιδιά, φέρτε ένα δίσκο. Εγώ συγχύζομαι και το περισσότερο. Φέρτε ένα δίσκο και προσπάθησε εσύ να σερβίρεις φαγητό με το δίσκο και ταυτόχρονα και να χαϊδεύεις. Δεν σου είπα να πάρεις το δίσκο που παίρνεις ταβέρνες και έχει μια χωριάτικη, μια πατάτες, μια σπαλομπριζόλα και πέντε αναψυκτικά. Μα για να χορτάσεις αυτό θες, αγάπη μου. Και του μια φρουτοσαλάτα στο σπίτι, τι εννοείς. Γρηγόρη, δεν ήξερα να τρώσεις τόσο πολύ, φίλε. Συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ότι για να χορτάσεις όλα αυτά. Λοιπόν, έλα, μπράβο, κάνε, έλα, από πίσω του, από πίσω του. Βάλτε λίγο μουσική. Βάλτε τη μουσική, ξέρετε έτσι, πια. Χαλαρό στο δωμάτιο. Κάτσε να ετοιμάζουμε να φάω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι ο εταίος στο τραπέζι και περιμένει τα γεμιστά. Περπατάω με το γοφό. Κουνήσου κιόλας. Τι σου φέρνω. Ωραία, παίχτη. Είναι αυτό καλή, μίγα. Κοίτα, κοίτα. Και να φάνει και λίγο το μέσο ρουχάκι. Κοίτα, κοίτα, παίξιμο. Αλητεία. Τι είναι αυτό. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε τέο. Ποιο αφήνει το φαγητό τώρα, στο φαγητό κάτω. Όχι, ρε φίλε. Σήμερα, μωρό μου, έχουμε κρεμμυδόσου. Ποια κρεμμυδόσου, παπά. Να το ζάναζε ο αλήθεια. Ποιο θα πάει, θα χάσουμε 20 κιλά σε 2 εβδομάδε. Τα βλέπει όμω ότι αφήνει κατευθείαν το φαγητό. Είναι ο γέροντα. Έχει γνώση. Σοφώ. Και μια που έδειξε κάποιε κινήσει. Ο αισθησιακός χορός πάντα βολεύει. Να βολεύει, λέει. Από το πουθενά, δηλαδή πάτα play και άρχισε να... Του χορεύει, Ελένη. Εγώ ένα τέτοιο του έκανα να στριπτίζει εκεί στην τηλεόραση στο jazz, το τουρουρουρουρουρου. Ας μυαλό μου, παιδιά. Και ήμουν έτσι. Δεν ήξερα που κοιτάω. Νίκο Κοκλώνη, Δέσποινα Βανδύ, Φασουλή, τη γυναίκα μου, τον ουρανό, το Θεό, δεν ήξερα που να κοιτάξω. Ήμουν έτσι. Είχε τραγουδήσει κιόλας άνθρωπος. Κάνω. Καλά, παιδε, σκέψου να σου το κάνει και μια άγνωση. Δεν ήθελα, μα δεν έχει θέμα με την άγνωση. Με τη γυναίκα στο νιώθω. Το βλέπει. Με την άγνωση είναι συγκεκριμένη. Τι το ύφο σου. Με την άγνωση. Δεν έχει νόημα με την άγνωση. Βρε, άλλοι πληρώνουν. Άλλοι πληρώνουν και πάνε strip show. Μα με τέτοια γυναίκα δίπλα μου έχω ανάγκη την άγνωστη, τι να την κάνω. Φάτινα. Ίσα ίσα για να λίγο. Όχι, μα είναι καλύτερα από τσάκι. Δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα γίνει. Μαζέψου. Μαζέψου. Το επόμενο που μπορείτε να κάνετε και είναι. Μισό λεπτό, γιατί το επόμενο. Μισό λεπτάκι. Σου αρέσει η ματάκια μου όμορφα να βλέπει άλλα κορίτσια να λυκνίζονται αισθησιακά και δίπλα σου. Δεν έχει γίνει ποτέ, οπότε δεν μπορώ να έχω γνώμη. Και γιατί λες για το ρεκόρ. Εάν θέλει να σου απαντήσω, φέρε μου μία να λυκνιστεί. Θα δω τι θα γίνει και θα σου πω. Ναταλή,
Το συχάθηκα αυτό που έγινε. Ή θα σου πω, Ναταλή μου. Ναταλή μου, τώρα πάντα να σε δω, θα κάνει. Αλλά να το δοκιμάσω πρώτα. Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν έχω δοκιμάσει. Να θυσιαστώ, βρε. Να θυσιαστώ και να πω να σου φέρουνε. Αν είναι για θυσία, κάτι να. Δεν είναι. Εγκυκλοπαιδικά για θυσία που ψάχνω μεθάνω. Μα θα απαντήσω και κατευθείαν. Ξέρεις, γιατί δεν μπορεί να λέει τις έρευνες για να μην τις έχει δοκιμάσει. Θα πω αποκρουστικό το θέμα, Ναταλή. Τι ήταν αυτό που μου έκανε. Πώς με κακομεταχειρίστηκε έτσι. Αλλά κάτω. Λοιπόν, το επόμενο μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην κρεβατοκάμαρα, να ξαπλώσετε, να σανιδωθείτε κάτω και να τον φωνάξετε ναζιάρικα. Όσο πιο ναζιάρικα. Τεογλή. Για δεν ξέρω, εσύ. Εγώ το μωρέ, κάνω συνέχεια, αλλά φωνάζω Τεογλή, αλλά τρίψε με λίγο, ρε, αγάπη μου. Όχι, εκεί θα πάει στο δεύτερο καπιλάδο. Αλλά να πω κάτι που δεν έχω συζητήσει, παιδιά, που θέλω να το μοιραστώ μαζί σου, Γρηγόρη, ειδικά. Ναι. Πες όταν σου κάνω μασάζ, που βάζω κανονικά τη μουσική του Θιβέτ, κεράκια, σε περιμένω έτσι ο κλαδόν. Ναι. Έτσι. Αυτό έχει να γίνει 5 μήνες. Ναι, αλλά έχει ωραία, πάλι. Έχεις καταλάβει που έχουμε μπλέξει. Εδώ τώρα μιλάμε, δεν είναι. Εδώ. 5 μήνες. 5 μήνες έχει να σε περιμένει ο κλαδόν. Δεν είχα κεράκια, ρε αγάπη. Δεν είχα κεράκια. Το έχει κάνει, αλλά. Τον έχει ρημάξει κρίση, δεν έχει να πάρει κεράκια. Δεν είχα κεράκια. Αλλά κάτω ένα κάλεσμα από την κρίση. Πέρα μου 5 ρεσό, 6 κάτι να πει. Κάτω ένα κάλεσμα, πώ θα τον φώναζε. Σαββατοκύριακο έρχεται. Πώ θα τον φώναζε. Είναι ο φλόγκ, όπου πάει το τετράποδο και τρώει τη σκυλοτροφή. Επειδή ξέρει ότι από εδώ δεν, σου λέει κάτσε να πω στα παιδιά μας και το κάτω. Θέλω να σε ακούσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα γιατί δεν μου απευθύνεις το λόγο, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κάλεσμα. Το ερωτικό κάλεσμα. Ή να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σου έχω κάνει και ποτέ κάλεσμα. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί με εκθέτεις έτσι. Είναι κάτι που το ζω κάθε μέρα, γι' αυτό μου κάνει αδιάφορο να το ακούσω. Τα ερωτικά καλέσματά σου, δηλαδή, με έχουν κουράσει. Πώς τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει, τι σου λέει. Φλόγκ. Έβαλες γάλα στα παιδιά. Αυτό. Ναι, τα παιδιά που είναι, να κάνω μπάνιο. Και το τελευταίο, που αυτό πιάνει και για τους δύο, κοιμηθείτε γυμνοί. Αυτό το κάνω συνέχεια. Αν μα τυπήσουν τα κουνούπια, δεν γρήγορα, τι θα γίνει. Κοιμάμαι γυμνό συνέχεια. Γρήγορα. Έχουμε το κουμπτελάκι. Παιδιά, δεν φορά τίποτα στην ύπνο μου. Βάζει το air condition σε μεγάλο βαθμό παγώνω, δεν μπορώ να κοιμηθώ γυμνή. Συγγνώμη. Γυμνό. Κοιμάμαι. Γυμνό. Ναι, κατά πετάει. Ναι, γυμνό. Έχω τα μαξιλάρια. Ναι, παιδιά, εγώ δεν λοιπόν. Δεν ξεκουράζομαι αλλιώς. Μα εσύ για παράδειγμα που κρυώνεις, αυτό είναι ένα τιτίβισμα του Ετεοκλή. Θέλει να σε πουντιάσει. Ακριβώς. Θέλει να σε πουντιάσει για να του πεις. Ρε Ετεοκλή, πάρε με μια αγκαλιά, ρε φίλε. Σπίτι τρέμουμε, μήπως δεν κάνεις τίποτα και πάλι μόνος έξω στον δρόμο. Α, καλώς στις Γοργόνες. Καλώς τα κορίτσια. Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ, γιατί έχετε να πείτε, κοιμάσαι γυμνές. Καλέ ο Χριστός και Παναγία τα κορίτσια. Καλησπέρα σας, κοιμάστε γυμνές. Κάνετε, να το δοκιμάσετε. Έτσι που λες, αυτό, ναι, ωραία περνάμε. Ωραία. Είχαμε κάνει, τώρα δεν ξέρω αν μας παρακολουθούσατε, μια έρευνα για το πώς να γίνεται πιο σεξ. Θέλει το λυκνισμά του, θέλει τα ερωτικά τιτιβίσματα, θέλει τα αγγίγματα όταν σερβίρουμε το φαγητό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά. Συμφωνώ απολύτως, αλλά ασχολείστε μόνο με το τι θα κάνουν οι γυναίκες στους άντρες. Δεν έχετε πει τι θα κάνουν οι άντρες στις γυναίκες. Το ερωτικό κάλεσμα νομίζω ότι είναι αμφότερο. Αμφότερο είναι, το κάνουμε πολλές φορές, αλλά πέφτουμε πάνω σε τι. Δεν το αναφέρατε. Δεν το αναφέρατε. Χαίρομαι που συμμετείχατε στην έρευνα και πάμε στα δικά σας θεμάχια. Η δική μας λοιπόν η έρευνα έχει να κάνει ότι έχω φέρει σήμερα κοντά μου την κυρία Ιωαννίδου, η οποία έχει να μας πει ότι μέσα σε 15 μέρες έχασε 4 κιλά και έχασε και 7 πόντους από την κοιλιά και 6 πόντους από την περιφέρεια. Άρα λοιπόν το Quick Slim λοιπόν στα DNA Centers με ζωντανή μαρτυρία σήμερα την κυρία Ιωαννίδου. Μπράβο. Άψογα, πώς αισθάνεστε λοιπόν που έτσι σε τόσο σύντομα χρονικό, διάστημα χάσατε αυτούς τους πόντους, ανανεωθήκατε. Για μιλήστε μας λίγο για αυτή. Αισθάνομαι τέλεια, η αυτοπεποίθηση μου έχει φτάσει δεν ξέρω και εγώ πού. Τόσο γρήγορα, τόσο ανέμακτα που λέμε, τίποτα ούτε να υποφέρεις, ούτε να κάνεις τρομερά πράγματα, τρομερές δίαιτες. Αισθάνομαι υπέροχα. Και σαν ανανεωμένη. Καλοκαιρινή περίοδο που ό,τι κάνουμε στο σώμα μας το φαίνεται, το δείχνουμε κιόλας. Πολύ σωστά. Έτσι και φαίνεται. Πολύ σωστά. Βέβαια, η κυρία Ιωαννίδου έχει χάσει 10 κιλά κοντά μας σε 2 μήνες. Απλά ξεκινήσαμε και τις πρώτες 15 μέρες. Έχασε αυτά τα 4 κιλά με τους 7 πόντους που σας είπα. Ακολουθήσαμε φυσικά το πρόγραμμα το Quick Slim. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γυναίκες βέβαια και άντρες οι οποίοι έχουν πρόβλημα είτε τοπικό είτε ολικό. Στην κυρία Ιωαννίδου βλέπουμε λίγο εδώ και την φωτογραφία της, αν δείτε στην κάρτα της βλέπουμε το πριν και το μετά. Όπως βλέπετε, δουλέψαμε και πλάτη και κοιλιά και στομάχι, δουλέψαμε και περιφέρεια. Θέλετε, κύριε Ιωαννίδου, να σας δούμε και λίγο όρθια, να δούμε την εμφανέστατη διαφορά.
Κοιτάξτε, ναι, ναι, όχι. Μπράβο. Εγώ να σταθώ και σε αυτό που είπατε πριν, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να βλέπεις μια διαφορά, έστω και μικρή, γρήγορα. Μην βιαστείτε. Ο κόσμος να απογοητευτεί και να παρατήσει μια προσπάθεια. Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, και αυτή η διαφορά δεν ήταν μικρή. Μέσα σε 15 μέρες να χάσει κάποιος 4 κιλά και 7 πόντους. Ακριβώς. Μιλάμε φυσικά για shape sculpting, μιλάμε φυσικά για θεραπεία, η οποία η διαφορά της βρίσκεται στο ότι συνδυάζουμε 4 τεχνολογίες μαζί στην ίδια συνεδρία. Δηλαδή, δουλέψαμε και λιποδιάλυση και κυταρίτιδα και σύσφυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χρόνο αυτό, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αν σκεφτεί κανείς ότι με παλαιότερες τεχνολογίες έπρεπε να κάνουμε μία συνεδρία για την λιποδιάλυση, μία συνεδρία για την κυταρίτιδα και μία συνεδρία για τη σύσφυξη. Εδώ μέσα σε 60 λεπτά διαδοχικά 4 διαφορετικές τεχνολογίες στο ίδιο μηχάνημα, στην ίδια τεχνολογία, 2 διαφορετικές κεφαλές. Και φυσικά πρέπει να τονίσω ότι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα χαλάρωσης. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Μπορούμε και μιλάμε δηλαδή πλέον για σύσφυξη, μπορούμε να μιλάμε για κεφαλή multi-action, η οποία είναι εξαπολική ραδιοσυχνότητα. Να το τονίσουμε γιατί τεχνολογίες με λιποδιάλυση έχουμε μιλήσει πολλές φορές για διάφορες τεχνολογίες. Το να μιλάμε όμως για εξαπολική ραδιοσυχνότητα, με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα επιδερμικής σύσφυξης, είναι πάρα πολύ βασικό. Επιδερμική σύσφυξη, δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει πρόβλημα στο μπράτσο της, στον προσαγωγό και στο γόνατο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε με τρομερή επιτυχία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και ειδικά όσο μεγαλώνουμε και. Σωστά. Ειδικά μετά τα 40, σωστά. Και το λέω κι εγώ. Σωστά. Πριν τα 40, χάνεις πολύ πιο εύκολα και κιλά. Έτσι. Φυσικά χάνεις τα κιλά και δεν έχεις επιδερμική χαλάρωση, αλλά μετά, ειδικά από μια ηλικία των 40, σας το λέω κι εγώ. Το βλέπω. Δεν έχει καμία σχέση το σώμα. Οποιαδήποτε αλλαγή στο βάρος αμέσως έχει αντίκτυπο, ναι, στην επιδερμίδα. Σίγουρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και βοηθητικό. Βέβαια. Αυτό που μας λέτε, βέβαια, να υπάρχει και επιδερμική σύσφυξη. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι και σε ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες με εμμηνόπαυση, που εκεί πλέον είναι πάρα πολύ βασικά τα θέματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την απώλεια του βάρους, αλλά και την σύσφυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ βασικό. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Shape Sculpting εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στα DNA Center, γιατί μιλάμε για πατέντα που εφαρμόζεται μόνο στους δικούς μας χώρους. Βρισκόμαστε σε Σύνταγμα, Πατησίων και Φυσιά. Σήμερα εμείς θα σας χαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Θα σας ευχηθούμε καλές διακοπές. Αλλά σας έχουμε. Πέρα από την προσφορά, σας έχουμε κάτι μοναδικό. Θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-82-12-100 για Σύνταγμα Πατησίων και Φυσιά. 231-025-1002. Θα κατοχυρώσετε σε προνομιακή τιμή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Shape Sculpting. Αλλά παράλληλα, όσοι τηλεφωνήσουν σήμερα, το αποχαιρετιστήριο δώρο μας για το καλοκαίρι είναι και μία εφαρμογή υαλουρονικού. Θα φροντίσουμε λοιπόν και το σώμα αλλά και το πρόσωπο. Πολύ σωστά, είναι ένα δώρο από εμάς για εσάς. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει η ψυχολογία μας να είναι ωραία. Σωστά. Και για να είναι η ψυχολογία μας ωραία πρέπει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και είναι εδώ. Κυρία Ιωαννίδου, από την ώρα που μπήκε καμαρώνει. Και ανυπομονή σίγουρα να βγει στην παραλία. Ναι, έτσι, να φορέσει, ναι, το μαγιό σου και να βγει στην παραλία. Αυτό ονειρευόμουν. Λέω, για να βγω στην παραλία, αν δεν χάσω κιλά, δεν πάω πουθενά. Θα σας έτρωγε το σπίτι, αλλά τώρα. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να συνεχίσετε να μας κάνετε όμορφους. Και εσείς να συνεχίσετε να μένετε στην παρεούλα μας. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Τι ωραία. Παιδιά, επιστρέψαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος γιατί επιστρέψαμε με τα καλύτερα δώρα. Μην ξεχνάτε, μπείτε στο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα τέλειο δώρο. Αυτόν τον φορητό υπολογιστή HP 15 με κορυφαία απόδοση σε κάθε εργασία. Προσέξτε, η κάρτα γραφικών είναι ενσωματωμένη στον επεξεργαστή και έρχεται με 3 πυρήνες, ικανή να ανταποκριθεί και σε εφαρμογές αλλά και σε casual gaming. Τρέξτε να προλάβετε. Και δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε τον Daytona, το Akita μας το 2, 450 κυβικά, ικανό να αργώσει, παραλίες, δρόμους, βουνά, για extreme καταστάσεις ή και όχι τόσο extreme. Για ό,τι θέλετε να κάνετε από την Gorgolis ΑΕ, ένα δώρο που όλοι θα θέλαμε αξίας 5.650 ευρώ. Παιδιά, πραγματική ευκαιρία. Και δεν έχουμε μόνο αυτό, με το ίδιο μήνυμα, μπαίνετε στο διαγωνισμό για το Ford Puma, ένα αυτοκίνητο όνειρο. Με τρομερά φινιρίσματα, δερμάτινα μέσα, μασαζάκι στα καθίσματα,
Έξυπνο αυτοκίνητο, συνδέεται με smartphone, κάνει ό,τι θα ήθελε ο κάθε οδηγός να κάνει για να είσαι ξεκούραστος. Για εργένη, για οικογένεια, παιδιά, ό,τι και να θέλετε να κάνετε, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε. 1000 κυβικά, 125 άλογα στο δρόμο. Ωραία. Μπείτε στο διαγωνισμό με ένα μήνυμα, διεκδικήστε και τα τρία. Μαζί είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο το δώρο και εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλο τον κόσμο που ήρθε χθες το βράδυ, το απόγευμα, το βράδυ στο ΠΟΕΝ. Υιοθετήθηκαν 5 αδεσποτάκια από το Δήμο Σαρωνικού. Να ευχαριστήσουμε και την τοπική αρχή, να ευχαριστήσουμε και τους τραγουδιστές. Ήταν η Σοφία Αρβανίτη εκεί. Ήρθε μας τραγούδισε ο Νικόλας Βολάκος. Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι. Να πω κάτι και εγώ που θέλω να το πω. Γιατί λέμε μπράβο και σε άλλους ανθρώπους και τα πράγματα που ακούμε. Αλλά πούμε και ένα μπράβο και στον Γρηγόρη για αυτή την κίνηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, Γρηγόρη μου, και θέλω να το πω. Εμείς κάναμε το αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Πολλές φορές ξέρεις τα πράγματα που αξίζει να τα συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Το κάναν όλοι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος, γυναίκες που τρέχουν με τα δεσποτάκια, που τα φροντίζουν, τα εμβολιάζουν, τα μαζεύουν. Τους είχαν το νεράκι, τους τα πάντα. Το να διαθέσει ένα μπράβο χώρο τους είναι το ελάχιστο. Ειλικρινά, αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Πόσες γυναίκες με δική τους έτσι διάθεση και θέληση και με προσωπικό χρόνο και με προσωπικά έξοδα έχουν υιοθετήσει προσωρινά αυτά τα δεσποτάκια, τα οποία, παιδιά, ήταν στο παρακλήκ, παιδιά, κουκλιά, να πάρουμε ένα. Αλλά επειδή μας είπαν ότι θα μεγάλωνε πάρα πολύ, θα γινόταν 30 κιλά, δεν έχουμε υποδομή σπιτιού. Μια σημασία έχει ότι μέχρι χθες 5 σκυλάκια ήταν στο δρόμο. Μπράβο. Ναι. Από σήμερα 5 σκυλάκια έχουν βρει σπίτι. Μπράβο. Και επειδή μας ρωτούσαν πάρα πολύ, αν θέλει κάποιο κύριο ή κυρία να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, μπορεί να μας στείλει μήνυμα. Υπάρχουν inbox πολλά ακόμα διαθέσιμα που δεν βρήκαν χθες σπιτάκι. Είναι πολύ οργανωμένοι. Κουκλιά. Έχουν ένα ντοσιέ που έχουν ακριβώς τις ράτσες, τα σκυλάκια, φωτογραφίες, τα εμβολιά τους. Είναι πολύ οργανωμένο όλο το πράγμα με τα και δεσποτάκια. Και ξέρεις κάτι, παιδιά, τα δεσποτάκια, λες και είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Παιδιά, δεν άφηναν αγκαλιά από τα δεσποτάκια. Όποιος και να τα έπαιρνε, τον κοιτούσαν στα μάτια. Δηλαδή, τέτοια αγάπη που έχουν να δώσουν αυτά τα πλασματάκια. Θα είναι πραγματικά, θα σας κάνουν πολύ ευτυχισμένοι όσοι μπορείτε να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι. Παιδιά, και να δώσετε πολύ πολύ αγάπη να το κάνετε. Κάτι που έχω δει, πηγαίνουν διακοπές και αφήνουν τα σκυλάκια τους στα μπαλκόνια. Άστα, Ελένη, όχι μόνο διακοπές, τώρα με την κρίση. Ανοίγανε την πόρτα και φεύγανε τα σκυλιά έξω και τα αφήνανε τα φουκαριάρικα. Αν δεν θέλετε πραγματικά να τα υιοθετήσετε, μην τα πάρετε καθόλου. Ναι. Θέλουν αγάπη, είναι σαν να έχεις έναν άνθρωπο. Παιδιά, εγώ χαίρομαι που η σημερινή εκπομπή θα κλείσει με ένα τόσο όμορφο μήνυμα. Ναι, ναι. Και όσο αισιόδοξο, αστήρευτης αγάπης. Τι λέμε πάντα, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Πάντα. Αυτό πάντα να είναι η επιδίωξή μας. Και όλα τα άλλα βρίσκονται. Να έχουμε υγεία. Πρώτα ο Θεός. Θετικές σκέψεις. Να χαμογελάμε. Ραντεβουδάκι αύριο εδώ πέρα, 10 παρα 10, τη γνωστή ώρα με τη γνωστή παρέα. Θα είμαστε εδώ και σας περιμένουμε με αγάπη. Φιλιά πολλά. Φιλιά σε όλους. Καλό μεσημέρι.